Επειδή είμαι καλά και αυτό έχω μια απόσταση από όλους τους άλλους. Να πάω και κατάλαβα την αρρώστια. Δεν την μπορώ την αρρώστια. Α, γι' αυτό έχεις κάτσει εσύ εδώ μόνος σου. Κάτι ξέρεις εσύ. Κάτι ξέρεις. Να σου πω κάτι. Ανέβα. Πώς έγινε στη Θεσσαλονίκη, χαμούλης. Πολύ. Εν τω μεταξύ με έχουν εκνευρίσει πρωί-πρωί. Γιατί. Πώς πέρασες, όλοι ήταν σε βουνά, σε διακοπές. Πώς πέρασες. Εγώ ήμουν στην Αθήνα ήμουνα. Εντάξει, καθόμουν βέβαια. Ξεκουραζόμουν, η αλήθεια είναι. Εσύ έχεις παιδιά, είσαι μάνα. Είμαι εσύ μάνα. Ποτέ εγώ δεν κάθεσαι. Εσύ δεν ξεκουράζεσαι ποτέ. Σωστό. Γιατί έχω δει και κάτι κόρνε και κάτι τέτοιο σε κάτι FaceTime που έχουμε μιλήσει. Να σου πω κάτι, είχε κόσμο πολύ, ε. Είχε πολύ κόσμο. Μπράβο, πολύ κόσμο, έγινε χαμός. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και έχουμε πάρει και παράταση και συνεχίζουμε. Α, ναι. Ναι, ναι, ναι. Α, να ξανανεύουμε. Να ξανανεύετε. Δηλαδή θα έρθετε εδώ. Ε? Εγώ εμείς περιμένουμε το εδώ. Στις πηγές. Πάρτε κανένα αεροπλάνο. Θα έρθουμε και εδώ. Τραμ, μετρό, λεωφορείο. Να ανέβουμε. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο πριν ξεκινήσουμε τα θέματά μας. Πάμε, ρε Κωνσταντίνε. Να με βρει, να με βρει η μέρα αυτή θα είναι αλλιώ. Και στο σκηνί σου μαζί μου αλλιώς θα ξυπνούσα. Θα κάνω ένα πνοή κι όλα αλλιώς θα τα ζούσα. Πάμε μαζί Κωνσταντίνε, να κάτσουμε λίγο έτσι, να τα πούμε λίγο τα νέα μας. Πάμε. Γιατί αν είσαι μαζί μας αλλιώς θα ξυπνήσουμε. Μέχρι να... Α, παίζει από πάνω, εντάξει. Αφού παίζει. Βέβαια, τα πούμε, τα πούμε. Έλα, δεν πειράζει, από μακριά. Αγοράκι μου, αγοράκι. Ελάτε να αρρωστώ, καθίσουμε. Αγοράκι. Πού να κάτσει Κωνσταντίνο. Θα κάτσει δίπλα στην Τίνα. Δίπλα στη Μαριέλα. Στη Μαριέλα ή στην Τίνα. Στην Τίνα. Θα κολλήσετε την, έχετε βάλει την Τίνα στη μέση και θα την κολλήσουμε. Πάει, τελείωσε και όχι τίποτα άλλο. Εγώ δεν έχω και τέτοια περιθώρια. Οπα, να τα. Όρθια. Πάμε να ξεκινήσουμε, την Άκη μου. Πασχάλιστερ, αυτό που λέγεται είχε είναι ότι. Πρόβλημα υγείας και είχε. Και όλα αυτά, ναι. Ο άνθρωπος είναι μια χαρά. Τον έχουμε... Ο άνθρωπος είναι μια χαρά. Ναι. Λέγεται ότι αυτό που. Υπάρχει τώρα μια τέτοια κουβέντα. Να πω κάτι. Για πες εσύ που το ξέρεις. Τώρα είναι πάρα πολύ αστείο αυτό που θα πω, αλλά έτσι πάντα ήθελα να το πω. Το δικό μου ρεπορτάζ. Ναι. Τι λες, Κώστα. Έχεις και ρεπορτάζ, Κώστα. Όχι, Κώστα. Τι άλλαξε η χρονιά. Έχουν αλλάξει εδώ τα δεδομένα. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει. Πρώτον, ότι ο άνθρωπος είναι μια χαρά και είναι ναι. πολλά, πολύ υπήρξε καιρό. Υπήρξε όμως πρόβλημα υγείας υπήρξε κάποια πολύ στιγμή. Παλιά. Υπήρξε, υπήρξε μπράβο, ένα εντάξει. μικρό θέμα υπήρξε. Υγείας που δεν ήταν αυτό όμως που τον κράτησε εκτός. Ναι. Ναι, είναι ένας άνθρωπος που χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αυτό το έχω ακούσει και το ξέρω και το λέω ο ίδιος. Ναι. Ότι θέλω να είμαι στην επικαιρότητα εντός εισαγωγικών ναι. όταν έχω τραγούδια να λέω. Αλλά έχει τόσα τραγούδια πασχάλιστερ. Ναι, θέλει να βγει καινούργια. Ψάχνει να βρει από ό,τι ψάχνει. Σίγουρα. Δεν έχει ακόμα πει, γιατί άμα πει θέλω τραγούδια θα πέσουν όλοι να του γράψουν τραγούδια. Αλλά νομίζω ότι περιμένει να βρει τα σωστά τραγούδια, αυτά που θα τον κάνουν εκείνον να είναι καλά, για να μπορεί να ξαναβγεί. Να το όμως κάτι, κάπου που νομίζω θα βγει. Έχει όχι ρεπερτόριο, παιδιά. Καλά, εντάξει. Υπάρχει ένα θέμα όμως. Υπάρχει ένα θέμα στο οποίο εγώ διαφωνώ λιγάκι. Για να μπορείς να μείνεις εκτός. Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που να διαφωνούν επίσης με το σύστημα. Αλλά για να μπορέσεις να μείνεις εκτός, πρέπει να έχεις και τα μέσα και βιοποριστικά να το κάνεις. Προφανώς μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Ήθελε να ξεκουραστεί και ο Πασχάλης. Ναι. Αυτό νομίζω. Λοιπόν, να δούμε λίγο το βίντεο. Άλλη ναι, η απέχθειά του προς το σύστημα, συμφωνώ. Ξεκουράστηκε ο άνθρωπος γιατί δούλευε και ασταμάτητα. Ασταμάτητα. Δηλαδή δούλευε και πολλές μέρες τη βδομάδα, τριήμερο, τετραήμερο. Και είναι, παιδιά, είναι πολύ δύσκολο όταν τραγουδάς και τον Πασχάλη Τερζή τρεις ώρες κάθε βράδυ. Δηλαδή... Είναι αθλητικό πια, ναι, παιδιά. Είναι... Κωνσταντίνε, αρέσει ο Πασχάλης Τερζής. Εντάξει, ποιος δεν το καταλαβαίνει. Εγώ να πω στο αν μας βλέπει ο Πασχάλης Τερζής, που σίγουρα θα μας βλέπει, ότι μας λείπει πάρα πολύ. Ναι, τώρα που πάρα το άκουσα και εγώ και τον ίδιο. Και άμα δεν αισθάνεται, δεν θέλει, γιατί θέλει να ξεκουραστεί, δεν τη βρίσκει, ας πούμε, να το πω έτσι πιο λαϊκά, με τα νυχτερινά μαγαζιά, ας μας χαρίσει καινούργια τραγούδια, δηλαδή. Ναι. Πραγματικά. Πολύ ωραία. Ναι.
Πάμε να προχωρήσουμε. Καρδιά, και τώρα για κάποιο λόγο έγινε δυστυχία. Από κάποιον λόγο. Ναι, υπάρχουν δηλώσεις, υπάρχουν ευχές, υπάρχει τραγούδι, υπάρχει χορό. Για να δούμε. Ήθελα να ήμουν εκεί. Όχι, εγώ θα ήθελα να ήμουν άνθρωπο. Το καταλαβαίνω. Ήρθε μίγα. Και σκεφτείτε τι, πώς αισθάνονται που είναι και η πρώτη πρωτοχρονιά. Δηλαδή είτε όλο αυτό είναι που παλεύουν. Είναι η μεγάλη χαρά. Όσο ελεύθερη και βλέπετε σε δύναμη, Μόνικα. Τι ωραία. Αυτό είναι. Δηλαδή θα κάνω ένα στο σπίτι μου ένα κάλεσμα, μωρέ. Ναι, μου να καλέσω. Την αναβίστη, έσπινα Βανδύ, την Ελένη Μενεγάκη, τον Πασχάλη Τερζή, τον Αντώνη Ρέμου. Και πάλι, ξέρεις, και πάλι η σύνδεση δεν συγκρίνονται, ναι, όχι. Αλλά φαντάσου το τότε. Καλέσω τον Αλεξανδράκη, να πω και στη Μερκούρη. Από και στη Μερκούρη, από και στη Μερίνα. Λες και στη Μερίνα να πάρει και το ζύγι και να έρθουνε. Ωραία, δηλαδή καμία σχέση. Εμείς τώρα κάνουμε ραντεβού και είπα ποιο να... Ραντεβού λέω. Ρεβεγιόν. Ρεβεγιόν κάνουμε. Και λέμε ποιο να καλέσουμε, ξέρω εγώ. Τη μάνα μου, την πατέρα μου. Τη θεία μου, δεν βαριέσαι, κάθε πέρασε. Γιατί λέω δεν σε είδα, λέω τι έγινε. Όχι, όχι, δεν ήμουν εκεί, το παρακολουθούσα γιατί στο σπίτι έπαιζε αυτό, αυτή η εκπομπή. Οπότε είδα Έρικα Πρεζεράκου, Ζεμπεκιά. Δεν ήταν ακριβώς. Στέλιο, έλα εδώ. Έλα εδώ τώρα να δεις, γιατί εσύ δεν έβλεπες. Δεν γίνεται εσύ που είσαι floor manager εκεί να μην μου σχολιάσεις το ζεμπεκικό. Το ζεμπεκικό μείνατε όλοι. Έχουν χορέψει άλλοι και άλλοι ζεμπεκικοί. Στέλιο μου, τι πρόσεξες. Τι πρόσεξες. Τα λουλούδια που είναι κάτω στην πάντα. Σκεφτόσαι να έχουμε σαν τα μαζέψουμε μετά. Αυτό σκεφτόμαστε. Ο Λευτέρης από ό,τι βλέπω δεν είναι πρόσεξε το ζεμπεκικό. Έχει πάρει θέση από κάτω. Ευχαριστούμε, Σταλιά. Όχι, για εκείνο είναι ζεμπέκικο. Εγώ το βρίσκω ότι πιο ακομπλεξάριστο, παιδιά. Αυτό συμφωνώ. Και αυτό από μόνο του είναι σπουδαίο. Δεν δηλαδή να μπορείς να χορέψεις. Εγώ το προστάλλαζα να διαφωτίσεις. Εγώ το θαυμάζω πολύ αυτό, γιατί ζει για τον εαυτό του κάποιος. Εσείς που κρίνετε εδώ πέρα τις ζεμπεκές χορεύτες. Όχι, μην το κάνω. Αγάπη μου, εγώ εάν χόρευα θα ήθελα να χορέψω έτσι, γιατί εγώ δεν χορεύω καθόλου καλά ζεμπεκικό. Δεν χορεύεις ζεμπεκιά. Θέλω να πάω σε break. Αλλά θα χορέψεις ζεμπεκιά για να πάω σε break. Θα σου παράξω πανωμάτια. Έλα, έλα, έλα. Εγώ θα κάνω τα πανωμάτια. Δεν διακινήσεις, δεν προλαβαίνω. Να τον, εδώ. Έλα τώρα. Εδώ, να, εγώ κοιτάω στα γόνατα. Έλα, μωρέ Κώστα. Έλα. Τα έβλεπε πολύ αρνητικά, δηλαδή... Εμένα μου φαίνεται απαράδεκτο αυτό που είχα πει και την άλλη φορά και το έχω πει όσες φορές έχουμε παίξει αυτό το θέμα. Έχω πει ότι νομίζω ότι ο ρόλος της Εκκλησίας δεν είναι για να κρίνει τους ανθρώπους και την πολιτική και όλα αυτά. Ο ρόλος της Εκκλησίας είναι να βοηθάει τον κόσμο, να δέχεται όπως... Και να σέβεται τις επιλογές του. Ο Χριστός έχει δεχτεί όλο τον κόσμο, όλες τις φυλές όλων των ειδών ανθρώπων και τους έχει δεχτεί. Είπε να είστε καλοί άνθρωποι, όχι τι θα κάνετε και τι διαφορετικότητα έχει ο καθένας. Αυτή νομίζω είναι η ρόλη της Εκκλησίας και δεν μου αρέσουν αυτά. Και νομίζω κιόλας ότι με αυτόν τον τρόπο έτσι που το έχουν πάει λίγο πολύ aggressive, όχι λίγο, πολύ aggressive οι άνθρωποι της Εκκλησίας, νομίζω ότι απομακρύνουν και τον κόσμο. Μα φυσικά, τα νέα παιδιά, μέσα στην Εκκλησία, εγώ δέχομαι ότι μπορεί να υπάρχουν ακραίες. Θα υπάρξουν άνθρωποι που θα διαφωνήσουν. Το να μην συμφωνείς δεν είναι κακό. Η Εκκλησία. Δεν πρέπει να συμφωνούμε όλοι, γιατί όλοι θα ήμασταν πρόβατα τότε. Αλλά δεν μπορεί να καταγγείλει. Εγώ προσωπικά δεν περίμενα κάτι. Δεν είναι θέμα συμφωνία πια. Όταν γίνονται δημόσια κηρύγματα μίσου, πράγματα. Αυτό πραγματικά να μην το ευχόμαστε μόνο, γιατί κάθε φορά που στις γιορτές λέμε υγεία, αγάπη, χαμόγελα, τέτοια. Απλά για να μην είναι αυτό είναι να γίνονται τέτοια πράγματα, να αγαπάει ο ένας τον άλλον, να κάνουν παιδιά, να ευτυχισμένοι. Έμπρακτα. Δηλαδή τι πιο ωραίο από αγάπη. Κωνσταντίνε, έχεις αγάπη στη ζωή σου? Πολύ. Δεν έχω παράπονο. Ήρθε η ώρα σου. Πολύ, πολύ, δεν έχω παράπονο. Ναι, και δίνω αγάπη και εισπράττω αγάπη, ναι. Κάπου συγκεκριμένα. Τώρα κι εσύ. Τώρα κι εσύ, άσε τον άνθρωπο. Όχι, ως καλλιτεχνική απορία σε λίγο. Μια κοινωνική συζήτηση. Ναι, ναι, ναι. Μιλάς για την αγάπη μου για τη μουσική. Ναι, πάνω απ' όλα. Είναι πολύ μεγάλη. Σίγουρα, σίγουρα. Πολύ μεγάλη, ναι. Χρόνια τώρα. Εσύ δίνεις προτεραιότητα, Κωνσταντίνη, στην πράγμα. Αυτή τη στιγμή στην καριέρα μου.
Εντάξει, και μικρό. Είναι και μικρό. Γιατί το χτίζω τώρα. Τι λες, είναι 26. Είσαι 26 ο μικρούλης. Είναι μικρός πρόεδρος, είναι τι είναι, 50. Είναι ότι εντάξει, υπάρχει και θέση στον έρωτα στη ζωή του. Δεν μπορεί να υπάρχει καλά, ναι. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Εντάξει, εγώ το λέω με μια πιο μόνιμη υπάρχει κατάσταση. Υπάρχει απλά όταν μπαίνει ο έρωτας. Δεν μπορώ, δεν είναι original. Είμαστε original. Μια ζωή το ξόντε. Είσαι αυτέ τι τραγουδάρε, όντα στενοχωρημένο, αλλά ταυτόχρονα είσαι και πολύ καλά. Μπορεί να είναι παλιό. Μπορεί να παλιό. Μπαίνει σε παλιό mood και θυμάσαι και γράφει. Ή μπορεί να μελαγχολεί σε στιγμέ, όχι συνέχεια. Και σε αυτή τη στιγμή προλαβαίνει και γράφει δύο τραγούδια. Γιατί ξέρω ότι οι άνθρωποι που γράφουν τραγούδια έχω ακούσει και ιστορίες ότι ο άλλος του ήρθε η έμπνευση την ώρα που ήταν στην τουαλέτα. Όχι, έχω ακούσει πολλά τέτοια. Δεν έχει γράψει. Είναι στον ύπνο του, κοιμούνται και ξυπνάνε και πάνε κατευθείαν στο πιάνο. Στον ύπνο μου συμβαίνει. Δηλαδή το πιο περίεργο που σου έχει συμβεί ποιο είναι. Στον ύπνο αυτό. Στον ύπνο. Να ξυπνήσει από τον ύπνο. Ξυπνάω, γράφω στο κινητό, στην ηχογράφηση. Κάνω τα να εκεί μέσα στο μαξιλάρι μου, το κλείνω και κοιμάμαι. Και την επόμενη μέρα το κάνω. Ολοκληρώνω. Άντε να το κάνει όνειρο στο τσακίδι. Μέχρι εκεί. Δεν θυμόμαστε τα όνειρα καλά. Κάνε ένα τραγούδι, θα θυμόμαστε. Και εγώ και άμα σου πω και τι όνειρα βλέπω. Λοιπόν. Σε αυτό πόσο χρονών είναι. Γι' αυτό εμείς δεν γράφουμε το Σάκη. Πρέπει να δει. Σε ποιον μοιάζουν. Γιατί έχουν χαρακτηριστικά και από του δύο. Η μικρούλα φαίνεται να μην μοιάζει πολύ έτσι από. Τα γυρέθηκα εμένα από τα παιδιά του Σάκη. Ναι, αλλά μην το λες γιατί δεν έχουν. Να το βάλει στο βιογραφικό. Τόσα χρόνια. Και 30, 40, 50. Δεν έχει περάσει. Καλά και στι 50 έφτασε. Και 40 που έφτασε πολύ είναι. Και 40 που φτάσει ακόμα. Σιγά σιγά. Αυτό λέω. Τώρα που έφτασε χρόνια, εδώ δίδυμα δεν μπορούν να έχουν την ίδια ηλικία. Καλά, καλά. Φαντάζομαι το ίδιο πάρτι. Θα λέει η μία τώρα. Σκάσε, είμαι ένα χρόνο μεγαλύτερο σου. Και αν ήταν στην Ελλάδα, θα πήγαιναν άλλη τάξη σχολείο αυτά τα δύο παιδιά. Ένα θα πήγαινε. Ναι. Για δύο λεπτά διαφορά. Ναι, γιατί είναι άλλη χρονολογία, άλλο έτο. Α, καλά. Δεν ξέρω αν. Ελλάδα, αγαπημένη. Ναι, εμένα ο Διονύκα. Μη συνδίδυμη δεν μα είπε ούτε στου παλαιομητικά ούτε στου. Στο ίδιο μικρό σχήματο. Απλώ θα δει λίγο παρακάτω ότι το ξότο παραδείγματο χάρη. Έχουν μια έρνοια μεγαλύτερη, δεδομένου ότι η Αφροδίτη βρίσκεται αυτό το διάστημα εκεί. Πάμε λοιπόν να δούμε τον κρύο και να μην θελήσετε να γίνει μόνο το δικό σας και δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τη σημερινή και την αυριανή μέρα, όσο από Τετάρτη και μετά. Ο Ερμής μέχρι και την Παρασκευή βοηθός σας και ταξίδια και επαφές και συζητήσεις και γραφειοκρατικά όλα αυτά να τα ρυθμίσετε πολύ καλύτερα λοιπόν. Βάλτε πλώρη και σήμερα και αύριο τονώστε λίγο τον οργανισμό, φτιάξτε λίγο κατάσταση. Για τα αισθηματικά δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές. Και να περάσουμε στον καρκίνο με αυξημένη εύνοια και σήμερα και αύριο. Δύο ημέρες που μπορεί να συμβάλλουν θετικά. Και να μην κοιμηθώ και να το δω οπωσδήποτε. Ο, μπορείτε να το γράψετε επίσης. Μπορείς να το γράψεις. Ναι, αυτό το δεις μετά. Ναι. Επίσης, ναι, ακριβώς. Αυτά οπότε τα... βοηθήστε. Αυτά είναι τα ωραία της τηλεόρασης όμως. Ναι, άμα μπορούμε να βοηθήσουμε. Βέβαια. Η τηλεόραση μπορεί να έχει να αυτό. Γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που λέει η τηλεόραση και όλο βλακίες έχει και δεν έχει, δεν βλέπουμε τίποτα. Ναι, αλλά είναι και ένα μέσο που μπορεί να βοηθήσει. Όπως και με την κοπέλα που χρειάζεται, που είναι πιο σοβαρό. Καλά του Ειρήνη, παιδιά του Γεωργίου. Και 10 λεπτά από το χρόνο μας είναι να δώσει. Τίποτα δεν είναι και για το σκυλάκι και για όλα αυτά. Λοιπόν, θα περάσουμε σε διαφημίσεις. Και. Θα κάνουμε λίγο όπα εδώ πέρα. Όπα! Πάρα πολλά φιλιά στον Ηλία Βρετό, το φίλο μου. Πάρα πολλά φιλιά. Γιώργο Τσούλη. Τι κάνετε? Τι να κάνουμε, Γιώργο, που εδώ μπορούμε να κάνουμε. Πάντα χαίρομαι, ρε γάμο, όταν είμαι εδώ πέρα. Ναι, ρε εσύ. Πόσο, δηλαδή περνάω πολύ ωραία. Εμείς να χαιρόμαστε εδώ πέρα. Λοιπόν, πώς τι πέρασες. Τι να φτιάξεις, αλλά έχουμε φάει τον αγλέωρα και εσύ μας φτιάξει το τελειάκι. Περίμενε, πριν πιστεύω, πώς πέρασες τις γιορτές. Παιδιά, μαγείρευε, λέει. Μαγείρευα δουλίτσα, δόξα τω Θεώ και την Παναγία, όλα καλά. Εντάξει. Δεν πτωούμαστε. Δεν έκανες κάτι άλλο εκτός από την μαγειρική. Ό,τι κάνεις λέει την πρώτη μέρα του χρόνου, μετά το κάνεις όλο τον χρόνο. Δεν έκανα αυτό που έχεις στο μυαλό, αλλά μάλλον... Το δικό μου το μυαλό βάζεις μέσα μάλλον στο μυαλό μου. Και η αλήθεια, αυτό η αλήθεια είναι, το φοβάμαι, γιατί λένε ότι άμα κάνεις σεξ την πρώτη μέρα, θα σε πάω όλη χρονιά. Γι' αυτό δεν έκανα κι εγώ. Λοιπόν. Θα μας πάει όλη η χρονιά μαγειρεύοντας. Ναι, έτσι ακριβώς. Γι' αυτό, λοιπόν, πες μας λοιπόν. Σήμερα θα σας φτιάξω ένα πολύ ωραίο κεκάκι. Είμαι σκάς. Με τυρί, κρέμα και αμύγδαλα μέσα και ιστορίες και φράουλες. Μπράβο. Είναι σαν να το φτιάξεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα. Πάμε να δούμε την κάρτα. Ωραία καρτούλα, λοιπόν. Ωραία, θα χρειαστούμε, λοιπόν, πολύ ωραία. Έχουμε 170 γραμμάρια βούτυρο μάλα κομμένο σε θερμοκρασία δωματίου, πολύ βασικό.
100 γραμμάρια τυρί κρέμα, επίσης και αυτό σε θερμοκρασία δωματίου. 3 μεγάλα αυγά, αυτά που γράφουν large. 300 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική. 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας. 200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Πάμε παρακάτω. 75 γραμμάρια αμύγδαλο φιλέ. Έλα το ρετάκι. Έλα, ναι. 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Και για τη σάλτσα φράουλας απλά θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια φράουλες ή φρέσκες ή κατεψυγμένες και 50 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική. Αυτό το 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, ναι. Εγώ θα το διάβαζα που δεν έχω ιδέα. Ναι. 1 κιλογραμμάριο. 1 κιλογραμμάριο αλάτι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Πάμε. Αντανάψω λίγο αυτά για να είμαστε, να είμαστε μπροστά. Ωραία, και αυτό εδώ πέρα. Η μαγειρική μας είναι λίγο πρόστιχη, ε. Θέλω να σας πω κάτι. Λίγο τα booster, λίγο τα τέτοια που είπε εκεί. Άκουσέ με λίγο, είμαι περήφανη για κάτι. Πες. Έφτιαξα στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι μου το αρνί που μας είχε φτιάξει εδώ, Άκη, θυμάσαι. Το, ναι, το αρνί, ναι, το καραμελωμένο, το, με το γλάσο και... Το έφτιαξα, παιδιά. Δυνατό. Δεν έμεινε ούτε το κόκαλο, το ένα το βασικό εκεί που το είχα αφήσει. Λοιπόν, ποιο το έφαγε το κόκαλο? Κανείς δεν έμεινε. Το κόκαλο, θέλω να πω. Κανείς δεν έμεινε. Φάγανε και τρέχανε να γλιτώσουν όλοι. Όχι, βέβαια. Όχι, παιδιά, βέβαια. Λοιπόν, καταπληκτικό. Πάμε, πάμε. Έχω ξεκινήσει εγώ και έχω βάλει στον κάδο του μίξερ το βούτυρό μου που είναι μαλακωμένο. Το ξαναλέω, είναι πάρα πολύ βασικό. Ωραία. Και έχω και το τυρί κρέμα. Επίσης και αυτό σε θερμοκρασία δωματίου. Θέλουμε να είναι σε θερμοκρασία δωματίου και τα δύο, γιατί αλλιώς δεν θα βρατέψουν, ναι, και δεν θα ομογενοποιηθεί το μείγμα. Πάντα να χτυπιούνται. Λοιπόν, και χτυπάμε μέχρι να βρατέψουν. Εδώ πέρα έχω βάλει ένα τηγανάκι μεγάλο, το έχω βάλει σε μέτρια φωτιά. Και καβουρδίζει. Και καβουρδίζω το αμύγδαλό μου, το φιλέ. Ωραίο. Σε τι το χτυπάω χτυπά αυτό τώρα, το βάλω τέρμα λίγο. Δυνάμωσέ το, δυνάμωσέ το. Να βάλω λίγο τέρμα γιατί δεν το βλέπω. Έχει κολλήσει όλο το κέντρο. Μπράβο, μπράβο, Σταμάτη, μπράβο. Έτσι μαγειρεύουμε να έχουμε κέφι. Βέβαια, να έχουμε κέφι. Ωραία. Ο Κοκάλης, τι εγώ το κάνω. Λοιπόν, κάτω το ρέτα, κάτω. Ναι, θέλω, ευχαριστώ. Δοκίμασε. Όσο χτυπιέται αυτό θα βάλω και τις φραουλίτσες μου. Ναι. Έχω πάρει, τις έχω κόψει, όπα. Σου έφαγα τρεις. Θα φάω και εγώ μία. Έλα, κοίτα. Πολύ ωραία το κάνεις, Κώστα μου, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, Βίλια. Μπράβο. Και τις έχω κόψει τα τέσσερα. Αυτό εδώ τι έπαθε. Και θα ρίξω απλά μέσα τη ζάχαρη. Τη ζάχαρη. Και θα αφήσω σε χαμηλή φωτιά να βράσουν, να μαλακώσει η φράουλα και να δέσει το... Η φράουλα θα γίνει σαν μαρμελάδα. Ακριβώς. Α, ωραία. Και μετά θα την πορτοποιήσουμε. Ωραία. Ερχόμαστε εδώ. Ωραία, είδες. Βλέπετε ότι σιγά σιγά αρχίζει και απρατεύει. Σε περίπτωση. Μήπως είναι λίγο. Όχι, δεν είναι καθόλου λίγο. Α. Που βλέπετε ότι κολλάει στα τυχώματα, παίρνουμε μια μαρίζα. Ας το δείξουμε κι αυτό. Και απλά παίρνουμε τα τυχώματα, εντάξει. Μα το κάνω έτσι, το σήκωσα λίγο. Κοίτα. Ναι, αλλά... Σου λέω τώρα. Ωραία. Σε αυτή τη φάση που έχει αφρατέψει και έχει γίνει ωραίο, σαν κρεμούλα, το βλέπετε. Ναι. Θα ρίχνω σιγά σιγά τη ζάχαρη. Γιατί σιγά σιγά? Γιατί δεν θέλω να μου βαρύνει το μείγμα. Α. Θέλω να είναι αεράτο. Α, να έχει αέρα. Μάλιστα. Ορίστε. Με τη ζάχαρη τι πετυχαίνουμε? Πετυχαίνουμε να αφρατέψει ακόμα πιο πολύ το μείγμα, γιατί έτσι όπως τυπιέται το μείγμα μας και είναι το σύρμα, η ζάχαρη, η κόκκινη ζάχαρη, χτυπάνε το βούτυρο και το τυρί κρέμα και αφρατεύει ακόμα πιο πολύ. Οκ, λοιπόν. Για να είμαστε μπροστά. Είναι αυτά που μας λες μήνε, θες να μου αλευροβουτυρώσεις τη πρώτα φόρμα. Βουτυρώνω. Πρώτα βουτυρώνεις. Με το χέρι, Με το χέρι. Θες να βάρεις τέτοιο, να πάρεις γαρδιά. Όχι, το κάνω. Εδώ μαγειρεύουμε, τι δεν ενωθούμε, το βλέπεις. Καλά, δεν υπάρχει. Όχι, υπάρχει, εδώ είναι. Καλό, καλό. Πάρα πολύ καλό. Ένα γεωγάλι μεγαλασίου που είπα. Ευχαριστώ. Μόνο σου τα λες, μόνο σου τα ακούς. Τώρα άλλο θα έλεγα εγώ. Λοιπόν. Λοιπόν. Σε αυτή τη φάση που ρίξαμε τη ζάχαρη, χτυπάμε για 5 λεπτάκια. Αφρατεύει, σου λέει, παιδί μου, αφρατεύει. Τέλεια, αυτό εδώ καβουρδίζεται. Σιγά σιγά το αμύγδαλο θα βγάλει τα αρώματά του. Ωραία. Τι ωραίο γίνεται. Εγώ εδώ έχω βουτυρώσει και τώρα να αλευρώσω. Να αλευρώσει. Τα αυγά θα ρίξω έχει μέσα. Μια αφρατάδα. Πάντα όποτε έλεγα αυτή τη λέξη, ο Κατζηδάκη στο σπίτι, στην εκπομπή, πάντα με κορόιδευε. Γιατί? Μου λέει ότι βγάζω δικές μου λέξεις. Η αφρατάδα δεν υπάρχει. Αφρατάδα. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει. Ναι, καλά. Άλλα. Λοιπόν.
Σε αυτό το σημείο λοιπόν ήρθε η ώρα. Δεν κάνω κανένα λάθος. Θα ρίξουμε ένα λευράκι από πάνω. Ναι, έτσι. Ναι. Θα το ρίξει μετά το. Ρίξε για να σου ρίξω. Βοήθεια κύριε, θα τα βγάλω εγώ. Ένα-ένα. Θα μου το ρίξει ένα-ένα. Με το που απορροφηθεί το πρώτο, ρίχνουμε το δεύτερο. Τι ωραία που το πασπαλίζει στο σκεύος. Μα βλέπει. Το αλευρώνει στο ταψί. Το αλευρώνω εγώ. Πολύ λοιπόν, συχνά. Να σου πω. Για πες. Έγινε ένα. Λοιπόν. Για να μου πέσουν και τα δύο τώρα. Αρχίζουμε εδώ, βλέπετε. Έλα μωρέ, σιγά να πούμε. Τι έγινε. Εδώ. Να σου πω κάτι. Να μου πεις. Τα δύο πέσανε μαζί. Αμάρε Κώστα, ένα αυγό ξεχωριστά έπρεπε να ρίξει. Αφού έπεσε και τώρα. Το άλλο μαζί, τι να το κάνω, το βγάλω. Πάει τώρα, δεν πειράζει. Μα δεν πειράζει, γι' αυτό αυγό, είμαι εγώ εδώ για να σώνω τις καταστάσεις. Ένα αυγό ρε φίλε. Μα τι να το κάνω, να του λέγας, μην πέσεις. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο λοιπόν, είναι τι ωραίο που έχει γίνει. Δεν υπάρχει και με δύο αυγά. Θα ρίξουμε εκχύνισμα βανίλιας. Πολύ αυτό, ωραίο. Αυτή η βανίλια με τρελαίνει εμένα. Τώρα, αν εσείς παιδιά μου, ναι, ή εσείς στο σπίτι φίλοι μου, θέλετε να δώσετε ένα παραπάνω άρωμα αμυγδάλου στο κέικ σας, ναι, θα βάλετε, υπάρχει στο σούπερ μάρκετ, εκχύλισμα βανίλιας αρωματισμένο, ναι, με αμύγδαλο. Ναι. Οπότε το βάζετε και αυτό μέσα, εντάξει. Θα βάλεις και άλλα πράγματα μέσα. Όχι, είμαστε εντάξει. Α. Λοιπόν, ναι, θα πάρω ένα μεγάλο μπολ, excuse me, thank you. You're welcome every anytime you want. Και όπω, η δερνάζουν γλώσσα εδώ, δηλαδή. Θα ρίξω μέσα στο μπολάκι μου το αλεύρι μου. Ωραία. Το έχω κοσκινήσει. Για όλες τις χρήσεις αυτό. Για όλες τις χρήσεις. Μπορείς να το βάλεις όπου θες. Λοιπόν, αλάτι. Αλατάκι. Το γλυκό θέλει αλάτι. Και το αλμυρό θέλει ζάχαρη. Μπράβο. Άρε, το ξάχαρα. Αυτής. Έλα, καλέ, μωρέ. Τι ήταν αυτό. Έλα μωρέ τώρα που χτύπησε τώρα. Έλα μωρέ. Η φράουλα εκεί θα βράσει. Έχεις πολύ δύναμη, Τέλεια. Φιλήθηκε. Φίλησε τα μπράτσα μου. Φίλησε τα ποντίκια ό,τι του. Ό,τι και αν κάνω, πάντα θα βρεις το λάθος. Αμάν. Αμάν. Μην τον ακούς, περγόρι μου. Μην τον ακούς. Το βλέπεις αυτό πώς γίνεται σιγά σιγά. Ναι, ναι, κοίτα γίνεται. Κοίτα τι ωραία, έχει λιώσει τα χαρίτσα. Λοιπόν. Κοίτα τι έκανα. Κοίτα τι έκανα. Τι έκανες. Τα μπράτσα που τρώμε. Την ώρα που μαγειρεύουμε, τι ωραία. Τα μπράτσα του. Σιγά τα μπράτσα. Εγώ σ' αγαπάω. Λοιπόν. Έλα, το κλείνω αυτό. Το κλείνεις. Με ρούμπαστε. Ωραία. Ρίχνω μέσα το αμυγδαλάκι μου το καβουρδισμένο. Ωραία. Εσείς σπίτι θα περιμένετε λίγο να κρυώσει, εντάξει. Α, ναι. Ναι. Γιατί. Γιατί αυτό είναι ζεστό, αυτό είναι κρύο και με το πετάξω αυτό εδώ πέρα θα κόψει. Οπότε θέλουμε να είναι και τα δύο κρύα. Λοιπόν, ανακατεύουμε να αλευρωθεί καλά το αμυγδαλάκι μας. Αυτό τι μας βοηθάει όταν αλευρώνουμε τα αμύγδαλα. Μας βοηθάει στο να μην πουλήσουν τα αμύγδαλα κάπου. Όχι. Λοιπόν, μας βοηθάει τα αμύγδαλα να μείνουν στη μέση του κέικ και να μην πέσουν κάτω. Εντάξει, τέλεια. Να το βάλω λίγο στο ψυγείο. Όχι, εντάξει. Να κρυώσει. Όχι, εντάξει, δεν το έδωσα πολύ τώρα. Μα είναι ζεστό. Δεν πειράζει, ούτε αυτό λοιπόν, πολύ ωραία. Ζεστό είναι, θα το βάλω στο ψυγείο. Θα το βάλω στο ψυγείο. Μια χαρά είναι, Κωστά. Θα το βάλω στο ψυγείο. Κωστά, είναι μια χαρά. Θα το βάλω στο ψυγείο. Εντάξει, αγόρι μου, βάλτε το. Πάτε το κουμπί να σταματήσω. Το βάλω στο ψυγείο. Εντάξει. Λοιπόν, αφαιρούμε αυτό εδώ πέρα. Ωραία. Τέλεια. Και αυτό εδώ. Το πάω πίσω αυτό. Και. Για φέρτα μου λίγο να κοίτα το τι ο... αυτό. Καλά, εντάξει, κοίτα. Κοίτα τι ωραίο που είναι μέσα, σαν κρύσταλλο είναι. Κρυσταλάκι με έχει γίνει. Παιδιά, κοίτα, ξέρετε τι αφράτο είναι. Πιο κοντά, πιο κοντά. Μπεργέτη. Κοίτα. Να μπορούσατε να βουτήξετε μέσα σε αυτό το μείγμα. Θέλω να δυναμώσετε λίγο το μαρτάκι γιατί δεν μπορώ να... Έτσι. Αυτά είναι. Έτσι. Βάλτε τα μέσα. Λοιπόν. Θέλω να προθερμάσεις το φούρνο, ξέρεις. Σε 160 παρακαλώ. Εσύ τώρα να κάτεψες το αλεύρι με τα αμύγδαλα, τα μισά.
Έριξα σιγά σιγά. Γιατί το ανακατεύω με τη σπάτουλα και δεν το έριξα εδώ πέρα? Γιατί? Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν θέλω να χάσει τον αέρα που έχουμε δώσει. Α. Και πώς δεν θα το χάσει? Ανακατεύοντας απαλά με τη σπάτουλα και κυκλικά. Μαρίζα. Μαρίζα. Η Μαρίζα. Μαρίζα. Εγώ τη λέω Μαρίζα. Ήρθε η Μαρίζα. Εγώ την Ρεγκίνα. Τι άλλο θέλει? Λοιπόν. Κοιτάξτε εδώ. Βλέπετε, έχει παραμείνει αφράτο. Και η Ντορέτα, όσο εμείς χορεύαμε, μου προθέρμανε το φούρνο στους 160 βαθμούς. Αυτό έκανα. Αυτό το κέικ. Όπω καίει. Όχι. Μα και ακόμα. Γιατί? Γιατί δεν έχει πάρει ακόμα, παιδιά. Φούρνο είναι, δεν είναι. Λοιπόν. Το βάζουμε. Ανακατεύουμε εδώ, ωραία. Παιδιά, αυτό δεν έχει ανάψει. Κανουλάκι. Μ' αρέσει ο ήχος που βγάζει. Λοιπόν. Και αδειάζουμε το μείγμα μας μέσα στη φόρμα. Πατήστε start. Τώρα πήρες. Μα δεν είχα πατήσει το start. Γίνα μου λίγο την φόρμα. Δεν είχα πατήσει start. Όχι, καλά, εσύ πάτα μέγκα. Πάς το start. Λοιπόν. Σήμερα έχεις δέντε, Έτσι, έτσι. Ωραία, αυτό όμως είναι λίγο. Γιατί με δεν είναι λίγο. Κούρασε στις γιορτές. Ναι, ναι, ξεκουράς, κοιμήθηκες. Ναι, ναι. Τέλεια. Λοιπόν. Αυτό τρώγεται. Έχει ομάδα τώρα. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Και ωραία και ομάδα έτρωγε. Και ωραία και ομάδα έτρωγε. Κοίτα τι κατάφερε. Ωραία. 8 ταινίες έκανε. Το απλώνουμε έτσι ομοιόμορφα. Μάλιστα. Πλάκα μου κάνει. Το σηκώνουμε λίγο στα πλάγια, γιατί όσο ψήνεται έχει την ιδιότητα αυτό το κέικ να σηκώνεται από το κέντρο. Άρα εμείς για να μας είναι ομοιόμορφο, το σηκώνουμε λίγο. Το σηκώνουμε, ωραία. Ωραία. Ναι. Απλώνουμε και είναι έτοιμο. Άσχε και λίγο δαχτυλάκι. Και παίζει σε φούρνο κατευθείαν. Και μπαίνει στο φούρνο κατευθείαν και ψήνουμε για 50 λεπτά στους 160 βαθμούς. Α, θέλει τα 50 λεπτάκια. Τα θέλει, αφού είναι χαμηλά. Σ' αρέσει. Οκ. Λοιπόν. Α. Και το έχουμε εδώ και έτοιμο, Ναι, θέλω λίγο χαρτάκι, please. Χαρτάκι, ναι. Thank you. Αμέσως. Ορίστε. Μεξί. Λοιπόν, καθαρίζουμε λίγο εδώ. Και γίνεται αυτό το υπέροχο. Να είμαστε καθαροί και γίνεται αυτό το υπέροχο πράγμα. Ωραία, Παναγία μου. Λοιπόν. Πάει και αυτό πίσω, πάει και αυτό πίσω. Ωραία, αγόρι μου. Λοιπόν. Μετά. Είναι εκπληκτικό. Θα μιλήσουμε λίγο για αυτή τη σαλτσούλα εδώ πέρα. Έχουμε βάλει σε μέτρια φωτιά, είπαμε, τις φράουλες μαζί με τη ζάχαρη. Βλέπεις που σιγά σιγά αρχίζει και δένει. Γίνεται ένα σιροπάκι. Για είναι τέλεια. Το πώς μυρίζει, δε. Ναι. Εδώ μπορείς να παίξεις μπαλίτσα όπως γουστάρεις. Μπορείς να πετάξεις ένα στικ κανέλα. Αυτό. Αυτό θα έλεγα. Ωραία. Α, βρήκα. Μπορείς να βάλεις λίγη μαυροδάφου. Αμέ, μπορείς να παίξεις όπως γουστάρεις. Λίγο κονιάκ. Λίγο κονιάκ. Κονιάκ με τη φράουλα. Λίγο κονιάκ. Μπράβο, ρε παιδιά, σήμερα είστε φοβεροί. Βαλσάμικο ρωτάει εδώ η Παντοδόσια. Βέβαια. Πάρε εκεί, εσείς εκεί, στον εξώστη. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε. Καλή βραδιά. Βαλσάμικο ξύδι. Πάει. Ναι, πάει. Μην ευριάζεις, πάει. Φέρε βαλσάμικο και ρίξε μέσα. Και άμα το φάει κανείς. Πάει, Κώστα. Να σου πω κάτι, Γιώργο μου. Λάδι. Αυτό τώρα περιμένουμε να γίνει μαρμελάδα και να το βάλουμε αυτό από πάνω. Αυτό θέλει περίπου σε χαμηλή φωτιά 20 με 25 λεπτάκια. Α. Και έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Oh. Το έχουμε αφήσει, το έχουμε κρυώσει. Και όπως είμαστε, θα πάρω το μούλτι και θα το πολτοποιήσω. Α, μάλιστα. Εγώ είμαι. Εσύ. Γιατί δεν την αφήνεις τη φράουλα έτσι πιο χοντρή μέσα. Γιατί θέλω να γίνει σαλτσούλα. Θα έχω τα κομματάκια. Δεν θα μου γίνει, θα το καταλαβαίνεις. Αλλά, εντάξει, κοίτα. Τη φραουλίτσα. Κοίταξε μου τι ωραίο έχει γίνει. Παιδιά, ανατρίχιασα. Ανατρίχιασα. Τσιτσίλωσα. Τσιτσίλωσα. Μα έχω φάει και τον αγλέωρο όμως, σας λέω αλήθεια. Έχω φάει και... Χτύπα το μου μέχρι να γίνει. Αυτό λέγεται στη γλώσσα μας κουλή. Κουλή. Την κουλή μπορώ να την κάνω εγώ πολύ καλά. Σημαίνει... κάνε την κουλή, έλα. Κουλή σημαίνει μια σάλτσα που έχει κομματάκια από το προϊόν που το φτιάχνεις. Βάρα. Εντάξει, μας λίγο να τους βάλω... Γεια, σάλτσα. Έτσι γίνεται η κουλή, σωστά. Έτσι, σωστά. Άμα δεν ξέρετε πώς γίνεται η κουλή. Και η κουλή έγινε. Θα σε έβγαλα δύο κουταλάκια και θέλω να δοκιμάσετε. Σαν το άλλο. Α, μπράβο, μας έβγαλε. Σαν το άλλο. Και η κουλή, τέλεια κορίτσια. Είναι από τις διακοπές, δεν είναι αλήθεια. Θα γυρίσει κοντά μας. Έχει φύγει. Κοίταξε τι ωραία έχει γίνει και... Τέλεια έχει γίνει. Ήρθε η ώρα, παιδιά, να το χύσουμε από πάνω. Ναι, παιδί μου, ναι. Αλλά είναι τέλειο. Τι. Πάρα πολύ. Παναγία. Πού έχεις έρθει. Όχι, παιδιά, είναι τέλειο. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ ωραίο χρωματάκι. Πόπο, παιδιά, είναι τέλειο. Φέρε με μαχαιράκι να το κόψουμε, να δοκιμάσουμε. Μάλιστα, κύριε. Γιατί δεν το έχω δοκιμάσει ούτε κι εγώ. Οπωσδήποτε.
Τα μαχαιράκια πού είναι όμως? Εδώ. Περίμενε εσύ που θες μια κουταλίτσα. Όχι τέτοιο μαχαιράκι, καλέ. Πού τα μαχαίρια μας. Γιαννουλάκια! Είναι καθαρό. Είναι καθαρό. Αυτά τα μεγάλα. Καλά, σιγά. Να σε ρωτήσω κάτι. Τη μαχαίρα. Μισό λεπτό. Δεν θα τελειώσει ο καλλιτέχνης. Συγγνώμη. Just a moment, please. Αληθινές φράουλες, ε. Δεν ψεύτικες. Πλαστικές. Τι πρόσεχε εσύ με τον μπαλτά δίπλα. Και. Και τελευταία βήματα. Περίμενε. Ο μάγειρας μαγειρεύει. Ο ζαχαροπλάστης τι κάνει. Ζαχαροπλαστεύει. Δεν πετάμε τίποτα. Δεν πετάμε τίποτα, είσαι. Όχι, παιδιά, μπράβο, Κώστα. Κοίτα πόσο έβγαλε. Μπράβο, Κώστα. Όχι, μπράβο σου. Πήγε πάνω. Στο δαγκό σου το δάχτυλο. Και το τελευταίο. Μισό λεπτό, το τελευταίο. Αυτά είναι. Παιδιά, είναι τόσο ωραίο αυτό. Δεν είναι να το τρώσει. Πόσο εύκολο και πόσο. Εμφανίσιμο, έτσι. Αυτό είναι ωραίο να το βαλσαμώσουμε, να το βάλουμε στο σαλόνι. Να το βαλσαμώσουμε. Πάνω από τον τζάκι. Πω, παιδιά μου, τι θα φάω τώρα εδώ. Παιδιά, αυτό ήταν. Είναι τέλειο. Γρήγορο, εύκολο. Απλό. Δεν έχω καμία σωτηρία. Και για εσάς. Και για εσάς. Να το δείτε το κομματάκι, να το δείτε πριν το φάω. Δείτε το κομματάκι. Και έχει μέσα και τα κουκουτσάκια από τις φράουλες. Πολύ ωραίο το κομματάκι. Δείτε το, ξαναδείτε. Για να δούμε, την κριτική. Θέλουμε να βγάζει αμύγδαλο, θέλουμε να βγάζει. Τέλεια! Τώρα κάτσε φωτιά. Μπήκε μέσα και ο Αλέξανδρος ο Μπουρδούμης! Πο-πο-πο-πο-πο-πο! Έλα να σε τρατάρουμε! Για έλατε από εδώ! Πο-πο, έγινε χάλια. Γιώργο, έλα! Να γλύφεις και τα δάχτυλά σου! Να πάρω να πιάνε. Αυτό. Έλα εδώ γιατί ήρθε η ώρα να πάρουμε τα βουνά! Θέλω χειροκρότημα! Άρε παλιγκάρι! Ήδη ξεκινάει το ταξίδι μας. Να πάρω θέση. Θα σας πω γιατί πρώτα απ' όλα είναι δωρεάν να πάρεις το τηλεφωνικό. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Το κάνεις 15 βολτές. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Κατέβα, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Δεν πληρώνει κάτι κάποιος για να πει. Τι να το κάνεις αυτό, Χρήστο, μάμα, είσαι στη μέση διαδρομή. Τι θα κάνεις, θα πηδήξεις. Θα κάτσεις. Άμα ψηλά πιάσεις ξαφνικά 15 βολτές. 8 λεπτά είναι, Κώστα μου. Ε, αυτό λέω. Χρήστο μου. Τίποτα δεν είναι, 8. Έλα. Μου, φιλιά πάρα πολλά. Ευχαριστούμε, καλημέρα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά και σε σένα. Καλή χρονιά, παιδιά. Μαργέλα μου, με το χρόνο. Νομίζω άρα γιατί. Άκουσες για μικρά και αφηγές. Οι άντρες ξέρουν. Θα ήθελα να έχω και τον Αλέξανδρος αυτή την κουβέντα. Έλα λίγο εδώ. Έλα λίγο. Ναι, δεν είναι η ώρα σου, αλλά δεν πειράζει. Έλα. Λοιπόν, έλα, Αλέξανδρε, αυτή την κουβέντα. Θα μπεις... Α, δεν με βάζει κουβέντα. Έλα. Έλα να δεις τι περιμένει. Έλα, κάτω. Δεν μπαίνω εγώ. Κάτσε εδώ. Κάτσε εδώ. Μα μου είπε η Βίκυ Παγιατάκη πράγματα. Κάτσε εδώ. Ό,τι και να σου πει, καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα. Θέλω το σχόλιο σου στην έρευνα που θα μιλήσουμε τώρα. Α, δεν μπορώ σχόλια. Γιατί δεν ξέρω. Ναι, αλλά εσύ έχει εμπειρία και θα μπορεί να μα μιλήσει. Ξέρει την έρευνα. Δεν ξέρω, Κώστα, να ξέρει. Τώρα να κοιτάξτε, να δείτε πώ θα φύγω. Πώ θα εξαφανιστεί από το πλάνο. Στην έρευνα αυτή βλέπει. Να ποντάρουν οι άντρες. Εγώ δεν μπορεί να ποντάζουν πώ είναι το σπίτι των γυναικών που. Ναι, σε ποια θέση εσύ έχει καταλάβει κάτι. Ναι, αλλά εάν έπρεπε θα μάκραινε. Ενώ τώρα μικραίνει. Σε ποια ηλικία μικραίνει. Σε ποια έχει καταλάβει κάτι να μικραίνει. Όχι, δηλαδή εντάξει, ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν έχω. Εμεί δεν έχουμε, δεν ξέρουμε. Εγώ δεν θα πω γιατί μου το είπανε. Όχι, αλλά δεν το πιστεύω αυτό. Αλήθεια δηλαδή. Εντάξει, μπορεί να έχει να κάνει και με τη φυσιολογία. Δεν έχει να κάνει μόνο εξήγηση σίγουρα. Ότι αλλάζει σε σχήμα, σε εμφάνιση και σεξουαλική λειτουργία. Οκ, τη σεξουαλική λειτουργία την ξέραμε. Το μέγεθος όμως. Θα πω δηλαδή. Έλα, θα πω κανονικά αγάπη μου τώρα. Έλα, καζομάρες. Ωραία, με ανέβασε τώρα για να πει αυτό το πράγμα. Σε μένα μπροστά. Πέσα στο μαρτάκι που είναι 15. Έλα, σε παρακαλώ. Αρκετά. Τι 15, έλα. Χρονών. Εκαταστάτη. Τι νόμιζες. Σιγά. Και διπλωθώ τώρα εδώ στα καλυμερούδια. Παιδιά, σε διπλώσει τα μέντρα. Εσείς τι θέλατε αυτές τις έρευνες. Πάρτε τα τώρα. Κωστά. Πρωί-πρωί, τεμπέκια και... Περίμενε. Σε δίπλωσε το ταλέντο στον πάγκο. Ένας, για να συνεννοηθούμε. Εγώ μου μικραίνει. Και όχι μόνο μικραίνει. Αγγελική, θα σε σπάξω. Με έβαλε από την έρευνα.
Πώς? Μαδάει κιόλας. Τι άλλο θα γίνει αυτό. Εντάξει, γυναικεία εκπομπή σήμερα. Θα σας έρθω εγώ. Συγγνώμη ρε. Φεύγω. Άκου εκεί μαδάει. Μαραίνεται, μαραίνεται. Μαδάει. Άσε με τώρα. Φύγαν όλοι, μείναμε οι τέσσερις. Τρεις και ο Κούκος. Έλα, ήδη που παίζουμε για να κερδίζει το ρέντο. Ακριβώς, αυτό. Είναι αυτά τα παιχνίδια. Θα βάλεις τα ακουστικά σου, θα σου λέω κάτι λέξεις, θα προσπαθείς να βρεις τις λέξεις σου, όποιος βρεις περισσότερο. Πρέπει να διαβάσεις τα χείλη. Πρόσεχε τι θα πεις, ε. Σου εύχομαι καλή επιτυχία, γεια σου. Καλή επιτυχία. Όπου διαβάζουμε τα χείλη. Πρέπει να παίξεις μια μέρα αντίπαλη με μένα. Για να σε δω αν θα κερδίσεις. Αύριο θα δεχτώ. Για να σε δω αν θα κερδίσεις. Πόσο καλοί είμαστε οι υπόλοιποι. Δεν θα φύγεις, έλα να τραγουδήσουμε. Βγάλ' το καλέ, βγάλ' το. Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης δημιουργεί γλωσσοδέτη. Αλέξανδρος Μπουρδούμης. Λοιπόν, θα ακούσουμε για πρώτη φορά το καινούργιο. Μη φύγει τώρα! Πώ λέγεται το τραγούδι σου? Ποτέ μου λέγεται. Ποτέ μου. Πάμε να ακούσουμε παρακαλώ το καινούργιο του Κωνσταντίνου Φρατζή. Που κυκλοφορεί σήμερα από την Panic. Και μουσική στίχη μέλισσα. Φρέσκο, φρέσκο πράγμα. Για να ακούσουμε. Εδώ τα καλημέρια. Ωραίο τραγούδι. Σα άρεσε. Πάρα ωραίο τραγούδι. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο σου, μπράβο σου. Καλοτάξιδο πάρα πολύ. Ένα και στα μελισσάκια. Φυσικά και στα μελισσάκια. Για να τραγουδήσουμε. Τι, δεν θα τραγουδήσουμε εμείς εδώ μαζί. Πες τώρα, φτιάξε μας. Όχι, να πάρει. Μυρίζει δυος μου. Κάποιο βράδυ σου είχα πει πως θέλω και έμεινα εδώ να μη φοβηθείς. Να μη μείνεις μόνη σου κι εγώ στο τίποτα. Και πάλι επεμβαίνει η αλήθεια εδώ. Το φως με προλαβαίνει πριν να σου κρυφτώ. Το φως σου με προλαβαίνει πριν να σου κρυφτώ. Μπράβο. Λοιπόν, έχουμε να δώσουμε και εδώ με Νατάσα Θεοδωρίδου. Και δε Στέλλα Καλή. Στέλλα Καλή. Στέλλα Καλή, Νικηφόρος, Παναγιώτης. Τέλεια. Αύριο όλοι οι Vox. Παντελής Καναράκης, ναι, χαμό. Και στο θέατρο Βέμπο μέχρι την Κυριακή. Ναι. Καλημέρα Κώστα μου. Τι κάνεις? Δεν τα κατάφερα. Αυτό έχει σημασία. Να τα καταφέρουμε σε αυτή τη ζωή. Να προσπαθούμε να μην τα παρατάμε. Θα έρχομαι και μία παραπέντε θα έρχομαι. Δεν παίζει. Μία παραπέντε κλείνουν οι γραμμές. Να ξέρεις. Κλείνουν οι γραμμές, δεν ξέρω. Για τους τίτλους. Θα έρχομαι να ανακοινώ τον νικητή. Ωραίο. Πολύ ωραίο και αυτό. Λοιπόν, και τώρα ήρθε. Έλα, έλα, κάνε λίγο κάτι. Εκουνήσω τώρα και από εκεί. Καλά, το ξέρετε ότι με κολλήσατε χθες όλοι εδώ μέσα. Δεν πειράζει. Είστε εδώ, μάλιστα. Όχι, πολλά. Αγάπη πολλά, πολλά σίγουρα, γιατί είμαστε και λίγο ανεβάσιμοι. Γιατί? Φαίνεται αυτό, εγώ το κατάλαβα. Κορίτσια δεν ξέρω. Ναι. Εγώ δεν έχω κλείσει. Για τα κορίτσια. Τα κορίτσια. Καλέ, εσείς δεν θέλετε. Βασικά το κορίτσι, τα κορίτσια μια χαρά. Εμείς θέλετε. Όχι, είστε. Κάνω κανένα παιδάκι, σας φτάνει. Πάρα πολύ καλά. Εσύ θα κάνεις εμάς. Εσύ θα κάνεις εμάς. Αχ, νόμιζα ότι θα κάνεις εμάς. Γιατί θα είναι με μπλε μάτια. Αν θέλεις, ο παπάς μου μας βλέπει. Όλοι μια παρέα είμαστε εδώ. Όχι να σας κάνω εσάς παιδάκια. Όμως κάνω εγώ ένα παιδάκι γενικά. Αυτό κι αν φτάνει. Βρε Κώστα, με τέτοια σπέρμα να μην είναι το... Αυτό κι αν είναι ίδια, εάν γινόταν εδώ... Διανέμεις, πώς λέγεται, διανέμεις. Παναγία. Λοιπόν, πείτε μου ποιες είναι εκείνες, συγγνώμη. Ψάξανε. Να ρωτήσω κάτι. Εσείς... Εγώ νόμιζα έλεγες για μας. Εσείς έλεγα ότι αν γινόταν δωρητής σπέρματος ο ματάκης. Εσείς γιατί δεν μένετε έγκυες. Όχι. Κατά να μην μου πέσουν. Το μπαμπά του το λένε Θανάση. Όχι το μπαμπά του παιδιού καλέ. Το παππού του. Τον η Άννα δηλαδή είναι δις γιαγιά. Δις γιαγιά. Δις γιαγιά. Άκου τώρα. Ποιο Νίκος, γιαγιά και η Άννα που μοιάζει τώρα δεν είναι. Ούτε ξαδέρφου. Λες. Λες. Άμα βγει αγόρι θα βγαίνεις και θα λες μετά εγώ το όπα. Να σας πω κάτι. Έτσι θα κάνει. Είναι καινούργιος τρόπος να ανακοινώνεις τις εκδόσεις. Είναι μέσω Instagram. Έτσι ανακοίνωσε και η Σοφία Καρβέλα. Δεν το καταλάβαμε. Με τον ίδιο τρόπο ανακοινώνει και η Καλομήρα. Οι followers της Αμερικής. Τώρα θα δεις. Θα τα ανακοινώσω τώρα. Θα βγάλω κι εγώ, είμαι έγκυο. Εσύ είναι έγκυο. Μια ανακοίνωση μέσω Instagram. Απλά δεν έχω Facebook, έχω Instagram. Εσύ δεν έχεις κοινά. Το ανακοινώνουν. Θες να τη φουσκώσω να δεις πώς θα γίνει. Φουσκώνει πολύ. Είναι τριών μηνών και δεν μας το είπε τώρα γιατί τους τρεις πρώτους μήνες ήταν λίγο μικρές. Θα διαθέσεις. Πού τα
το ξαναβρίσκει. Είναι το Βασίλη. Τόση ώρα είσαι έξαλλη, γιατί μένει έγκυο και τώρα έπιασε να μείνει έγκυο. Γιατί... Όχι, είμαι έξαλλη που δεν μένουν τα δικά μα τα κορίτσια. Α, ναι, ναι. Τώρα επειδή εσύ και άλλο μα εμά, κανεί θα τι ρωτήσαμε. Μια χαρά. Κάτι μαμά μου. Για να, να δουλεύει μέχρι αργά να κάνει πρόβε. Έρχεσαι εδώ, τα πετάνε στη μούρη και δεν καταλαβαίνει από πού σου έρχεται τώρα. Δεν με θέλει για νύφη, το κατάλαβα. Θέλω να σα θυμίσω το χρησμό. Εσύ άλλη. Δηλαδή, επειδή δεν γραψιούνται από χέρι-χέρι. Και εγώ έτσι πιστεύω, Κώστα μου. Παιδιά, είναι επανασύνδεση. Μια χαρά είναι. Ακριβώς. Πήγανε για καφέ καταρχήν με κοινούς φίλους. Κώστα, αν πάμε εγώ και εσύ βόλτα στη Βουλιαγμένη, νομίζω ότι. Να κάτσει τα αυγά σου, παντρεύτηκε ο άνθρωπος. Εντάξει, μα ηρέμησε εσύ λίγο. Εγώ παντρεύτηκα. Ναι, ναι, να σα ζήσει. Παντρεύτηκε και περιμένει και το πρώτο σου παιδί. Όχι ακόμα. Εγώ το περιμένω όμω, ε. Μη χαλάσει λέτε με εσύ. Άντε, πε τώρα για τον Κώστα, κομμάτια να γίνει. Φουρέιρα. Εγώ και εσύ στη Βουλιαγμένη βόλτα. Θα έχουμε άλλη πόζα από αυτή, πιστεύει. Ε, ναι, μπορεί να σου πει και αγκαλιά. Μπορεί να σου πει και αγκαλιά. Πες, δυνατά να πει. Παιδιά, τώρα φέθηκε σε ένα στιγμιότυπο. Οι άνθρωποι μπορεί πριν από μισή ώρα να ήταν σπίτι τους και να κάνουν. Εγώ νομίζω ότι κάτι σημαίνει και από μισό θα βγει αληθινός. Εγώ να σας πω κάτι άλλο. Δηλαδή, εσείς που έχετε σχέσεις. Εγώ δεν έχω. Εγώ θα κάνω μαζί σου. Ναι, γιατί κοιτάς από εδώ. Τι με κοιτάς. Α, εσύ έχεις. Με τον άνθρωπο. Όχι, διπλανή σου. Περπατάτε στα μάτια. Άστε διπλανή. Δεν τη βλέπω τώρα, είναι πρωί ακόμα. Περπατάτε στη Γλυφάδα. Τι περπατάτε έτσι, αγκαλιά και πάτε έτσι. Εγώ ένα χεράκι, χεράκι. Και δυο παιδιά τώρα. Τι άμα υπάρχει το πάθος Αγγελική. Συγγνώμη τώρα, αλλά ήταν. Είναι επανασύνδεση. Προσπαθούν να είμαστε στα μέλια του. Ένα χεράκι θα μπορούσε. Μπορεί ακριβώς πριν από αυτό το δευτερόλεπτο που του τράβηξε ο φωτογράφος να είχαν φιληθεί. Δεν διαφωνώ. Εμείς κρίνουμε αυτό που λες, βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό. Δεν πάμε έχουμε... τώρα με το τι είχαν κάνει. Όχι, πρέπει να τις ξέρουμε όλες τις πληροφορίες. Και πριν και μετά τι κάνανε. Λοιπόν, αφήστε τους ανθρώπους να γιάσουν. Ναι, και να γιάσουν. Θέμα. Ας αγιάσουν, λοιπόν. Πάρε εστιατόριο, εσύ. Καλή μας ακούνε και οι γονείς μου. Τι λες τώρα. Τώρα σε πήραξαν οι γονείς για σένα. Τώρα έτσι, παρακαλώ. Ποιο είναι το πιο περίεργο μέρος που έχεις κάνει έρωτα. Τώρα ρε παιδιά. Αυτό λέω. Δεν θυμήθηκε, μα μην αμύθηκε. Λες να το δεχτεί αυτό η βούλτεψη καλύτερα. Παιδιά, δεν μας ενδιαφέρει η βούλτεψη αυτή τη στιγμή. Ναι, τώρα έχει πάρει τη βούλτεψη. Πείτε μου το μέρος. Κατερίνα, ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα. Ο άρρωστος είχε... Ο άρρωστος... Φαίνομαι ότι εκμεταλλεύομαι. Δεν ξέρω κι εγώ που λέει σε κρεβάτι νοσοκομείου. Ο άρρωστος που... Πάνω στο κρεβάτι. Ήταν άρρωστος τέτοιος ή σπασμένο πόδι τίποτα. Ο Ηλίας. Στο κτέλ. Ποιο κτέλ. Από την Ολλανδία. Του Νίκου Μουτσινά, το θέατρικό. Το θυμάστε εκεί αυτό το. Τι πιο κτέλ, βέβαια. Καλά, σας έλεγα εγώ δημόσια. Δημόσια περιουσία. Μέσα στο λεωφορείο. Έτσι γίνεται. Τύπου Αγρίνιο. Με κόσμο μέσα στο λεωφορείο. Νύχτα βράδυ. Πίσω-πίσω στις καρέκλες. Καλαρία πίσω. Καλαρία πίσω. Καλαρία χαμό σου λέει. Κάτσε στα λεωφορεία. Τα και δεν έχει. Οδηγέ. Οδηγέ. Όπου βρεις λακκόβα, πέσε μέσα. Για μην κάνει τάση, Μαρία. Όμω δεν είναι. Θέλω να σα θυμίσω ότι είναι παιδιά που είναι στο σπίτι. Και ό,τι κάνει ο καθένα τη όπλη πρέπει να το έχουμε κάνει και εμεί εδώ μέσα. Για μια παρέα είμαστε. Ρωτάμε γνώμε, απόψει. Δηλαδή, δεν είμαστε σπίτι και τα συζητάγαμε. Τώρα όλα. Αν ήμασταν σπίτι και τα συζητάγαμε, θα μα τα έλεγε. Θα ήταν αλλιώ. Εγώ πάντω συμπεραίνω ότι ο Ηλίας. Σεξ το διάστημα. Και το σεξ τέλειο έχουν κάτσει με τη σύντροφό του τύπου. Έλα εδώ. Έχει... Έλα, Μωρουλίνη, σήμερα δεν θα δούμε τον Τιτανικό, αλλά θα δούμε αυτό που κάναμε με την Τωρέτα. Με την Τωρέτα. Να σου πω κάτι. Αυτό το καταλαβαίνω που λέει ο Ηλίας. Δηλαδή, αν είναι να κάνει κάποιος κάτι τέτοιο, ότι το κάνει για να το πάει να το θάψει μετά, κάποια στιγμή θα το ξαναδεί. Δηλαδή, καλά λέει, δηλαδή το έκανε τώρα. Κάνει να μην το δει. Ποιο θα το δει. Ξέρει γιατί το είδε. Δεν πάρει και το κρατήρι. Το είδε. Πιστεύω, σου λέει την επόμενη. Είναι φίλη νομίζω, ε. Α, ναι. Σωστά, για να πάει στο Las Vegas. Να πάει και στο Las Vegas. Επίσης. Αχ, Κώστα μου, Ηλία. Πόσα ξέρεις και με μιλάς. Ό,τι τέτοιο, το τα ξέρω. Κάτι σοβαρά δεν ξέρω. Τι άλλο λέει, έχει πάθει κι άλλα. Ο Ηλίας είναι όρθιος πόθος. Όρθιος πόθος. Η Κατερίνα τι, ξαπλωτή πόθος. Ναι, βέβαια. Όχι, όχι πόθα, πόθος. Αντί να τα ενώσουμε τα παιδιά. Τα είχε με μία σύντροφο και μετά σου λέει οικογένεια. Ξαδέρφη της κοπέλας. Η ξαδέρφη της κοπέλας του, του την έπεσε. Πήγαινε η κοπέλα στην ξαδέρφη και της έλεγε. Δεν είναι ζωή αυτή που έχει. Αυτό είναι η κάνεση. Δηλαδή, παιδιά. Τα λέω η μία σε βρετός τόσο ενδιαφέρον. Τόσο και τα λέει όλα. Ακούστε τι γινόταν. Αύριο θα κάνουμε και sex tape. Το βιντεοσκοπήσαμε και άλλοι. Άλλη ξαδέρφη. Πότωσε. Λέει ξαδέρφη τώρα δεν έλα να σαρπάξω ζένα. Έλα εδώ τώρα και θα δεις τι. Πρώτη ξαδέρφη ή δεύτερη. Όχι ρε Μαριέλα. Άλλο σου λέμε. Κοίταμε, κοίταμε. Τα γεγονότα είναι ως εξής. Είναι με την κοπέλα του. Μέσα στο σεξ
το κάνουν μέσα στο ξτέλ. Μέσα στο ξτέλ, με έχει κάψει και εμένα. Είναι με την κοπέλα του, πάει στα Γρήμιο που λέει η πόθα. Κάθονται πίσω-πίσω στο ξτέλ στην γαλαρία. Δεν έχει πολύ κόσμο, σου λέει ένα κεμπάπ να τελειώνουμε. Έτσι. Μετά πάει, φτάνει στο Αγρήμιο, ακούει από την ξαδέρφη που λέει ότι μέσα στο ξτέλ κεμπάπ, κεμπάπ, κεμπάπ. Όμω, μην δουν ένα κουμπά, χαλά. Έλα, θα σε κεμπάπ κι εγώ, έλα εδώ. Αυτό ήταν στο σάκο, βρετό, τι έχει την ξαδέρφη. Την ξαδέρφη. Και έρχεται μέσα. Τα εισιτήρια σαν το Κτέλ. Κτέλ βολεύει. Εσύ τα μάξι που είσαι. Εσύ που το ξέρεις, Κώστα μου. Έτσι, στο Κτέλ μπορεί να κάνεις και όρθιος, αδερφέ. Αλλή μόνο, να βλέπει ο κόσμος. Βέβαια. Τι σκέφτεται να κάνει όταν, ρε παιδί μου... Παβούρα γίνεται δίκη μου. Άρε, δίκη. Συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Μη μιλάει κανείς. Ένας. Κιχ. Είπε όχι σε ένα σούπερ μάρκετ. Τι να με αυτά σκέφτεσαι. Λέω, πριν μπορούσες. Μα συγγνώμη, έχει βάλει το φαΐ και πας πότε να προλάβει. Γενικά εννοείς τι σκέφτεται η γυναίκα σε αυτή την περίπτωση. Τι σκέφτεται η γυναίκα. Η γυναίκα από εκείνη την ώρα που κάνει σεξ μπορεί να σκέφτεται τα νύχια της, τον πρώην της, τη δουλειά της, το κομμωτήριο πότε θα πάει. Οι φορολογικοί της γυναίκες απάντησαν. Τι απάντησαν. Πρώτον, κάτι πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Πρώτον, ξέρεις πώς τα πλήρωσα, γιατί τα πλήρωσα δύσκολες οι εποχές. Γιατί τζάμπα τέτοια, επειδή δεν μου στάσκησε, ας πούμε. Όχι, δεν στάσκησε. Σου λέει ότι αυτό που βλέπω, ας πούμε, δεν είναι. Κώστα μου, τι γίνεται. Ξέρω εγώ. Πάμε με γιατί το Αγρίνιο. Γιατί είσαστε και τέτοιες εσείς. Δηλαδή, ο άλλος λες, να βάλω εγώ τα σεξ, τα εσώρουχα και τέτοια και να γίνει χαμούλης, να γίνει δουλίτσα. Δεν στάσκησε, λες. Τι ζώο που είμαι, πήγα και πήρα τόσο ακριβά εσώρουχα και όχι και γιατί μου τα έκανε και τόσο. Αν ασκήσει ακριβώς και λες τι ζώο μου τα ασκήσε. Μια περιουσία για να μου τα ασκήσεις, βρε. Βρε, χαζέ. Δες τα ασκήσει μετά και σε ενοχλεί. Τι άλλο λέει η γυναίκα. Θα πούμε και το άλλο που εγώ βέβαια δεν το ξέρω. Πώς θα βρεις, δεν ήταν χοντρή και άσχημη. Εσύ είπαμε εμείς χοντρή και άσχημη. Άντε τώρα και εσύ, με δικά σου λόγια είναι αυτά. Είπα 90 και πεθάνοντας τα χέρια. Εγώ δεν κατάλαβα αυτά τα νούμερα τι ήταν. Οι αναλογίες οι δικές σου, τις πήρε για λίγο. Ευρίασε που την είπαμε ότι... Σαν τσαγερό θα είμαστε στο γάμο μας. Εγώ θα βάλω φλάτ. Παιδιά. Έλα. Ένα τελευταίο μπορείς να πεις που σκέφτονται οι γυναίκες την ώρα του σεξ. Εσύ θα μας πείτε τα σκέφτονται αυτά οι γυναίκες. Θα μιλήσουμε για την έρευνα. Όχι, όχι, να μην μιλήσουμε για την έρευνα. Όχι, καλά, τέλειο. Ωραία, όχι. Εσείς που είσαστε μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε γυναίκες. Σκέφτεστε αυτά. Άντε, πες και το τελευταίο. Το τελευταίο είναι ότι φαντασιώνω τον πρώην. Το πρώην. Άμα ήταν καλύτερο. Εντάξει. Εμείς όταν κάνουμε σεξ, μόνο αυτό μόνο αυτό σκεφτόμαστε. Δεν σκεφτόμαστε τα φαγητά, τα νύχια, τα πόδια, τα τέτοια, τα σόρουχα και τα τέτοια. Την ουσία του πράγματος. Άμα δεν κάνει καλή δουλίτσα, μπορεί να σκεφτώ την πρώην. Είμαι πρώην. Έχει σμήν και πρώην. Άσε τώρα, εδώ δεν είναι. Τι μου τη γιώνεις. Καλά, καλά. Δεν σου τη γιώνω. Θεωρώ ότι δεν είναι έτσι όλες οι γυναίκες. Δεν σου έχει συμβεί. Δεν είσαι ερωτευμένος άμα σκέφτεσαι. Μεταξύ μας ειλικρίνεια. Είμαστε μια ωραία παρέα. Στο φρούτο. Και υπάρχει σύγκριση. Είμαστε μια ωραία τηλεοπτική παρέα. Δεν σου βγαίνει όπως το αυτό θέλω να πω. Τώρα ωραία, κάτσε λίγο και συγκέντρωσε. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε γυναίκες. Θα μου πείτε τώρα με αυτή την έρευνα. Εδώ πέρα που έχεις φέρει εσύ, ισχύουνε, τι σκέφτεστε, ξεκίνα εσύ πρώτη. Εμείς δεν ξέρουμε. Εξαρτάται σε τι περίπτωση είσαι, με τον άντρα σου, είσαι με κάποιον φίλο. Εσύ τι σκέφτεσαι, εσύ, γενικά πες. Όχι, εγώ με τον άντρα μου δεν σκέφτομαι το φαγητό. Τι σκέψεις εγώ έχεις. Με τον άντρα μου καμιά φορά μπορεί να, μπορεί να σηκωθεί κανένα παιδί, μπορεί να κλαίει κανένα παιδί, μπορεί να ξεσκεπαστεί κανένα παιδί. Το σκέφτομαι. Αυτά, εσύ, η γόλια μάνα με το φόρεμα. Αυτά που εσύ σκέφτεσαι τα παιδιά μη σηκωθούν, εσύ. Είναι άγχος αυτό. Τα παιδιά μη σηκωθούν. Ωραία, εσύ να σε περνάω έτσι λίγο πιο ελαφριά. Γιατί εγώ δεν κατάλαβα. Εσύ τι σκέφτεσαι, μη σηκωθούν. Όχι, παιδιά μη σηκωθούν δεν έχω, άρα δεν με ενδιαφέρει. Μην μου καεί το χαλούμι, σκέφτεσαι. Όσον αφορά. Έχει βρεθεί σε δωμάτιο. Έχει βρεθεί η Μαριέλα μου σε δωμάτιο με πολλέ καθρέφτε. Ναι, έχω πάει σε δωμάτιο με πολλέ καθρέφτε. Έχει πάει σε δωμάτιο με πολλέ καθρέφτε. Δεν μπορεί να στρίψει η αλήθεια, είναι εύκολα. Έχει απλώ ποτέ σε. Ξάπλω και μετά, μα δεν θέλει τη δραμαμίνη σου. Και τι έκανε με του καθρέφτε. Έφυγε. Σου έσπασε. Έφυγε. Καλά. Είναι ξενερουά. Καλά, είναι πολύ ξενερουά. Πολύ. Πολύ ξενερουά. Υπάρχει και αυτή η γυναίκα όμως. Δηλαδή, ο καθρέφτης μπορεί να κάνει πολύ καλό, αλλά μπορεί να κάνει και πολύ κακό. Γιατί καλή ώρα μπορεί να κοιτιέται στον καθρέφτη την ώρα που γίνεται η δουλειά και να λέει. Εκεί πέρα. Τι όχι τώρα. Τι όχι τώρα. Τι όχι τώρα. Όντε όχι. Το θέμα δεν είναι αυτό. Που κοιτιέται, βέβαια. Έχει του καθρέφτες θέλει να κοιτιέται.
Αν ο άλλο θέλει να κοιτιέται συνέχεια και να κάνει πόζε για να βλέπει πώ είναι. Αυτό άντρα το έχει κάνει, όχι γυναίκα. Παιδιά, ότι... και είπε η άλλη, τι θα γίνει. Θα φωτογραφιστούμε εδώ πέρα. Ό,τι και να λέτε. Ακριβώς. Αυτό που γίνεται. Αυτό που λε, συμφωνώ στο θέμα ότι. Μπράβο. Είχαμε πει και την άλλη φορά. Είχαμε πει ότι η απόλυτη. Το απόλυτο σεξ, η απόλυτη ένωση δύο ανθρώπων όταν μπορούν να ενώσουν τις κρυφές φαντασιώσεις. Μπράβο. Αλλά όταν Βίκυ λες εσύ ότι μια γυναίκα ας πούμε την ώρα του σεξ προάγει το, για να προάγει αυτό σκέφτεται τον πρώην, εγώ εκείνη δεν σκέφτομαι τον πρώην. Να αντιδράσω. Μπορεί να σκεφτώ οτιδήποτε. Εγώ δεν το ξέρω, ναι, άμα σκεφτώ εγώ την πρώην όμως θα το καταλάβει. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι εμείς θα τη φάμε. Κανένα όνομα λάθος, κανένα τέτοια κατάσταση. Εγώ νομίζω ότι πρέπει, δείτε σας ο Ερμής, μέχρι και την Παρασκευή είναι στο ζώδιο του υδροχώου. Είναι μια πολύ καλή θέση για σας, άρα επεξεργαστείτε ιδέες, σχέδια, πράγματα και η σημερινή μέρα προσφέρεται κάπως περισσότερο. Η αυριανή έχει πιο πολύ βαβούρα, έχει πιο πολύ κούραση, δεν είναι απαραίτητα αρνητική, απλώς θέλει μια καλύτερη προετοιμασία, η αυριανή και η μεθαυριανή. Σήμερα λοιπόν λίγο πιο άνετα παντού και γενικότερα θέλω να πω πιο προσεκτικά και με μεγαλύτερη προσπάθεια όσοι έχετε γεννηθεί στο πρώτο και το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου σας. Και για τις σχέσεις σας η σημερινή μέρα λίγο καλύτερη. Και να περάσουμε στον καρκίνο. Κάπως πιο εύκολες οι λύσεις. Οι φακές με λίγα περισσότερα μπαχαρικά μέσα και τα λοιπά. Έλα ρε παιδί μου. Θα τρώμαζα με το μαρτάκι. Αυτά είναι το μαρτάκι να ξέρεις, εμπνεύσεις. Αυτά είμαστε γέροι ανθρώποι. Άμα έμενα εδώ τάβλα, ποιος θα με σήκωνε με πάνω. Εδώ είμαστε όλοι. Όλοι θα είχαμε. Όλοι θα σηκώσεις. Όλοι θα ερχόσασταν. Και την Τωρέτα, και την Τωρέτα την έχω τρομάξει. Εμένα ρε. Ναι, αλλά την Τωρέτα σκόλεται. Ρε έμενα τώρα γράψα. Όχι, εντάξει. Και συνεχίζεται λέει κανονικά συνέντευξη. Κώστα, συνεχίστε. Για πες λοιπόν. Γιατί αυτό το παιδί το κάνατε βλαμμένο που ήταν τόσο καλό. Δεν το κάναμε εμείς. Ήρθε έτσι. Ήρθε έτσι. Παιδιά, βέβαια, χειροτερεύει όσο πάει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο, εννοείται με την καλή έννοια σου, Γιώργο, από το μαρτάκι ναι. Και μεγαλύτερο κωμικό. Ναι. Είναι το παιδί, αυτό είναι πολύ αστείο. Τυχαίνομαι που το παραδέχομαι γιατί είναι και ωραίο, αλλά είναι τόσο αστείο αγόρι. Μπράβο, Κώστα μου, μπράβο, αγόρι μου. Λίγο νεράκι. Έκλεισα για το βράδυ! Έχει κι άλλα να πω! Εντάξει. Μίλησε μου για το φακόριζο. Άστον αυτόν. Το φακόριζο, λοιπόν. Έγινε το παιχνίδι. Σου κάνω αυτή την ερωτησούλα, μου απαντά. Μου απαντά σωστά. Πάρα πολύ ωραία. Μου απαντάς λάθος. Παίρνω ένα πράγμα ωραία. Από τη γυάλα σου που γράφει κάτι και το τουιτάρω στο Twitter. Ωραία πράγματα, σου. Μόνο καλά. Και το ανάποδο. Και το ανάποδο. Are you ready? I am ready. Εσύ είσαι ready. Άμα απολυθώ να με πάρετε εδώ. Of course. Τώρα που λύθηκε και το επαγγελματικό μου, είμαι καλά. Είμαι καλά τώρα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Δεν έχεις 100 χρόνια για να απαντήσεις. Έχεις 10 δευτερόλεπτα μόλις. Α, τέλεια. Πώς είναι η απόσταση Αθήνα-Λαμία? 146 χιλιόμετρα. Όχι, 214. Λοιπόν, άνοιξε το κινητό σου. Έτσι απλά. Άνοιξε το κινητό σου, ξεκινήσε το μέσα στο Twitter σου. Μάλιστα. Δώσ' μου το κινητό σου. Νέο μήνυμα εδώ. Τι πρέπει να τουιτάρω. Τίποτα αυτό. Εσύ τίποτα. Εσύ αυτό που τι λέει εδώ. Τι λέει. Έχω κάνει σεξ στο καμαρίνι μου. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Έχω κάνει σεξ στο καμαρίνι. Τέλεια και χωρισμό. Έχεις κάνει σεξ στο καμαρίνι σου. Τέλεια ερώτηση για να σου δώσω και τα πατσιά. Twitter. Τα Twitter. Δεν έχουμε καμαρίνι, είναι ενιαία μας όλων. Εντάξει, έχει ανέβει. Πάρε για να ερώτηση. Το δω. Βαγγελίστρα μου. Βαγγελίστρα μου. Θα της κάνεις εσύ την ερώτηση. Ανέβηκε. Μάλιστα. Αυτή θα τα ξέρει από πριν. Καλέ για να μην τουιτάρει. Ξέρεις τι είναι αυτή. Δεν τα ξέρει. Δεν τα ξέρει. Όχι, δεν ξέρω τίποτα. Ξέρεις το έχω τουιτάρει εγώ. Έχω κάνει σεξ στο καμαρίνι μου. Το τουιτάρει εγώ. Τι υλικά χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε την μπεσαμέλ. Ω, θα σου πω αμέσως. Κρέμα γάλακτος, αλάτι, αλεύρι, αυγά. Βούτυρο. Τελείωσε. Έχασες το μοσχοκάριδο. Γράψε. Δεν πρόλαβα. Θα το έλεγα το μοσχοκάριδο. Λυπάμαι πραγματικά. Δεν το έλεγα. Όχι, έχει πολλά πράγματα. Είπε το βούτυρο, το αλεύρι, το γάλα δεν το είπε. Το μοσχοκάριδο. Αλλά δεν το είπε. Από εδώ. Πέρι δεν είπε. Θα διαβάσω. Όχι, ρε, αυτά πρέπει να το τιτάρω εγώ που το πιστεύω. Τι. Πες το. Ο Κώστας Γκουσγούνης είναι από τους μεγαλύτερους Έλληνες ηθοποιούς. Εγώ το πιστεύω και έχω και ταινίες. Έχεις δει τη σκηνή που φέρε τα ψάρια? Και τα ψάρια και το καλοριφέρ και το ρολόι. Το πρωινό. Σου ζεσταίνω πρωινό. Ο Κώστας Γκουσγούνης. Εμένα θα μου πείτε. Το λατρεύω τον Κώστα. Ο Κώστας Γκουσγούνης είναι από τους καλύτερους Έλληνες ηθοποιούς. Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Βάλε και καμιά σάλτσα μέσα σε αυτό το tweet. Καλύτερους Έλληνες ηθοποιούς και τον θέλω τέρι. Τον λατρεύω. Εδώ πέρα σου απάντησε ο Παύλος 74.
Τι μου απάντησε. Το ξέραμε. Το ξέραμε. Συγχαρητήρια. Σταματόπλες πρέπει να το ξέρει. Α, ναι. Έλληνες, αϊ να χαθείτε, μωρέ. Ηθοποιούς, γιατί βάλατε τόσο μεγάλο tweet. Μήπως θα σας γράψω και τους αθλίους, τριστόμους. Όχι. Ηθοποιούς. Tweet. I love him. Όχι, I love him, tweet. Γιατί, I όχι. Άτυλη και τα έγραφα και το ξέρω από πρώτο χέρι. Ποια στάση του μετρό είναι πριν την Ακρόπολη πηγαίνοντας προς το Ελληνικό. Θα κάνετε πλάκα, δεν παίρνω. Πας στο Ελληνικό εσύ. Πριν την Ακρόπολη, ποια στάση είναι. Όχι. Το Σύνταγμα. Γιατί, δεν είναι το Σύνταγμα, συγκρουφίξ είναι. Πού σου και πίξου λέω, πίξου λέω. Σε κλείδωσε με αυτό. Ρε γάμο, το δεν έχω πάρει μετρό τώρα. Και βγάλε τα notifications να μην σου έρχονται ένα-ένα τα likes. Παλαγιά μου! Για άκρο σε ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια γράφει άλλη. Καμαρώστε τι ο άλλο. Θα γράψω μετά εγώ, θα γράψω. Δεν θα γράψει. Θα γράψω τι θέλω μετά. Διάβασε. Σε κάθε τηλεοπτική με βάζει φορά άκρο σε σιγά τα νέα. Αλλά σήμερα δεν φοράω. Σε κάθε. Σε κάθε τηλεοπτική μου εμφάνιση. Φοράω κορσέ. Φοράω κορσέ. Ωραία. Πες εδώ. Σιγά τα νέα. Εντάξει, παιδί μου, δεν θα κάνουμε κι εμείς. Κάτι πιο πικάντικο. Ποιο θα γράφει εδώ πέρα, η δημοσιογραφική ομάδα. Περάσε από τα λογιστήρια. Κάτι πιο πικάντικο. Ναι. Τώρα εμένα θα μου λάχει. Α, πότε ερμήνευσε ο Παντελής Καναράκης την Μπουρνουζοπετσέτα. Εδώ, κοίταμε. Α, η Μπουρνουζοπετσέτα η καλή. Είναι τόσο μαλακή. Το 1999. Τέλεια, του 2009. Γράφω. Ωχρε, παιδιά. Φέρε αυτό, πιάσε. Για φέρε το κόκκινο. Να δω τι θα τουιτάρει. Γιατί, γιατί. Εσύ θα τουιτάρει, εγώ διαβάζω. Α, ναι, διάβασε μου. Λοιπόν. Με το κάνετε ανάποδα γιατί γράφει πιο γρήγορα. Ο σύντροφό μου, τι κάνει, ο σύντροφό μου. Ο σύντροφό μου μαγειρεύει φορώντα μόνο την ποδιά του. Πώς το λένε το μικρό του, είναι προσεκτικός. Και κολαράκι έξω από πίσω. Σταμάτα! Κώστα, είμαστε σε πρωινό, οπίστια. Ο σύντροφος. Ε, σιγά, μωρή, σιγά και εσύ, οπίστια. Είναι οπίστια. Μόνο την πονιά του. Μπράβο, να μας το στείλετε, να μας φτιάξει ένα φρικασέ. Και η όπιστε κάμπριο. Η καλή πίσω. Με κάμπριο όπιστε. Την ποδιά του και πολύ το χέρι. Σα δεν τρέπεστε. Και πολύ το χέρι. Την ποδιά του και tweet. Μην το χέρι. Έγραψα την ποδιά του. Την ποδιά έχω γράψει. Τα πόδια του. Ποιο ανώμαλο ακόμα. Μόνο την ποδιά του. Την ποδιά. Σα δεν τρέπεστε, μωρέ. Βάλτε τα auto correct. Την ποδιά του. Ποδιά. Ποδιά. Γάλτε. Παιδιά. Θα κάνετε παιδιά. Τα παιδιά, μωρί. Παιδεία. Θα κάνετε παιδιά. Να το μίλησε το Twitter. Μίλησε. Πόδια θα βάλω τώρα. Τα πόδια του. Αφού δεν βαριέσαι πια. Ποια είναι η σειρά που έχει. Ποια είναι η σειρά που έχει συνδεθεί στη μνήμη των τηλεθεατών με το σεισμό του 81. Ο μεθοριακός σταθμός. Τι. Το Γιούκερμαν! Το φως του γερινού! Ρε Κατερίνα! Και ήμουνα στο επίκεντρο, παιδιά, και δεν μας έβγαζε για έξω γιατί έβλεπε το Λουκί. Έβλεπε ο Λουκίς είναι! Το φως του γερινού έβλεπε, γι' αυτό. Ναι, αλλά θα μας ερχόταν τον Ταμάρι στο κεφάλι. Το φως του γερινού. Ρε Κατερίνα, μπορώ να τα ξέρεις αυτά. Όχι, εσύ διαβάζεις, εγώ τι. Πόσο με κάνεις, ρε μπουφό. Όχι ότι ξέρεις την εποχή του 89. Καλά, το 89 και εσύ τι ήσουνα. Ήμουν καλεσμένος, αλλά μισό. Τι, τηλέφωνο. Κάτσε, πριν την πάρει. Θα την πάρει τώρα. Δεν ήξερα εγώ τι έχει. Να τη πω να ζήσει. Ήμουν καλεσμένη στο γάμο τη Ελένη. Πρέπει να το σβητάρω, μήπω θα την αποφύγει. Ήμουν καλεσμένη στο γάμο τη Ελένη. Ήμουν καλεσμένη στο γάμο τη Ελένη, λέει το χαρτί. Όχι, δεν θα χάσουμε εμεί τι δουλειέ μα. Ποιο την έγραψε. Η κοπέλα είναι βλαμμένη. Δεν θα το σηκώσει το παιδί μου τώρα, είναι στη δουλειά. Σοβαρά, γιατί και εγώ εκεί δουλεύω. Τι σημαίνει. Δεν το σηκώνει. Δεν μπορεί. Αγάπη μου γλυκιά, είμαι στον αέρα εδώ στην Τωρέτα. Μου ζητάνε να τυλιτάρω κάτι. Επειδή έχασα. Είμαι στην Τωρέτα από Παπαδημητρίου, εδώ στο πρωινό. Μου ζητάνε να τυλιτάρω κάτι, να ξέρει ότι δεν το έχω γράψει εγώ αυτό το πράγμα. Όντως τώρα. Μου γράφει. Για να δω, μιλάς όντως. Με Κώστα Μαρτάκη. Κώστα Μαρτάκη, δείχνει να μολενίτσα μου. Παιδί, μ' αφήστε τι πήγε. Μολενίτσα μου. Ό,τι τυλιτάρω, δεν ένα παιχνίδι εδώ πέρα και δεν θα το τριτάρω για να μην χάσω τη δουλειά μου. Γελάει. Ωραία. Ελένη μου, σ' αγαπάμε, Ελένη μου, γεια, γεια. Πες της λίγο τι θα γράψεις. Το ξέρω, φυλάκια, φυλάκια, φυλάκια. Και εγώ την αγαπώ. Όχι, μην τσπίσεις, θα γράψεις. Εσύ την αγαπάς, δεν γράφω τίποτα. Φυλάκια, έρχομαι να δώσω τον καλύτερο με αυτό στην εκπομπή, Ελένη, παιδιά. Πάτε γρήγορα. Να το τριτάρω. Έλα, ρε, εσύ.
Τι λες, μωρή. Ωραία, θα διαλέξω άλλο, ρε. Ναι, άλλο. Θα διαλέξω άλλο. Τέλεια. Ό,τι και να λέει όμως αυτό, το βράδυ κοιμάμαι μόνο με το αρώμά μου. Τέλεια. Πού μόνοι στα βουνά, να μην κάνει αυτό κρύο σαν. Αυτό δεν θα το τουιτάρει. Θα τουιτάρω ένα δικό σου να δω. Όχι, όχι, θα το πω κάτι. Κάνει ζαβολιά. Κάνει ζαβολιά για να το πει γράφει. Είναι η πιο πανέμορφη στην τηλεόραση. Γιατί κάτι τέτοια πρέπει να έχει ετοιμάσει η ομάδα. Δεν ανοίγει. Λατρεύω τα φρέσκα μπροτζολάκια στο μπούρνο. Διαφημίσει τα φρέσκα μπροτζολάκια. Τα οποία χτίζουν και λατρεύω τα φρέσκα. Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Τι ευχαριστώ. Λατρεύει η κοπέλα. Όχι διαφημίσεις. Χαιρετάμε. Γεια σου, Κατερίνα. Όχι, θα μείνω. Τι λίγκα έχετε. Τι λίγκα έχετε. Κάτσε κάτω. Ήταν λίγκ. Τι λίγκα έχετε, μωρί. Έχουμε link με τον Βαγγέλη Χερσόπουλο, την αστυνομική, να έχει γράψει παιδικά παραμύθια. Α, δεν μένω. Ναι, μπράβο. Έλα, γεια σου. Με την αστυνομία δεν μένω. Ευχαριστούμε. Πάρα πολύ ωραία εμφάνιση. Κατερίνα, έλα να σε φιλήσουμε, παιδί μου. Έλα καλέ, έλα καλέ. Θα πω στη μαμά να μου την κρατήσει σε DVD. Ω Θεέ μου. Ω Θεέ μου. Φίξ ήτανε, φίξ. Συνδέστε. Και γιατί έλεγε το χαρτάκι φίξ. Όχι. Συνδέστε με, συνδέστε με. Γράψε τα φρατζολάκια του φούρνου. Βαγγέλη μου. Τα μου προς στιγμή. Τα βιβλία σας προς στιγμή. Γιατί ήταν και πολύ νέα και πολύ όμορφη η κοπέλα και αυτό σας το ευχόμαστε. Σας κιόλας, ευχόμαστε να διαβάζετε τα βιβλία σας. Ευχαριστώ παιδιά, πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μπράβο. Βαγγέλη, φιλάκια πολλά. Καλά, να είστε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα να μου λες κι εγώ. Πιο παλιά μας, λοιπόν. Πάμε, πάμε. Ωραία. Στίχους μουσικής αυτό το καινούριο. Μουσική έχει γράψει ένας Ισραηλινός, ο Αβίο Καγιόν. Έχουμε κάνει διασκευή στο κομμάτι και στίχους έχω γράψει εγώ μαζί με τον Λεωνίδα το Σόζο. Ορίστε, μπράβο. Καλό τάξιδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε, παιδιά. Όπου και να πες θα πέφτεις πάνω σε ένα ψέμα. Σήμα κόσμου να ρίξει να ορκίζεσαι. Στην ενοχή σου κρύβεσαι. Μη ψάξεις τώρα να με βρεις. Να στο πω το μυαλό. Δεν έχω εγωισμό. Μα έχω μια καρδιά που εκείνον αγαπά. Δεν μας έχω μυαλό. Δεν κάνω τόσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία, πολύ αγάπη, έρωτα. Τυχή το Τζόκερ και ας μην είναι και... Και πολλές επιτυχίες. Και ας μην είναι τα πολλά, ας μην είναι τα κότριστο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Τζόκερ. Η Ελένη Ουζούνη όμως έχει κερδίσει τη δωρεπιταγή 500 ευρώ από τη Σεϊτανίδης Home. Πολλά φιλιά, Ελένη μου. Μπράβο σου. Τι είχε πάρει ο Κώστας εδώ. Την πιστόλα. Ο Κώστας παίρνει την πιστόλα. Επειδή κέρδισε το δώρο μάλλον. Μάλλον. Ήθελε τη δωρεπιταγή. Ήθελε τη δωρεπιταγή. Μια άλλη φορά Κώστα μου μην το παίρνεις τόσο βαριά. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10, όπου αύριο, να ξέρετε, η εκπομπή θα είναι λίγο large. Και δεν εννοώ μόνο στα δώρα. Extra large. Και στη διάρκεια κάποια επιμήκυνση αύριο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Οπότε αύριο θα σας χορτάσουμε και θα μας χορτάσετε. Όχι, δεν χορταίνουμε με τίποτα. Δεν σας χορταίνουμε. Φιλάκια πολλά. Αύριο το πρωί στις 10. Μπράβο, Μαριέλα.
Ναι. Και σεξ bomb. Και σεξ bomb. Πολύ bomb. Έτσι, bomb. Bomb, bomb. Δύο bomb. Του bomb. Του bomb στο κάγκελο. Φινάκη, τι έγινε. Εσύ, εγώ είπα. Εσύ σήμερα, ναι. Πτέρυγα νοσοκομείου. Την κάνουμε σιγά σιγά. Δεν είχε και με δόντια και εγώ κρατιέμαι, να ξέρετε. Κρατήσου και εσύ. Πλακωθεί σε βιταμίνες και χάρτα και όλα. Κρατήσου γιατί είσαι και δίπλα μου και δεν μπορώ τώρα εγώ. Έχω κάτι δουλειές. Δεν μπορώ τώρα. Περαστικά στη Σοφία. Αλλά εγώ είναι τις δουλειές που έχω Θεσσαλονίκη. Και στην Κατερίνα και σε όλους. Στα κορίτσια μας όλα. Εσύ τι έγινε, χθες. Επίσημη καλυμμένη. Είσαι όμως με την κερδιά. Όχι, η τσούχτρα. Περιμένετε, πριν ξεκινήσουμε. Εσύ Κώστα μου, έχει αληθωρήσει ο Κώστας, δεν είναι καλά. Όχι, τα είπαμε, τι. Θέλω να πω που σου μίλησα εδώ στον αέρα. Όχι, τι γίνεται, καλά. Πώς είσαι. Προσπαθώ να κρατηθώ. Αυτό, εδώ πετάει. Πετάει. Σεξι είναι. Θα παίξουμε, μια καλά. Τροπούλα. Σήμερα θέλω να σας θυμίσω ότι η εκπομπή «Γεια σου ρε Χρυσάνθη» τη στο πιάνο το τραγούδι και συνεχίζει ο τηλεθεατής από εκεί που μείναμε. Ξεκινάω, τραγουδάω λίγο και μετά το δίνουμε να δούμε το δικό σας που λέμε. Να δούμε αν το ξέρουν. Θα παίξουμε αυτό λοιπόν το παιχνίδι, οπότε πάρτε τηλέφωνο στο 2166-39200 για να δηλώσετε συμμετοχή. Τι άλλο σας έχουμε σήμερα. Και εύκολα τραγούδια, συγγνώμη. Ναι, ναι. Πολύ γνωστά για να τα ξέρουμε. Μη σας ταλαιπωρήσουμε, δεν θέλουμε. Πάμε για αυτό το δώρο. Θα κερδίσει και θα το έχει στην κουζίνα. Εμείς τα αγοράκια μπορούμε να πάρουμε για τις κατσαρόλες. Σε συμφωνώ σε αυτό, έχεις δίκιο. Και οι άντρες μαγειρεύουν. Να πάει κάτι μου λέει. Όλοι μαγειρεύουν και πολύ καλά. Όλα αυτά τα μαγειρικά σκεύη, καλά, το συγκεκριμένο και όλα αυτά τα δύο είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Βέβαια. Πιο χρήσιμα. Βέβαια. Και κουτάλες και τέτοια. Αλλά γιατί να μην πάρουμε κι εμείς. Σωστά, πάρτε και εσείς. Μπορείτε να πάρετε και άντρες. Και άμα δεν μαγειρεύετε εσείς οι άντρες, μπορείτε να το κάνετε δώρο ωραιότατα στη γυναίκα σας. Πανάκριβα αυτά. Πολύ ακριβά. Πάρτε τα δώρα στη γυναίκα σας. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Σοφάκι μου, πες τα μου όλα. Τι έγινε χθες στα γενέθλια του Σάκη Ρουβά. Βάλτε καφέ και καθίστε να τα πούμε. Καφέ, ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, παιδιά, ξεκίνα. 9 η ώρα ήταν το κάλεσμα στο estate. Αν νωρίσε. Ναι, βέβαια. Αυτό να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, τώρα πρέπει να ξεκινήσει το θέμα και εγώ σε διακόπτω. Χαρά μου. Είχε γενέθλιο άνθρωπος και τραγούδησε για όλους τους καλεσμένους. Τραγούδησε για τους φίλους του. Τους έκανε δώρο. Δεν έβαλε όλους τους άλλους να τραγουδήσουν. Όλοι τραγουδήσανε, η Τζέννη. Για να κάτσει να το αποκαλύψει. Ήταν η Τζέννη Μαλατζίνου που τραγούδησε. Τραγουδάει. Ήταν ο Πέτρος Κωστόπουλος που τραγούδησε. Βλέπουμε και πλάνα ήδη από εδώ είναι που έρχεται το ζευγάρι. Είναι 9.30 για να έχει προλάβει να έχει φύγει το ναι, ναι, σίγουρα. Οπωσδήποτε. Να πάει στην Ελλάδα. Το θέμα είναι ο Σάκης που ο Σάκης είναι βραδινό τύπο λόγω δουλειά. Θα ξύπναγε το πρωί. Νομίζω ότι ο Σάκης με τα παιδιά. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι κατά τη διάρκεια του πρωινού τι θα λέμε. Αυτό είναι να βρεθούν συνεργάτες του αυτό και θα είναι μαζί στην εκπομπή. Να γίνει, αλλά αυτό συμβαίνει και μπορεί να μην έχεις υπογράψει και να σε έρχονται να σε περικυκλώνουν από παντού, να έρχονται για στο μαγαζί. Για να πιέσουν οι υπογράψεις. Ναι, να σε πεινάνε ναι, και κοντά σου ρε παιδί. Δεν θα το δείξουν καλό πρόσωπο. Τελευταία στιγμή. Κοίταξε, τουλάχιστον είναι συμβαίνει σίγουρο, και αυτό, δεν είναι μόνο. Είναι σίγουρο ότι το κανάλι θέλει Σάκη. Καλά. Θέλει Σάκη τελευταία στιγμή για οποιοδήποτε λόγο. Και ο Σάκης θέλει το X-Factor. Και ξέρεις την ωραία ότι δεν κολλάει σε παμπέλες ο Σάκης. Και είναι και το X-Factor το μάθαμε με το Σάκη. Είστε έτοιμοι. Μισόλεπτο. Μια στροφή. Δηλαδή, δεν είναι ότι μεγάλωσε. Όχι, αλλά θέλει να ασχοληθεί και με άλλα πράγματα γιατί το είδωλο αυτό που πλασάρει κάποια στιγμή θα τελειώσει. Εντάξει, όσο και εδώ να και χρόνια έχει κάνει τη στροφή. Δεν όσο... είναι όπως ναι, ήταν, αλλά τον βλέπεις ότι δεν έχει. Θέλει να παίξει στο θέατρο, θέλει να παίξει στο θέατρο με δίπονο, θέλει να κάνει πολλά πράγματα. Δεν έχει, δεν είναι έχει, για είναι πολύ πιστός αυτό που κάνει. Είναι μοναδικός αυτό που κάνει. Το ότι κάνει και άλλα πράγματα όλοι. Και εγώ που είμαι 30 ψάχνομαι και κάνω και άλλα πράγματα γιατί είναι και εποχές δύσκολες. Αλλά το να κάνεις τηλεόραση, να κάνεις θέατρο. Αλλά η κύρια δουλειά σου και ο στόχος σου όλος και όλος το είναι να είναι το τραγούδι. Έτσι. Και να κάνεις στο e-stage που είναι και όλα αυτά. Έχει δεν σημαίνει ότι έχει κάνει στροφή σε κάτι άλλο. Όχι, αλλά επειδή έχετε και εκεί συνειδητοποιήσει τα παιδιά αυτό μαζί. Είναι. Πέρα από αυτό. Πέρα από αυτό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι γιατί έτσι και μπράβο τους, έτσι δείχνει ότι στηρίζει και την απόφαση που το ότι ήταν μαζί τόσα χρόνια. Βέβαια, παιδιά. Και είναι και αυτό που είπε. Έχει και λόγο, ε. Ότι από εδώ και πέρα πλέον ό,τι κοίτα, εμείς όταν αλλάζει ο χρόνος, ευχόμαστε τα ίδια. Υγεία, ευτυχία, χαρά, αγάπη, όλα αυτά. Αλλά η Κύπρια. Αλλά έχουμε μια συγκεκριμένη Κύπρια η οποία ευχήθηκε. Λε. Βάζει να το τρώνε. Τώρα εδώ κοντά. Ας πούμε, το έχει πιάσει. Το έχει κεράσει παντού αυτός. Το κέρασε. Κάποιο κερατάκι το βλέπω. Όχι, κεράσει γενικά έτσι. Πολύ αυτό και σου λέει έτσι το κέρασες. Να στο φάνε όσα κέρασες, όσοι να στο τρώνε. Ποντίκια. Ποντίκια. Τις γιορτές δεν συνηθίζεται. Ναι, εντάξει. Λίγο με το μακάρονο, λίγο ραβιέ.
Πάρε και ένα ποντικάκι. Εντάξει, θα μπορούσε να αφιερωθεί πιο πολύ στη δουλειά τη και τη δικαίωμα. Ήδη είχε δημοσιότητα, παιδιά, που είναι υποψήφια στα Αρκύπρου. Α, υποψήφια στα Αρκύπρου. Χρειαζόταν. Όταν λέμε υποψήφια στα Αρκύπρου, τι εννοούμε. Είναι για πολύ καιρό στη μνήμη μας αυτό. Καλέ, εσύ δεν ξέρεις εδώ τα δικά μας που στην Ελλάδα και είναι και λογικό, πες, λείπει στην Κύπρο. Δεν ξέρεις και τη Κύπρο τα πράγματα. Γιατί είναι στην Κύπρο. Γιατί δεν ξέρετε, σε πληροφορούν από την Κύπρο. Τι γίνεται. Δεν σε πληροφορούν εκεί. Όχι. Μόνο από το Παρίσι σε πληροφορώ. Αυτό το κορίτσι τώρα, έτσι όπως είναι, έτσι λίγο αντιδραστικό κορίτσι. Καλά τα λες. Μήπως και να την κρατήσουν, λέω στο. Και κορίτσια στη Λεμοτόμο. Και να λέει κορίτσια, υποψήφιες, όλες θα σας φάω. Αυτό, κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Ή μήπως της πει τίποτα κανείς δεν θα ανεβάσει. Μπορεί να μην μας βλέπει αυτή τη στιγμή, γιατί θα μας πάρει μπάλα και εμάς. Να δούμε το Facebook της, τι θα μας βάλει να μας τρώνε τα αυτιά και τέτοια. Σοφία. Έλα μου. Εκεί στροπούλια, κοίτα. Τα κοράκια εννοείται. Μαυροπούλια, παιδιά. 4 εκατομμύρια μαυροπούλια πήγανε στη Ρώμη. 4 εκατομμύρια μαυροπούλια. Τα μαυροπούλια, ποια είναι τα μαυροπούλια. Αυτά, παιδί μου, τα κοράκια. Ψαρώνει. Ένα-ένα, παιδί. Μέτρα και τη φωτογραφία, καλά λέει. Μαυροπούλια το μαυροπούλια. Από τις 7 η ώρα πρώτα μόντερα τα μαυροπούλια. Τα ζέψουνε. Τα 4 εκατομμύρια μαυροπούλια. Δεν καταλαβαίνω το θέμα όμως τώρα. Ότι αντί να έρθουν 1 εκατομμύριο μαυροπούλια και να κουτσουλήσουν τη Ρώμη, ήταν 4 εκατομμύρια. Και έγινε η Ρώμη. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος, υπάρχουν άνθρωποι, οργανισμός που προσέχει και είχαν ξέραν ότι θα έρθει ένα εκατομμύριο να τους χέσει στη Ρώμη. Ήρθανε 4 εκατομμύρια. Μα σου λέει ότι προετοιμασμένη Ρώμη για ένα εκατομμύριο. Γιατί που ξέραν ότι θα έρθουν ένα εκατομμύριο. Μα δεν μας είχαν τηλέφωνο. Θα σας αταμολύσουμε ένα εκατομμύριο. Μα με φημώνετε. Ωρε τουρισμό στη Ρώμη. Θέλω να κάνω διεθνές ρεπορτάζ, δεν με αφήνετε. Πες μου, κάνε το διεθνές σου. Παιδιά, 4 εκατομμύρια μαυροπούλια. Πήγανε στη Ρώμη και αποφασίσανε να κάνουν τα νοσοκομεία. Τι είναι αυτά! Παιδιά, τα κάνανε παντού τα μαυροπούλια. Πέφτανε οι μοτοσυκλέτες πάνω στα... Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Τι θέλεις. Αυτό είναι που λέει και στους πουλίες στο παραπέντε. Πέφτανε οι άνθρωποι, και σε ψηλά και αγνάντε. Ακριβώς. Τα κάνανε τα μαυροπούλια. Αυτό βλέπω και φοβάμαι. Και στο σκάτω η Ρώμη. Ναι. Πήγα weekend. Θα κάνω παραγωγή, πήγα weekend να σας πω το ρεπορτάζ για τα μαυροπούλια. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι πολύ. Και συγγνώμη, από πού ήρθαν αυτά τα μαυροπούλια. Φτάνουν από πήρανε... την Ευρώπη που είχαν φάει πολύ. Τους πήρανε και τηλέφωνο. Το ρεπορτάζ λέει ότι ήρθαν από την Νότια Ευρώπη. Τα κάνανε στη Ρώμη. Ναι, και έρχονται προς τα δω. Θα πάνε. Προς τα δω, η Ρώμη. Μισό λεπτό, παιδιά. Τώρα θα βγουν κάπου με βροχή για να πληθούν. Παιδιά, η Ρώμη το αντιμετώπισε. Η Ευρώπη ποια είναι. Η Ιταλία, η Ελλάδα και όλοι αυτοί. Τι εννοείς ήρθαν την Νότια Ευρώπη. Κάνεις γεωγραφικές ερωτήσεις και δεν αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Μην μπερδεύετε τη Σοφία που θέλει να κάνει το διεθνές ρεπορτάζ. Δεν συγκροτάτε τώρα γεωγραφικά που τώρα το κορίτσι αυτό δεν είναι προετοιμασμένο. Τώρα διεθνές. Ακούει ο κόσμος διεθνές ρεπορτάζ. Δεν είναι διεθνές ρεπορτάζ τα μαυροπούλια. Θα καθαρίσει ένα μαυροπούλι με αυτό το όπλο που έχει. Άμα θα πετάξει ψηλά το Σμήνος και όπως ανεβαίνουν τα γεράκια θα τα μολύσει τις μπόμπες από πάνω θα γεράκια. Εγώ αν έβλεπα τα μάξι μου τίγκα στην κουτσουλιά. Την ώρα του γυρίσματο. Νιώθω ότι με κουτσουλάει ένα πουλί. Και με κουτσουλάει. Κάτι λέει ο σκηνοθέτης, πάω σκηνοθέτη. Λέω, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Δεν θυμάμαι. Πιστεύω ότι με έχει κουτσουλήσει ένα πουλί την ώρα της σκηνής. Μήπως να το ξαναπάμε. Όχι ρε μου λέει, τι σίγουρα, δεν φαίνεται τίποτα. Παίζετε το σίγαρο στον αέρα. Να σου να η κουτσουλιά την ώρα που φιλιόμαστε, τι ερωτευμένη. Να μια κουτσουλιά, έτσι. Και εμένα έτσι δημόσια. Είχε φάει πολύ εκείνο το πουλί. Εμένα δεν δημόσια δεν μου είχε έρθει, σε κράνος μου είχε έρθει. Όχι, όχι, δημόσια. Θέλετε να παίξουμε. Εσείς θέλετε να παίξουμε. Να ξεκινάει ο Κώστας ή η Μαριέλα, οι δυο σας θα τραγουδήσετε. Ναι, ένα θα ξεκινάει. Ρεφρέν θα ξεκινάει, δεν ξεκινάμε κουπλέ. Ρεφρέν, είναι πιο εύκολο. Ναι. Θα ξεκινάει να τραγουδάει λοιπόν ένα ρεφρέν από ένα τραγούδι το οποίο θα είναι γνωστό σας, δεν θα πούμε τίποτα πολύ δύσκολα. Θα σταματάει κάποια στιγμή και εσείς θα πρέπει να. Και θα ξεκινήσουμε με σένα, Κώστα. Ναι. Λοιπόν, Εμιλιάκου, θα ξεκινήσει ο Κώστας να τραγουδάει. Κάποια στιγμή θα σταματήσει και εσύ θα πρέπει να συνεχίσει τους στίχους από εκεί. Εντάξει. Το έχουμε. Το έχουμε. Πάμε, παιδιά μου, πάμε. Να δώσουμε μια μικρή βοήθεια. Ναι. Είναι ζεμπέκικο. Είναι ζεμπεκιά, Εμιλία μου. Πώς θα πας με τις ζεμπεκές. Καλά τα πάω, καλά. Ωραία. Αυτό. Ωραία. Πάμε, λοιπόν. Λοιπόν. Τι ήμουνα για σένα, ναι, τι ήσουνα για μένα, ναι. Καιρός, λοιπόν, για να λογαριαστούμε. Μονάχα εγώ τρελάθηκα για... Θα δεις πολύ θα πούνε. Μπράβο ρε Μίλη, είσαι καταπληκτική. Να σε ρωτήσω κάτι. Είπες για σένα παραστράτησα ή καταστράφηκα. Καταστράφηκα.
Καταστράφηκα, είπε. Καταστράφηκα. Ναι, ναι. Μπράβο, Εμιλία μου. Μπράβο, Εμιλία μου, έχει κερδίσει και ξέρει τι έχει κερδίσει. Α, στο ένα θα κερδίζει ή στα δύο τρία. Στο πόσα θα κερδίζει, παιδιά. Στο ένα θα κερδίζει. Ναι, για να παίξουν και πολλές φίλες. Λοιπόν, Εμιλία, άκου τι έχει κερδίσει. Έχει κερδίσει. Την ήμουν σε έτοιμη. Ναι, ναι. Πάμε. Από εκεί. Από εκεί. Μα εσύ με εκμεταλλεύτηκες, καθόλου δεν με σκέφτηκες. Το λόγο σου δεν κράτησες, κουρέλι με κατάντησες. Εσύ μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση. Θα σου φύγω και θα κλαις για όλα αυτές, για όλα εσύ. Ναι. Μου έχεις κάνει τη ζωή μου. Τραγουδιστικά όμως, το τραγουδάμε λίγο. Μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση. Θα σου φύγω και θα φταίς για όλα εσύ. Μου έχεις κάνει τη ζωή μου. Δεν το θυμάμαι το πολύ. Αχ ρε Φωτεινή! Δεν πειράζει, Φωτεινή μου. Μου έχεις κάνει τη ζωή μου δύσκολη, λέει το τραγούδι. Κι όμως αγαπάω ακόμα πιο από πάμε. Άνισε να το πούμε. Άκου τι λέει. Μου έχεις κάνει τη ζωή κόλαση. Θα σου φύγω και θα φταίς για όλα εσύ. Μου έχεις κάνει τη ζωή μου δύσκολη. Κι όμως αγαπάω ακόμα πιο πολύ. Δεν πειράζει, ευχαριστούμε Φωτεινή μου. Πάμε συγγνώμη, να βγάλουμε... Συγγνώμη, τι να κάνουμε τώρα. Δεν πειράζει, γιόρτασαμε και λίγο. Τα είπαμε και τα... Κανονικά δεν πρέπει να λέμε. Εντάξει, κανονικά δεν πρέπει, αλλά δεν μπορώ. Είναι ψυχούλα, μωρέ, είναι ψυχούλα. Ναι, δεν μπορώ. Πάμε να βγάλουμε την επόμενη τηλεφωνή. Πάμε. Φανή, νομίζω έχω διαλέξει εύκολο. Για να δω. Ξέζει μπέικο σήμερα. Δώσε μου λιγάκι ουρανό. Πάρε με μαζί στο πέταγμα σου. Μάθε με και εμένα να... Να πετώ. Να μην έχω ανάγκη τα φτερά. Φανή, είσαι καταπληκτική! Είσαι καταπληκτική! Και τα τραγούδισε και τα είπε σωστά και το είπε και στη συνέχιση τον τόνο κιόλας. Μπράβο, Φανή, έχεις κερδίσει. Φανή μου, έχεις κερδίσει ένα ρόλο. Πόσα δώρα έχουμε ακόμα. Έχουμε πολύ πράγμα. Κι άλλο. Καλημέρα σας. Η Μαριέλα τώρα. Καλημέρα. Τι κάνε. Ναι, βεβαίως, να ακούω. Το ξέρουμε ή δεν το ξέρουμε. Όχι, έχει ανοιχτή την τηλεόραση μάλλον το βεβαίω. Δεν το ξέρει το τραγούδι. Δεν πειράζει, Ελένη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα το ξεκινήσουμε. Δεν πειράζει. Έλα όμω να το πάμε στο ρεφρενάκι. Έλα λίγο να το πάμε. Να βγάλουμε πάλι τη τηλεθεάτρια να το συνεχίσει. Γι' αυτό ή για άλλο τραγούδι. Γι' αυτό, γι' αυτό. Ωραία, να βγάλουμε άλλη γι' αυτό. Καλημέρα σα. Νύχτε και αγάπε παλιέ. Η εκπομπή του Πρετεντέρη. Ανάκρεψα σιγά. Νύχτες και αγάπες παλιές. Α, δεν πειράζει Χρυσούλα μου, πολλά πολλά φιλιά. Για αυτό σου είπα, του Πετρέντερη, ανατροπή. Πάμε να το πούμε εμείς, πάμε να το πούμε εμείς για να πάμε σε break τραγουδώντας. Από το ρεφρέν. Δεν γυρνάνε λέμε. Από και από το ρεφρέν μετά. Δεν γυρνάνε. Άντε πες από εκεί. Δεν γυρνάνε λέμε. Πίσω ποτέ τα καλά παιδιά. Εκείνα τα χρόνια. Γι' αυτό σε τέτοιες μέρες κάθεσαι στο σπιτάκι. Εγώ δεν ή ούτε λόγια άκουσα ούτε τίποτα. Μέσα. Καλά, δεν ήρθες εδώ. Τι, δεν ήρθες στη δουλειά. Στη δουλειά δεν είχα. Είχαμε εδώ σκοτωμούς χθες. Εγώ μετά πήρες άλλη δουλειά. Είχα εκεί. Γι' αυτό δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Δεν γίνεται. Τα πολύ βασικά μόνο. Τα πολύ βασικά γίνανε. Θα πας. Και μπορεί δεν είναι κάτι κακό, η ζωή έτσι προχωρά. Συμβιβαζόμαστε στις σχέσεις μας, στις ερωτικές, συμβιβαζόμαστε στα επαγγελματικά μας, για να μπορούμε
να ακούσουμε και την άλλη πλευρά, να χτυπάνε δηλαδή και οι δύο καμπάνες εξίσου και να μπορούμε να δούμε και το δίκαιο του αλουνού και το δικό μας και να βρούμε μια μέση οδό ανάμεσα σε αυτά που θέλουμε εμείς και αυτά που θέλουν οι άλλοι, ο σύντροφός μας, οι συνεργάτες μας. Και σήμερα και αύριο είναι δύο ημέρες που αυτά θα πρέπει να τα έχετε υπόψη σας. Είναι δύο ημέρες που μπορείτε λίγο καλύτερα να διαχειριστείτε πράγματα, αλλά δώστε την πρωτοκαθεδρία στους άλλους. Δηλαδή πάρτε αυτό που σας δίνουν, μη διεκδικείτε το περισσότερο, γιατί εδώ μπορεί να υπάρξει μία αναταραχή. Σήμερα και αύριο λίγο πιο προσεκτικά παντού. Και να περάσουμε στον καρκίνο. Πιο ενεργητικά σε όλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα από τον όμορφο χώρο. Τι ωραία που είναι στον πόρο, τι ωραία που. Χώρο, όπως το είπες, Ντορέτα. Τι χερούλι, τι χερούλι. Χάσαμε το σταυρό μας, έχουμε τραβήξει τα πλάνα. Πρέπει να σας πω το φοβερό. Ο πόρος τέτε. Γιατί. Καλά, χθες. Ξάβει που είχαμε και διαφημίσεις να βγάλουμε και κανένα φάγκο εδώ πέρα. Όμως, ο άνθρωπος, το παιδί που έπιασε, το παιδί που έπιασε το σταυρό που τον έχουμε, είναι εδώ δίπλα. Πάρα πολλές. Βλέπετε εδώ ο κόσμος σήμερα χάρηκε τηλιακάδα και βγήκε έξω. Ο πόρος είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πανέμορφος και πολύ κοντά. Υπηρέτησε ένα ναυτικό στον πόρο. Α, ναι. Εγώ το καλοκαίρι πήγα τρεις φορές. Είστε πάντα προσκεκλημένοι να έρχεστε να τα βλέπετε. Πέσω και το δηλώνω σήμερα. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Έχει του χρόνου, Χρήστο μου, παρόλα αυτά την κρατάω. Θα πέσω να πιάσω το σταυρό. Ωραία, να δεις ότι θα την κρατήσω. Φέτος δεν έπεσε γιατί από την είδα. Τα άλλα παιδιά ήταν πιο μεγάλα σε ηλικία, γι' αυτό δεν έπεσε. Γιατί δεν θα πέσει ούτε του χρόνου. Κώστα, για δώσε και εσύ την υπόσχεση όμως, θα είσαι και εσύ να πέσουμε μαζί για το σταυρό. Ναι, άμα πέσουμε όμως εγώ θα το πιάσω πιο γρήγορα. Ωραία, να το ο Γιάννης. Γιάννη, για έλα εδώ. Έλα εδώ, βρε Γιάννη. Τώρα έρχεται. Έλα Γιάννη μου, αγόρι μου. Εδώ. Είχα Γιάννη, τι είχες πάντα. Ο Χρήστος είναι μέσα στη βάρκα. Ναι. Είναι μέσα στο στάδιο. Γιατί δεν έρχεται ο Γιάννης, Χρήστο μου. Καπετάνησα. Γιατί δεν τον αφήνεις. Κάτσε, θα κατέβω εγώ, θα επιχειρήσω φανταζή. Το σάλτο μορτάλε, πιάστο. Πάω εγώ, συγγνώμη. Κατέβα, άρπαξε τον, πήγαινε γρήγορα. Κοίτα, μην πέσεις στη θάλασσα, φιλάκια. Μίλε λίγο εκεί. Δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να κάνουμε τη μεγάλη αναφορά για τον διαγωνισμό μας να κερδίσω. Γιατί τώρα έχουμε ωραίο δώρο, κι άλλο ωραίο δώρο. Καλά. Όποιος κερδίσει τώρα, αν είναι γυναίκα, έχει κερδίσει μια υπέροχη ζακέτα. Για πάμε. Ελληνικός σε... κινηματογράφος, ξέρουμε. Ναι, ναι. Ωραία, για να σας δω. Πάμε όλοι μαζί, παιδιά, όχι μόνος μου. Οι πρασίνες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές σου οι χαρές. Στα χέρια χθες έφερανε δεκαλεμένες άκρες. Έραν κακό και ταραχή στις κοκκινιάς τις μάρες. Οι πρασινές, οι κοκκινές, οι θαλασσιές σου οι χαλές. Πάμε στο άλλο τώρα, το δοκιμάζουμε, το ψήνουμε, για να σας δω. Οχ, βγα... Δώσε τα στολίδια σου. Δεν ακούω. Δεν χρειάζεται να ακούσεις, εγώ βοηθάω τώρα. Για πάμε λίγο. Βγάλε τα στολίδια σου που βάζεις σαν περνάς και... Αχ, Παναγία μου. Δεν άκουσα γιατί είναι το κινητό και δεν άκουσα, συγγνώμη. Δεν ακούς το τραγούδι εννοείς. Όχι, όχι, δεν το άκουσα τώρα. Δεν άκουσα το τραγούδι. Πάρτε το τραγούδι. Πάμε, πάμε. Συγγνώμη. Βγάλε τα στολίδια σου που βάζεις σαν περνάς και... Παιδιά, τίποτα. Αχ, βρε Ειρήνη, δεν πειράζει, δεν πειράζει, Ειρήνη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά. Με αγάπη. Άλλη γραμμή έχουμε. Πάμε λίγο. Άλλη γραμμή δεν έχουμε. Θα τραγουδήσουμε εμείς. Θα μου μείνει εμένα το ζακετάκι. Αυτό είναι. Έλα, Μαργέλα. Πάμε. Θα το πούμε. Όλο, ναι. Την αρχή. Όχι, όχι, ναι. Βγάλε τα στολίδια σου που βάζεις να περνάς και πάψε τα παιχνίδια σου και μη μας τυραννάς. La 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 la
έρχεται το φαγητό. Δεν φεύγεις, θα συνεχίσουμε. Έρχεται ο Μακρινιώτης. Γιατί η νηστικό μου δεν χορεύει και να παίξει. Κάλε λίγο. Να βγάλω εγώ το τζακέτα γιατί κάποια μπέμπελη. Κάλε γιατί θα πάρεις φωτιά. Φωτιά παίρνω, φωτιά. Φωτιά. Θα την αφήσω. Καλημερούδια. Καλημερούδια. Είσαι ο πρώτο γενικά νομίζω στη ζωή μου έτσι που σε αναστρέφω που πρέπει να σχόλουμε στις μύτες για να το χαιρετάω. Δημήτρη μου. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Επίσης αγορμό ό,τι επιθυμείς, με υγεία. Χρόνια πολλά και στους εορτάζονται σήμερα. Βέβαια. Και στη μανούλα μου που έχει τη γιορτή της. Α, μανούλα γιορτάζεται. Χρόνια σας πολλά. Σήμερα στη λογική του δεν πετάμε τίποτα, ναι, θα φτιάξουμε ένα cheesecake με βάση κουραβιέδες. Ένα ψητό cheesecake σοκολάτας με βάση κουραβιέδες. Ωραία. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Και πολύ λαχταριστό όπως πραγματικά, το πραγματικά πρέπει να το δοκιμάσουμε όλοι. Θα το δοκιμάσουμε. Είναι όλοι απίστευτα εύκολο και είναι απίστευτα νόστιμο. Ωραία, πάμε να δούμε τα υλικά μας, Δημήτρη πάμε μου. Λοιπόν, 500 γραμμάρια τυρί κρέμα, 200 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 3 μεσαία αυγά, 25 γραμμάρια αλεύρι, 25 γραμμάρια κακάο, 5 γραμμάρια baking powder, ξύσμα, λεμόνι, πορτοκάλι προαιρετικά, 250 γραμμάρια κουραβιέδες, 100 γραμμάρια βούτυρο και μία μικρή κονσέρβα μαυροκέρασα με ένα κουταλάκι corn flour να το δέσουμε όπως έχουμε κάνει σε παλιότερες συνταγές μας. Ωραία. Λοιπόν, πολύ εύκολο. Και δεν είναι και πολύ παγιδικό αυτό. Όχι, όχι. Και έχει μέσα πολύ βούτυρο, πολύ όχι, σάχαρη. Όχι, καθόλου βούτυρο. Μόνο κουραμπιές ό,τι έχει. Πολύ ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε, Δημήτρη μου. Λοιπόν, παίρνουμε το τυράκι. Ναι. Στο μίξερ. Ναι. Με το φτερό. Στο φτερό που λέμε. Έτσι. Φτεράκι από πουρά. Ρίχνεις άλλο μέσα τι. Ναι, την άχνη. Άχνη ζάχαρη. Την άχνη ζάχαρη. Είναι άχνη. Ναι. Από, από ξύσμα τι θέλετε να βάλουμε. Λεμονάκι. Ναι, λεμονάκι. Ξύσει και λίγο πορτοκαλάκι. Θες και πορτοκάλι. Πολύ λίγο. Άντε, ξύσει και λίγο πορτοκάλι. Λίγο, ίσα ίσα. Ναι, και λίγο έτσι μια χεριά. Τσακ, 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 τσουκ, τσουκ, τσουκ. Τσακ, τσακ, τσακ. Ωραία. Τόσο λίγο, δεν θέλει και πολύ δυνατό. Ναι, μόνο όχι, έτσι, όχι, έτσι, άρωμα. Έτσι το να κλείνω. Πάρει λίγο μια γευσούλα. Ναι. Μην τη βάζει και αυγά μέσα. Όχι, όχι, τώρα έτσι. Και το χτυπάμε μέχρι να γίνει τι, αφράτο. Θα αφρατέψει πάρα πολύ γρήγορα γιατί δεν είναι βούτυρο, είναι τυράκι. Είναι τυράκι. Θα γίνει πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολύ ωραία. Το αφήνουμε. Αυτή είναι η κρέμα για το cheesecake, ε. Για το ψητό. Α, θα προσθέσουμε. Δεν θα το ξεκαθαρίζει και λε το ψητό. Γιατί άλλο cheesecake, ναι, το κρύο cheesecake. Αυτό τα περισσότερα μαγαζιά πουλάνε κρύο cheesecake. Α, μάλιστα. Πιο αφράτο, πιο δροσερό, αλλά πιστεύω ότι το ψητό είναι πολύ πιο νόστιμο. Η κρέμα για το άψητο το cheesecake το κρύο έχει, είναι άλλη από ναι, αυτή. Συνήθως έχει τυρί, κρέμα γάλακτος, εδώ δεν έχουμε καθόλου κρέμα γάλακτος. Εδώ έχουμε αυγά που δεν έχουμε στο κρύο. Α, μάλιστα. Λοιπόν, α, μπράβο, εντάξει, κατάλαβα. Μια χαρά το αφήνουμε. Έτοιμο. Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε το βουτυράκι στο μάικρο. Για να λιώσει. Λίγο, λίγο, στη χαμηλή. Α, το αφήνουμε στη χαμηλή, ναι, δεν το πόση κλείνουμε. Πόση ώρα να το βάλω, 30. Ένα λεπτό. Α, ένα. Λεπτό. Εδώ, στο 2, το αφήνω έτσι να κουνήσει. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ίσα, ίσα. Καλά, έχει γίνει τρομερό εδώ, αφρός. Πάρα όχι πολύ ωραία. Αφρός, κρέμα. Το αφρός δεν θέλουμε να γίνει αφρός. Λοιπόν. Τι. Κρεμούλα, τέλειο είναι. Ίσα, ίσα. Πολύ ωραία. Λιώνουμε το βούτυρο και εντωμεταξύ τι κάνουμε. Έχουμε τα κουραμπιεδάκια μας. Τα οποία τα έχει βγάλει από τη ζάχαρη από ό,τι βλέπω. Ναι, τα έχω τεινάξει λίγο, δεν θέλουμε τόση πολύ ζάχαρη. Πόλησες. Έτσι, μπράβο. Και με το χέρι. Α, τα πολιτοποιούμε. Τι βάζεις, τα βάζεις εμείς. Τι μας έχουμε φάει. Είχαμε, ναι, απλά θέλω να είναι λίγο πιο χοντροκομμένο. Α, και στο μπλέντερ θα γίνει πούδρα τελείως και μετά. Είχαμε μια συζήτηση τι γλυκό να κάνουμε με τα γλυκά που έχουν περισσέψει. Έχουν περισσέψει, βέβαια. Και λέγαμε μελομακάρονο, αλλά στο 90% των σπιτιών δεν υπάρχει μελομακάρονο. Δεν μένουν τα μελομακάρονα, Δημήτρη. Οι κουραβιέδες μπαίνουν, έχεις δίκιο. Ναι, και εγώ ένα κουραβιέδες. Και εγώ κουραβιέδες έχω σπίτι τώρα. Ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Ενώ το μελομακάρονο. Τι με σοκολάτα, τι σοροπιαστά, τι όπως, όπως και να είναι. Το τρως, φρέσκο, μπαγιάτικο, το μελομακάρονο τρώγεται. Κουραμπιές, εντάξει. Τώρα Θεσσαλονίκη έχω φάει. Ναι. Ω, εκεί στο λόμπι, το ξενοδοχείο που κατεβαίνω για να πιω ένα καφεδάκι να ξυπνήσω. Α, α, α. Τέλειο. Έβρασε το βούτυρο, κάνει μπουρμπουλίφρες. Μια χαρά είναι. Να το είναι. Ρίξω. Ας, ρίξω, ρίξω, ρίξω. Έτσι, ζεστό. Ναι, 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 ναι. Α, δεν έχει αυγά, δεν μας νοιάζει. Όχι, τίποτα. Ωραία. Καίγεσαι. Όχι. Έκανα τη δοκιμή. Το έχεις. Όχι, το έχεις. Δεν θα μας εζεματίσουμε. Ανακατεύουμε λοιπόν το κουραβιεδάκια. Το κουραβιεδάκια. Το κουραβιεδάκια με το βούτυράκια. Με τα βούτυρο.
Δεν θέλουμε να είναι σφιχτό. Θέλουμε να είναι λίγο έτσι, πλαναρό. Ναι. Θα πάρουμε τώρα τη φόρμα μας. Ναι. Δίπλα. Αυτή. Ωραία. Πολύ ωραία. Και θα βάλεις τη βάση. Ναι. Αν δεν είχαμε τους κουραβιέδες, τι βάζεις, θα βάζεις μπισκότο. Ακριβώς το ίδιο γίνεται και με μπισκότο, ό,τι έχουμε. Από μαύρου τύπου, τα κλασικά ξέρετε που είναι της μόδας τώρα, ναι, ναι. Να μην πω και κάνω διαφήμιση. Να μην πεις, όχι. Ναι, ναι. Αυτά που ξεκινάνε από ντύ. Όχι, από ο. Και τελειώνε σε ο. Σε ο και ο. Αφού είναι πολύ μικρό. Ναι. Ή και αυτά που ξεκινάνε από ντύ, που είναι πολύ ωραία για μας. Αυτά τα ντύ είναι το cheesecake. Αυτά τα ντύ. Και ξέρεις τι θα έκανα, εγώ θα τα βάζω αυτά τα ντύ και με τη σοκολάτα που έχουν πάνω τα ντύ. Πάπα, και το τσισκέικ σοκολάτα. Ναι, με σοκολάτα από κάτω και μετά από πάνω έτσι. Μα... γιατί αυτό μόλις το σπάσεις θα πάρει λίγο σοκολάτα, λίγο. Λοιπόν. Ντύ. Έλα. Το απλώνουμε. Ντύ μετά. Ναι. Και το αφήνουμε στην άκρη να περιμένει. Α, δεν, κάνουμε... δεν το βάζουμε να. Ακόμα συγγεί, τίποτα. Α, το φούρνο θα πει αυτό. Λοιπόν. Ένα-ένα τα αυγά. Όχι. Όλα μαζί τα αυγά. Από ό,τι καταλαβαίνω έτσι. Το σημαντικό στα αυγά. Είναι να είναι χτυπημένα. Το ένα-ένα δεν μου λέει κάτι, γιατί μπορεί να πέσει πρώτα το ασπράδι και να κόψει. Αυτό που λέμε σιγά-σιγά είναι να μην πέσει το υγρό στοιχείο. Το αυγό αποτελείται από λιπαρή ουσία κρόκο και υγρό στοιχείο ασπράδι. Όταν λοιπόν πέσει πρώτα το ασπράδι μέσα σε λιπαρή ουσία στο τυρί ή στο βούτυρο, ναι. Κόβει. Οπότε κάποια κόβει και λέμε γιατί μας έκοψε σήμερα και χθες δεν μας είχε κόψει. Έτυχε. Α, οπότε έτσι, έτσι, να το έτσι, ναι. Τώρα δεν θα τύχει ποτέ. Δεν θα κόψει ποτέ. Γιατί έχει λίγο-λίγο, αλλά όχι ένα-ένα. Λίγο-λίγο, ναι. Τώρα ένα-ένα έτσι καλώς δεν γίνεται. Δεν υπάρχει λόγος. Γιατί είναι χτυπημένα όλα μαζί. Έτοιμος είσαι. Έτοιμος. Ναι, ναι, ναι. Και ρίχνω σιγά-σιγά-σιγά-σιγά. Έτσι. Άφοβα. Άφοβα. Πιο άφοβα δεν έχει. Πολύ ωραία. Τακ, τσουκ, τσουκ, τσουκ. Τσουκ, τσουκ. Και χτυπάμε, χτυπάμε. Αυτό δεν θα έκανα. Εδώ. Λοιπόν, εδώ τώρα κοσκινίζουμε το αλευράκι. Ωραία. Να τον καζώσω λίγο τώρα που ρίξαμε τα αυγά. Όχι, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Το κακάο. Κακάο. Και το μπέικινγκ. Το μπέικινγκ. Έχει λίγο ακόμα. Μισό λεπτάκι, για να μην λερωθούμε κιόλας. Ωραία. Έτοιμο. Τι ωραίο. Και το ρίχνεις και αυτό μέσα στο μείγμα. Λοιπόν, το σηκώνουμε λίγο, μήπως έχει κρατήσει κάτι στα τυχώματα. Δεν είμαστε... έχει, εδώ είχα σηκώσει εγώ πριν, το είχα κάνει άλογο. Αλήθεια, πλέον το έχουμε βρει μεταξύ μας και βοηθάς κανονικά. Μπαμ, μπαμ, ναι παιδί μου, βοηθός. Ωραία. Απλά γενικά με τα γλυκά δεν μπορώ. Λοιπόν. Τα γλυκά είναι πιο δύσκολα που είναι. Ναι, πολύ πιο δύσκολα. Από τα άλμυρα. Πολύ πιο δύσκολο. Και στα αγγλικά λοιπόν. Νομίζω, Δημήτρη, είναι και πιο συγκεκριμένες οι δόσεις, δεν μπορείς να κάπου σχεδιάσεις ιδιαίτερα. Λίγο παραπάνω να σου πέσει κάτι, όχι, μπορεί μόνο, να αλλάξει γεύση. Μόνο με τα μυρωδικά και με τις εσάνς που θα ρίξεις μέσα. Τη συνταγή δεν μπορείς να την πειράξεις. Το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Λοιπόν. Είναι στο φαγητό αυτό, μπορείς λίγο να αλλάξεις ένα μπαχάρι. Μα το φαγητό, γεύση, το φαγητό και να σου φύγει, έρχεται. Το γλυκό, το γλυκό σου φύγει. Το γλυκό αν σου φύγει, έφυγε. Το παίρνεις. Και το πετάς κι εσύ μαζί. Εντελώς. Στέλνεις κι εσύ. Λοιπόν, να τώρα. Σου ρίξει αυτό. Ναι. Έλα. Σιγά σιγά. Με τη μέθοδο τη βροχιδών που έχουμε ξαναπεί. Βροχιδών, σιγά σιγά. Βρέξε. Τέλεια. Όπου το παράβρεξες. Όχι, όχι. Καταιγίδα. Καταιγίδα. Ωραία. Θα σκοτωθώ. Χαρτάκι. Χαρτάκι εκεί κάπου είναι το χαρτάκι. Να. Ωραία, λοιπόν, τα ανακατεύουμε λοιπόν αυτά να γίνουν ένα. Ευχαριστώ. Και το βάζεις πάνω από τη βάση σου. Τώρα θέλω ένα λεπτό ναι. Με το σύρμα. Α, να το χτυπήσεις. Ναι, ναι. Α, στο μίξερ, όχι ναι. Με το χέρι σου, όχι, με το όχι. Σύρμα. Σκούπισε εδώ να κάνω δουλίτσα. Ευχαριστώ. Γιατί δεν μπορώ να τα βλέπω και την κουζίνα έτσι. Και πού μπαίνει αυτό το πράγμα τώρα. Εκεί, ασφάλισέ το. Ένα λεπτάκι. Δεν πάει όμως. Θες να το κάνω. Λοιπόν. Έτσι. Θέλει απαλά, απαλά. Α, δεν βρει που θες και απαλά. Σχάδια. Γιατί το χτυπάμε και δεν το χτυπάμε με το χέρι μας μόνο για να το ανακατέψουμε. Θέλει να φρατέψει κι άλλο. Θα σου πω, γιατί το συγκεκριμένο μίξερ έχει τρομερό πλανητικό σύστημα. Α, ναι, το έχω ξαναπεί. Ναι, το έχω ξαναπεί και το χέρι δεν μπορεί να κάνει μια τέτοια κίνηση. Μάλιστα. Ο Captain Planet. Οπότε, αφού το έχουμε, γιατί να μην το εκμεταλλευτούμε. Ναι, αλλά δεν έχουμε μίξερ. Γίνεται και το χέρι. Και με το χέρι. Ναι. Εγώ απλά θέλω να εκμεταλλευτώ την καλή μηχανή που έχω. Βέβαια.
Ωραία. Λογικό. Να το στείλω αυτό ποτέ, γιατί... Ναι. Τώρα απλά προσθέτουμε. Το ρίχνουμε από πάνω. Κατάλαβε. Εγώ το θέλω άσπρο από πάνω. Δεν θα βάλω το κακάο, ε. Θα βάλω αυτά που έβαλε χωρίς το κακάο. Ναι, θα συμπληρώσεις με λίγο αλευράκι ακόμα. Όχι, εννοείται ναι. Θες σοκολάτα καθόλου. Ναι, ας πούμε το cheesecake. Μόνο το τυρί. Το cheesecake μου αρέσει να είναι άσπρο. Δεν θέλει ναι, σοκολάτα. Ναι, θα βγάλει το κακάο. Δεν βάζεις το κακάο. Και θα συμπληρώσεις αλεύρι. Δηλαδή, όσο είναι το κακάο θα, που δεν θα το βάλω. Πόσα γραμμάρια έπεσε είναι το κακάο. Είναι 25, ναι. Θα βάλω συν 25 αλεύρι. Μπράβο. Α, δεν μπορείς απλά να μην βάλεις κακάο και να μην βάλεις τίποτα άλλο. Πρέπει να το αντικαταστήσεις, Έτσι ακριβώς. Ή bacon. Όχι, όχι, αλεύρι. Και είναι η ιδιογκωτική ουσία που και βάζουμε. Ναι, το κάνει λοιπόν, μετά. Το ψήνουμε. Ψήνουμε 35 λεπτά. Ωραία. Ωραία. Ψήνουμε 35 λεπτά και γίνεται αυτό που έχεις εκεί. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Όταν θα ψηθεί, ναι. θα διωγκωθεί αρκετά. Αλλά όταν θα το αφήσουμε και θα κρυώσει, θα πέσει λίγο. Ναι. Έτσι είναι το New York Cheesecake. Άρα κάνει το αυτή την καμπύλη. Και μετά το αφήνουμε να κρυώσει. Ναι, ναι, θέλει να κρυώσει καλά. Ωραία. Για να σφίξει και το μπισκοτάκι. Ωραία. Απλά μετά. Βυσσινάκι από πάνω, full. Ή άμα θέλετε κάποιο άλλο γλυκό. Για κόψε το κουταλιού. Για κόψε και λίγο να δούμε τι γίνεται. Αυτό ψάχνω να βρω μια μασέρα, αλλά δεν βρίσκω. Μασέρα, εκεί είναι τα μαχαίρια, δεν είναι. Δεν είναι, εδώ πίσω είναι, αλλά έχει μόνο τα μικρά. Κόψαμε αυτό. Να κόψουμε. Δοκιμάστε το, παιδιά, είναι... Άρα το ψητό, το cheesecake, δεν γίνεται φουσκωτό όπως το άλλο το cheesecake, το κρύο, που γίνεται πολύ μεγάλο, ψηλό. Άμα θέλεις, γίνεται. Μπορεί να γίνει πάρα πολύ ψηλό, απλά εμένα δεν μου αρέσει να το κάνω τόσο ψηλό το New York, γιατί είναι και ανούσιο μετά. Ναι. Δηλαδή το θέμα είναι να παίρνεις, κοίτα τις τρώσεις πώς είναι. Τώρα θα το δείξει ο Κώστας. Είναι πολύ όπως πρέπει. Ωραίο. Mm-hmm. Πώς είναι. Ναι, εδώ. Για να μου γκρίζει αυτός, ωραίο. Η παιδιά δεν υπάρχει. Ναι, να φάμε. Με το μαχαίρι θα πας, παιδί μου, θα πάθεις. Τι να κάνω. Λοιπόν. Ναι, καλά, και εγώ θέλω τον τζόκερ. Κατέβουνε να πάρουνε. Πώς θέλει. Το κοντρόλ, θέλουμε ένα κομμάτι. Το κοντρόλ, γιατί δεν κατεβαίνει να φάει, δεν καταλαβαίνω. Ωραίο. Καλά, να μου πεις το ίδιο είναι να κατέβεις κάτω να φας ένα κομμάτι και το ίδιο κερδίζει τον τζόκερ. Όχι. Δημήτρη, είναι φανταστικό. Δεν είναι. Πολύ. Δεν υπάρχει, παιδιά. Και πόσο του ταιριάζει το βύσσινο. Στελάρα μου. Ευχαριστώ, Στελάρα. Το βύσσινο του δίνει μια... Του δίνει. Εντάξει, το απογειώνει. Μπράβο, Δημήτρη μου. Απλό, εύκολο, δεν πετάμε τους κουραμπιέδες. Πάρα πολύ εύκολο και γρήγορο. Εννοείται. Τι, τέλειο μου. Εννοείται. Να φτιάξουμε και αλμυρά, επειδή έχουμε πάρει πολλά αλμυρά. Όχι, αλμυρό φαΐ. Αν θέλετε να φτιάξετε αλμυρό φαΐ και αν θέλετε να το φτιάξετε μέσα σε σκεύη, τα οποία είναι απλά καταπληκτικά, πάρτε τηλέφωνο στο 901-901-4343. Πληκτρολογήστε γρήγορα το λεπτό που θα ακούσετε και θα κερδίσετε το σκεύος αυτό από την AMC. Και που δεν έχεις τίποτα άλλο στο μυαλό σου, Γιώργο. Πώς θα υπηρετήσεις την ταινία, πώς θα κάτι. Το σκέφτεσαι ποτέ αυτό. Εγώ δηλαδή, εγώ για αυτούς που γράφουν. Σαρίνη και πάμε. Να τραγουδήσει ο Κώστας. Μαζί μας οι όλοι. Είναι η πρώτη μας με Κώστα. Έχω πάρα πολύ άγχος. Πάρα πολύ. Έλα Κωστάκη μου. Όταν έχω εσένα μπορούμε ονειρεύουμε ξανά. Ανοίγω μες στη θάλασσα μόνα ενώ σου. Πάρτε ρε φρέμπρε. Κανένα. Να κάνω εγώ το επόμενο. Αίμα μου και σχήμα. Όταν έχω εσένα μπορώ. Έχω έναν άνθρωπο, Κωστάκι μου. Μη φοβού κανένα. Εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο. Εσύ κι εγώ. Γιωργάκι μου, πάει, μωρό, παρέτα. Όταν έχω εσένα. Υπέροχος, τι να πω,
πω εγώ τι είσαι. Είμαι πολύ μικρή για να πω εγώ τι είσαι εσύ. Σας περιμένω παρέα στον Παπαγιάννη, παιδιά. Όχι, είναι και του γιατρού μετά. Του γιατρού. Του γιατρού. Θέλουμε να τον αποφύγουμε τον γιατρό. Το μεγαλύτερο κομμάτι στον γιατρό. Μα και μα σώσει. Του Μέγκα, εδώ είναι επίση γενναίο κομμάτι και τη εκπομπή μα εδώ. Και τη Βουλή γενικότερα. Ναι. Οι δημοσιογράφοι. Έτσι και το πάρει Βουλή, θα κνευριστώ το φίλο. Όχι, ας το παίρνουν άλλα οι Βουλή. Μακιγέρι, εργαζόμενοι. Έτσι, όλοι αυτοί. Η παραγωγή. Όλοι αυτοί. Είναι γυναικεία, αλλά θα την κάνει δώρο στη γυναίκα του, στην κοπέλα του, στη μαμά του, στη φίλη του. Και δεν ξέρω πού αλλού. Και επίση τα Βουλή. Θα είμαστε εκεί. Ελάτε γρήγορα. Θα έρθουμε γρήγορα για να προλάβουμε. Εσύ δουλεύει. Εγώ τώρα είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο Θεσσαλονίκη. Και μετά είμαστε free. Μετά είμαστε free, τρομερά. Να κλείσουμε με λίγη μουσική. Περίμενε Παρασκευή, Σάββατο. Ναι. Η παράσταση ξεκινά 9. 9. 9 η ώρα. Μπορεί και να δουλεύει προλαβαίνει. Εγώ. Είναι λίγο μακριά. Το αεροπλάνο, πρέπει να πάρω αεροπλάνο. Μα το θέμα δεν είναι να βρούμε το φλουρινά. Μα και το κόψω εγώ και το κερδίσει εσύ. Γιατί αφού του κόβει και δεν το βρει. Ναι, αλλά άμα δεν το κερδίσω, θα την κόψει εσύ, θα σε κατηγορήσω μετά. Οκ. Κόβε. Φέρτε χαρτομετσέτες. Έλα, αγόρι μου. Διακόψε. Του Χριστού πρώτα. Σταύρο Σέντη. Όπως και να έχεις, εσύ Σταύρο. Ξέρεις το μήνυμα. Το 1/4 βαστό στην τώρα, τα μπας και το κερδίσει. Άλλοι δεν θέλουν το φλουρί, να ξέρεις. Άλλοι δεν θέλουν, το θεωρούν κακοτυχία. Γιατί? Το φλουρί. Αλήθεια. Εμένα μου έτυχε στο σπίτι σήμερα. Οπότε έχουμε και λέμε, κόβουμε. Μπράβο Γιώργο, μου ορίστε και του Γιώργου του. Και μένω, μου τι είχε, αλλά είναι εδώ. Τι κόβεις τώρα, τι κόβεις. Κόβω ένα κομμάτι εδώ μικρό που θα είναι του πλατού, του πλατού, του Χριστού, της εκπομπής γενικά. Οπότε ένα του Χριστού, ένα του πλατό εδώ και της εκπομπής και ένα του Μέγκα όλο αυτό. Μετά από εδώ, κάτσε να πάρουμε μια στροφή. Έλα. Δεν στρίβουμε την πίτα, είμαστε σαν σαπόντι. Στρίβουμε εμείς γύρω-γύρω από την πίτα. Ναι. Πόσοι άνθρωποι χρειάζονται. Νομίζω καλά κάνεις που δεν τις στρίβεις. Οπότε στρίβουμε, κόβω τι κόβω τώρα. Κόψε το δικό μου. Α, δικό σου, όλο το κομμάτι δικό σου. Δεν θέλω το γωνιακό, δεν είναι ποτέ στην γωνία τα φλουριά, θέλω αυτό. Ωραία. Κοίτα να δεις που επιλέγει και ποιο κομμάτι θα πάρει. Αυτό θέλω, το μεσαίο. Ευχαριστώ θα πάρα πολύ. Θα δοκιμάσετε όμως και στα δικά σας, παιδιά. Κυπριακή, Κυπριακή βασίλεια. Είναι φορετικό. Είναι συνταγή της γιαγιάς μου. Πού το. Τίποτα, τίποτα. Γύρνα το, γύρνα το να δούμε. Τίποτα, τίποτα. Θα πω κι αλλού. Ωραία, αυτό ποιο είναι. Αυτό είναι τι διαφορετικό έχουν οι Κυπριακές, οι πίτες. Κοίταξε, αυτή η συγκεκριμένη είναι η συνταγή της γιαγιάς μου. Δεν είναι μέσα πολύ αλλού. Έλα, σας κάλλει και... Να το κόψουμε, πας και κυβίσω το φρόσο. Ναι, το βλέπω το μαχαίρι. Ποιο ήταν το δικό μου τώρα. Θέλω κι εγώ ένα μεσαίο. Έχει και σιρόπι. Θέλω κι εγώ ένα μεσαίο. Θα δοκιμάσεις και θα μου πεις. Αυτό τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Της γιαγιάς μου είναι. Αυτό είναι συνταγή της γιαγιάς της μαχαίρες. Αυτό είναι δικό μου. Πρέπει να το φάμε τώρα. Έλα να το κερδίσω, σε παρακαλώ. Εγώ δεν θέλω. Λοιπόν, θα το αυτό είναι ένα κομμάτι για να φάσει για του χρόνου την πρωτοχρονιά. Δεν βλέπω κάτι τώρα. Να σου πω, η μάνα σου έχει βάλει μέσα φλουρί, μας κοροϊδεύει όλοι. Έχει φλουρί μέσα, έχει. Να βγάλω και δύο τηλεφιάτσες τώρα, μια θα τα κάνουμε αυτά. Γιατί έχουμε και να παίξουμε, να είμαστε σε ετοιμότητα. Παιδιά, να το δω. Πού είναι, πού? Να το. Δεν έπρεπε να το πει. Προσποιηθούμε ότι το κέρδισε το Ρέτα. Ήταν στο κέντρο. Μπράβο το Ρέτα, μπράβο. Ήταν στο κέντρο. Αυτό ποιο να το βαφτίσουμε ότι είναι. Αυτό να βαφτίσουμε να είναι, ξέρω εγώ, να είναι. Τη Αγγελική. Δικό μου δεν ήταν. Η αλήθεια είναι ότι πήγαινε για Αγγελική τώρα. Πήγαινε για του Σαββατοκύριακου. Η Αγγελική δεν τη φτάνει. Το ταξιδάκι που κέρδισε χθε. Και το χθε κέρδισε η Αγγελική. Εδώ δηλαδή. Κερδίζουμε και μόνοι μα. Πολύ μεγάλο γούρι Αγγελική μου. Και φλουρί και ταξίδι. Όλα να όλα σου πάνε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά με αγάπη, με υγεία. Ωραία. Δήμητρα, εσύ πρώτα, ε! Με ποιο ξεκινάω. Α, για να σε δω, Δήμητρα. Ναι. Δεν μπορώ και την Κυπρή. Δεν πειράζει, ναι. Παίρνω μες στο βράδυ, στο σκοτάδι, μα κανένα αγάπη σημάδι. Ξαναπαίρνω στο όνειρό μου, μα σιωπή μόνο στο κινητό μου. Ποιος να ακούσει τι τον νοιάζει, αν εμένα η καρδιά ξεπαγιάζει. Παίρνω φίλους, παίρνω εσένα, αναπάντητες κλήσεις παντού. Όλο το έπαγαλε, δεν σταμάτησε που θέλω. Ωραία, αναπάντητες. Στο επόμενο. Μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Πέφτει η νύχτα και
Και... Φωνή πουθενά και μόνη αισθάνομαι το. Καλά, Τάκη! Παρασυρθήκαμε και παραλίγο να το τραγουδήσουμε όλο. Ναι, βρίσκοντας Τάκη. Αλλά σοφίσαμε δύσκολο στίχο και τον είχες. Μπράβο, Δήμητρα. Δύσκολο, δεύτερο κουπλέ, τώρα δεν υπάρχει. Μπράβο, μπράβο. Προχωράμε στη ζωή. Ζωή μου, ακούς. Τα ακούω, Ντορέτα μου. Ζωή μου, τι πόσο πολύ μου αρέσει το όνομα αυτό, Ζωή. Πάμε, ναι, αυτό. Πάμε. Προσπαθήσω να θυμηθώ να σταματήσω και που πρέπει. Και να μην το πω όλο και αυτό, γιατί είναι μεγάλο. Δύο σελίδε είναι. Όχι, μην το πει άλλο. Λοιπόν. Να μπορούσα στα σύννεφα να είχα εγώ βενζινάδικο. Στο κενό να κινδύνευα για τα αστέρι μου τα δικό. Οι καρδιές παλιοσίδερα σε ένα σώμα κατάδικο. Φέρτε μου. Φέρτε μου ποτήρια να σπάσω τα. Φέρτε μου ποτήρια να... να σπάσω στο κενό. Αχ, ζωή μου, ωραίο σκήτος κι αυτός, αλλά δεν είναι ο σωστός. Δεν είναι σωστά. Φέρτε μου... Πού είμαι ο τόνος? Φέρτε μου ποτήρια και σπάστε το γυαλί. Κόφτε το φίλι, να πίνω να μεθώ. Όλα τα χατήρια μου τα μίξες πολύ. Και έφυγε η τρελή ψηλά στον ουρανό. Ένα μηδέν είμαστε, κερδίζει η Δήμητρα. Δήμητρα, συνεχίζουμε. Ναι, ναι. Πάμε. Ναι, πάμε στο άλλο. Επόμενο. Πάμε ένα παρόμοιο για το Δήμητρα, είπαμε. Ναι. Για σε μη μου φαντάζομαι οδεύαστο. Σε ένα τυχόνι κι αζαμένο να κλειστώ. Και να σκέφτομαι τα βαραδιά όσα του γυαλού τα κύματα. Με κουτιά τη σου πήρα σαντιά να κατρακυλώ. Να ήταν η καρδιά οικόπεδο. Κι άλλη μια φορά σαν παλιό παιδό. Λίγο ακόμα θα σου δώσε. Παντομήμα. Δεν είναι ακριβώς αυτό, Δήμητρα. Κάπου το χάσαμε. Δεν είναι. Γιατί είναι... Τόνο. Νατάνη χαρά οικόπεδο. Κι άλλη μια φορά σαν παλιό παιδό. Κι άλλη μια φορά βρε μάγισσα να γυρνούσα εκεί. Να χα και να βλέπω τη λατώ. Να πιανά το φως και αντεφύλατο. Να πιανά το φως και να βγαινά στην Αμερική. Ήταν η χαρά η λέξη. Ένα μηδέν ακόμα. Ένα μηδέν είμαστε ακόμα. Να σου πω, δεν τα θέλω αυτά. Προχωράμε στη ζωή. Ήταν λίγο δύσκολα. Ναι, άστα αυτά. Πάμε ζωούλα μου, πάμε. Έλα. Όχι, ποιο είναι το άλλο. Ναι, αυτό. Χτυπά το τηλέφωνο, δεν το σηκώνω. Κουδουνιά χτυπάνε και δεν ανοίγω. Για ό,τι κι αν κάνω, εμένα χρεώνω. Και θέλω σε μένα να καταλήγω. Έλα, ζωή μου. Ανήκω σε μένα. Έλα, ζωή. Ανήκω σε μένα. Κόλλησε. Τραγούδισε. Δεν το θυμάμαι. Δεν το γνωρίζω. Δεν πειράζει, βρε ζωή. Ανήκω σε μένα. Έλα, και στα όνειρά μου δεν θέλω. Τώρα ποιο ήταν η ζωή, Δήμητρα? Η ζωή ήταν, οπότε είμαστε ένα μηδέν. Οπότε τώρα και στο τρίτο, ακόμα και. Α, μπορεί να είναι ένα όμως. Ξαναπαίζουμε. Δήμητρα, είσαι. Άλλη μια ευκαιρία έχουν και οι δύο. Προς το παρόν, προηγείται η Δήμητρα. Άμα κερδίσει τώρα η Δήμητρα, κέρδισε. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, για να δω πόσο. Παρόμοιο. Ξέρουμε αυτό, ναι. Ποιος ουρανός να μας χωρίσει και τους δυο. Ήρθε ο καιρός να κάνω κάτι πια κι εγώ δικό σας. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή
Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Ελά, μία. Λίγο ακόμα. Εντάξει, το βρήκε, δεν πειράζει. Το βρήκε, το βρήκε. Το τραγουδήσουμε. Πάμε να τραγουδήσουμε για να δούμε ότι είναι το σωστό. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες, ας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Αφού το θες, ας είναι αυτή η πιο μεγάλη μας στιγμή. Α, παιδιά, και ξύλα μέσα, δεν έχει μόνο χρυσό. Το καλέ. Πού τα. Κάπου πρέπει να στηριχτεί τόσο χρυσά. Κάποια δοκάρια δεν θα μπουν. Για πες λοιπόν. Λοιπόν, η φωτογραφία αυτή ανέβηκε. Εγώ κάποια τα είδα. Τα είδα. Για πες. Ποιος είπε τι. Κάποια ωραία τα καριστά. Όχι, στο Twitter. Βγήκανε και διάφορα την μοντάρα τη φωτογραφία και είδαμε πίσω τον Γιώργο Μάγκα, το Φλωρινιώτη. Πολλά τέτοια. Έχουν πει διάφορα πράγματα. Ωραία. Ότι είναι όλοι αυτοί μέρος της οικογένειας. Εντάξει, όπως καταλαβαίνεις. Έχουν πλάκα, έχουν χιούμορ. Πάντα γράφουν ωραίες ατάκες. Σε μυθό, ρε γαμό. Έδωσε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη, κυρία Πατούλη. Τι θέλει. Πού θέλει. Πού πήγατε εσύ με τον Κώστα? Εμείς που χθες. Χθες δεν ξέρω, αλλά αν θες να το συζητήσουμε. Το Dancing with the Stars. Α, θέλει να πάει στο Dancing. Πάμε. Α, γιατί θα μου πει. Μπορεί να του αρέσει. Μπορεί να του αρέσει. Πάντως. Ο άντρας είναι δήμαρχος Αμαρουσίου. Για πάντως η έννοια της έκπληξης έχει όλα αυτά. Μισό, ποιος αρέσει πιο πολύ εσένα τώρα? Γιατί τα κορίτσια όλα συμφωνούν για τον κύριο Πατούλη και όχι τον Βαρουφάκη. Εμένα μου αρέσει που βγαίνει η γυναίκα και λέει ποιο Βαρουφάκη. Εγώ έχω τον Πατούλη. Έτσι πρέπει να κάνουμε τον άντρα μας. Παιδιά, δεν μου απαντάς. Έχεις δύο άντρες να διαλέξεις. Ποιον διαλέγεις, Βαρουφάκη ή Πατούλη? Μα Πατούλη ή Βαρουφάκη. Μόνο αυτούς τους δύο. Θέλεις να βάλουμε και τρίτο. Μόνο δύο έχεις. Ο Γιώργη δείχνει. Ο Γιώργη δείχνει. Βάλουμε τρίτο. Τον έχουμε. Α, ναι, δείχνω. Συγγνώμη. Δεν εννοώ κάτι με αυτό. Κοίτα, αν έπρεπε να διαλέξω μεταξύ Βαρουφάκη και Πατούλη. Ναι, δεν μη σου βάλω Πατούλη. Δυσκολεύεται. Άστον τον Τζορτζ Κλούνι, σβήστον. Για τον άλλο μα βάζετε και τον Τζορτζ εκεί πέρα. Βέβαια, μπορεί. Μόνο. Κανένα. Τέλεια. Κανένα. Γιατί είσαι σκληρή όμω. Γιατί κοίτα τον ξανά. Κοίτα τον λίγο. Κοίτα τον λίγο. Κοίτα πώ σε κοιτά. Έχω να πω ότι στο downtown πάντω είναι μπροστά. Γιατί είναι και κουμπλεξάριστη. Πολύ ακουμπλεξάριστη. Έτσι όπως το λένε και εδώ πέρα οι άνθρωποι πίσω από τις κάμερες. Φωνάζουν η βικάρα είναι εργαλείο. Τουμπάνο. 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 Εδώ χρησιμοποιείται πολύ αυτό. Τουμπάνο. Τουμπάνο. Παιδιά, δεν υπάρχει γυναίκα, κοιτάξτε. Παιδιά, στην ηλικία της μακάρι να είμαστε έτσι. Δηλαδή, καλά, αυτό με την ηλικία της. Όχι, είναι θεάρα η γυναίκα. Στο dancing. Είχε χορέψει στο dancing. Είχε κάνει η guest. Ναι, δεν το θυμάμαι. Στον αέρα, κρακ, κρακ, κρακ. Σε ποιο dancing? Είχε κάνει μια έκτακτη εμφάνιση σε κάποιο ορταστικό. Σε ποιο όμως? Στο δικό σου δεν ήταν. Στο δικό μου δεν ήταν. Σε τελικό. Μπορεί και να ήταν. Σε ορταστικό ήταν νομίζω. Και τι λέει μέσα η Βίκη λοιπόν? Γραφείες δεν υπάρχουν πάντως, θέλω να σας πω έτσι. Πολύ παλιές δεν υπάρχουν. Τι πιστεύεις ότι έχει κάνει? Καταρχάς εγώ δεν βρίσκω. Και μην πούμε για στήθος, γιατί το στήθος είναι τύπου καλημέρα. Εγώ δεν βρίσκω κακό το να έχεις κάνει. Είτε λίγα είτε πολλά από τη στιγμή που έλεγα. Γιατί ρε παιδιά, πόσες έχουν φωτογραφηθεί έτσι με ένα κορμάκι? Ο τρόπος με τον οποίο. Τα χρώματα. Ξέρεις γιατί το λέμε? Γιατί είναι πρόσφατο. Γι' αυτό το λέμε. Δεν είναι ότι μοιάζει. Τι να χάσεις, να μιλήσεις. Δεν ρωτάει, σου αρέσει και ρωτάει απευθείας. Το κατάλαβα, είναι διαδραστικό. Και τώρα θα απαντήσει. Πιστεύω ότι θα μου μιλήσει, ναι. Πιστεύω ότι θα μου πάρει τηλέφωνο. Φαντάζεστε να πείστε ότι θα τη μιλήσει και ο μπαμπάς των Καρντάσιαν? Θα παθαίναμε. Μακάρι να μας έπαιρνε ένα τηλέφωνο, άμα μας βλέπει. Γιατί δεν μας παίρνει ένα τηλέφωνο? Τι άλλο έχουμε, τι άλλο έχουμε. Βανέσα, μιλήσω. Τι είχα Γιάννη δίκε πάντα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στο Γιάννη Λάτσιο. Χρόνια πολλά. Στο Βαρδί. Στο Γιάννη Βαρδί. Πολλοί κόσμοι. Χρόνια πολλά στα Γιάννουλάκια. Στο Γιάννη Γιαννουλάκη. Έτσι. Να το σπίσω. Να το, μπράβο, αγόρι. Χρόνια πολλά, παιδί μου. Χρόνια πολλά σε όλους. Μεγάλη γιορτή σήμερα, Βίκη μου. Στη Γιάννα Τερζή. Τώρα θα μου πει. Σιγά θα πετάω εγώ. Άμα τελειώσετε. Τελειώσαμε μόνο. Δεν μας έχετε κάτι άλλο τώρα. Οπότε πάμε. Σημαίνει ότι σε ό,τι κάνετε, σε ό,τι αποφασίζετε, σε ό,τι διεκδικείτε, απαραίτητα θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας και τους άλλους. Ποιοι είναι οι άλλοι?
οι συνεργάτες, οι συνέτεροι, ο σύντροφός σας, ακόμα και οι ανταγωνιστές, πως λέμε τι κάνει αυτός για να το κάνω εγώ καλύτερα ή να μην κάνω αυτό και θα πάθω αυτό που έκανε ο άλλος. Υπάρχει λοιπόν μια διάθεση έτσι σύγκρισης, μπορεί ώρες ώρες να κλωτσίσετε λίγο γιατί θα θέλετε να περάσει η δικιά σας γραμμή, αλλά μέσα από αυτό το συμβιβαστικό πνεύμα μέχρι αύριο το βραδάκι πιστεύω ότι θα τα μπορέσετε να μην έχετε ιδιαίτερες δυσκολίες. Βεβαίως εσείς του πρώτου και του δευτέρου δεκαημέρου χρειάζεται να καταβάλλετε μεγαλύτερη προσπάθεια και να καταπολεμήσετε αυτή την απεσιοδοξία που ώρες-ώρες είναι αυτό που λέμε με ρίχνει στα πατώματα. Πιστεύω λοιπόν ότι σιγά-σιγά από αύριο το απόγευμα και μετά θα μπορείτε και καλύτερα. Για να περάσουμε στον καρκίνο. Τι συμφέρεις. Είστε καλά, με υγεία, χαρά. Δεν πιστεύω να είσαι καλά. Δεν γιατί με έψιλο με κολλήσει αυτή η Σοφία. Και εσύ είσαι ψιλάρος. Δεν με ακούς. Με κόλλησε αυτή η άρρωστη. Τι γίνεται εδώ μέσα, παιδιά, το νοσοκομείο. Λοιπόν, ακούστε με, θα μαγειρέψετε τα καταπληκτικά γεμιστά κολοκυθάκια αυγολέμονο. Πριν από αυτό όμως ή κατά τη διάρκεια αυτού, μάλλον όχι, κατά τη διάρκεια σημειώνεται, πριν από αυτό ή μετά, πάρτε τηλέφωνο. Στο 901-901-40. Όχι, παιδί μου, αφού μαγειρεύουμε, έτσι κι αλλιώ θα μαγειρεύουμε. Έτσι κι αλλιώ νοικοκυρές δεν είμαστε. Τι να κάνουμε, βρετέ, τα μαγειρεύουμε, μα και φάμε. Παιδιά, έχουμε οικογένεια, έχουμε, μαγειρεύουμε. Τα παιδιά μου τρώνε, τα τρώνε τα κολοκυθάκια. Α, είναι το αγαπημένο μου. Τι είναι? Εργαζόμενοι. Α, η Παναγιώτα. Παιδιά, αυτό το έκανα μικρή όταν ήμουν στους γονείς μου στο σαλόνι. Έβγαινα και έκανα τη Μέρη Παναγιώτα. Όχι. Δεν έχω τίποτα. Το special. Το καταπληκτικό. Το θυμάμαι, παιδιά, το ξέρω. Εγώ το παρήγγειλα αυτό για όλες τις εργαζόμενες. Είμαι ραζόν, δηλαδή. Κανονικό. Πάμε. Είμαι η τέτα, η μαγείρισα. Πάμε. Έλα, πού το βρήκες αυτό ρε σταμάτη. Εγώ το παρήγγειλα. Πού, τι μου θύμισες είναι τώρα. Είναι ήμουν στο γυναικό. Μπράβο, παιδιά. Και τότε τρέχω να ξυπνήσω να ταΐσω. Να ποτίσω και να ζήσω τα παιδιά. Ενώ παράδειγμα. Δεν σου ακούσα το τραγούδι, άκαρα. Είναι πάρα πολύ. Πρέπει να το τραγουδήσεις ρε Κώστα, έλα. Για είναι ο ύμνος της Εσείς πείτε το. Εγώ ούτε νοικοκυρά είμαι ούτε μάνα, οπότε πείτε το εσείς. Νοικοκυρήσεις, αφού έρχεσαι εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε τετάκι μου. Αυτό ήταν ένα χαίρομα προς όλες τις γυναίκες. Άρε μάνα, νοικοκυρά, Ελληνίδα, σε καταλαβαίνω. Να σου πω και μαγείρευα με αυτό. Ναι, έτσι αισθανόμουν. Η τέτα, η μαγείρισα, η νοικοκυρά, πολλά δεν πρέπει να μαγειρεύσει και τα παιδιά και το σύζυγο και όλα. Και το σκύλο βόλτα και όλα. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε κολοκυθάκια και μιστά αυγολέμονο. Λοιπόν, είναι πολύτικο φαγητό. Σ' αρέσει, το έχεις φάει ποτέ? Βέβαια. Καρτούλα υλικά. Πάμε, πες πάμε υλικά, τέτα. Κολοκυθάκια γεμιστά με κύμα, αυγολέμονα, έτσι. Θα χρειαστούμε. Το έχω φτιάξει για μια ολόκληρη οικογένεια, γιατί εγώ μαγειρεύω πάντα για οικογένεια. Ωραία. Είναι για 6-7 μερίδες. Ωραία. Και ξεκινάμε. 10 μεγάλα κολοκύθια μακρόστενα. Τόνισα μακρόστενα, ενώ γίνονται και στρογγυλά, γιατί είναι λίγο πιο νόστιμα. Ωραία. Τα συγκεκριμένα σήμερα είναι και συριανά. Ωραία. 750 γραμμάρια μοσχαρίσιο κυμά, 750 γραμμάρια χοιρινό κυμά, ένα μεγάλο κρεμμύδι, ένα φλιτζάνι ρύζι γλασέ, λίγο μαντανό, λίγο δυόσμο. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, ένα φλιτζάνι για τη γέμιση ελαιόλαδο μικρό, ένα φλιτζάνι για τη κατσαρόλα μέσα ελαιόλαδο και για το αυγολέμονο μετά θα χρειαστούμε 4 αυγά και 6 λεμόνια. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα τη δοσολογία ο καθένας θα τη ρυθμίσει ανάλογα την οικογένειά του. Ξεκινάς εσύ, το σερβίρω εγώ εδώ για να φέρω το πόσο υπέροχο εδώ, είναι. Πάρα πολύ ωραίο και μπορείτε να δοκιμάσετε. Ωραία. Και προτίμησα αυτά τα συριανά. Έχω ένα μανάβι το μεταξύ καταπληκτικά που με φροντίζει πάρα πολύ. Τεράστια. Ναι, εκεί στην Ηλιούπολη. Να σου πω, ο κύριος Μιχάλης μας τα έδωσε. Κύριε Μιχάλη, εντάξει, τι τον αγαπάμε πάρα πολύ. Ναι. Και τα έχουμε πλύνει τα κολοκύθια μας. Ωραία. Σ' αρέσει το κολοκύθι γενικώς? Πάρα πολύ. Λοιπόν, να ξέρετε ότι το κολοκύθι έχει και μαγκάνιο, παιδιά. Εγώ τα τρώω και ομά. Είναι ένα ιχνοστοιχείο που πρέπει. Ομά. Ναι, ναι, σαλάτα. Α, ναι. Όχι, δεν τα έχω φάει ομά. Είναι τρομερό. Λοιπόν, πλένουμε τα κολοκύθια μας, έτσι, και μετά, κοιτάξτε, τα καθαρίζουμε. Ωραία. Καθαρίζουμε μπρος και πίσω. Ωραία. Να φύγουν αυτά. Τα ξεφλουδίζεις κιόλας, όχι. Κοίταξε, θα τα κόψουμε στη μέση. Θα καθαρίζεις μέσα, θα κοίταξε, επειδή είναι μεγάλα και θα τα βάλουμε στην κατσαρόλα, σήμερα είναι στην κατσαρόλα, θα τα κόψουμε στη μέση. Αυτό και μεταξύ είναι το χαρακτηριστικό, μεγάλα... στην κατσαρόλα, εγώ περίμενα φούρνο. Όχι, 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 κοίταξε, δημιουργούμε και τα καπάκια, έτσι. Κοίτα εδώ τι ωραία. Έτσι, λεπτούλικα. Μετά θα τα καθαρίσουμε. Εδώ έχω βάλει μερικά, τα έχω προετοιμάσει. Έχει αυτό το ειδικό εργαλείο το οποίο ναι, είναι ωραίο εργαλείο αυτό. Μα χρειάζεται στην κουζίνα, είναι απαραίτητο. Ξέρεις να καθαρίσεις κολοκύθια. Βέβαια. Βέβαια. Αυτό κοίτα το. Αυτό είναι καπάκι, τώρα δεν πειράζει. Ένα θα μείνει. Χάλα ένα εκεί πέρα, δεν πειράζει. Τι θα το κάνεις, το φας? Ναι. Δοκίμασε. Τρώγονται, μα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι τρομερό. Α, ναι. Το βάζεις σαλάτα που.
σαλάτα. Ψιλοκομμένο σε σαλάτα, ναι. Ναι. Είναι κακό. Είναι πολύ νόστιμο. Πολύ υγιεινό είναι. Το θέμα είναι ότι πολύ υγιεινό. Και γενικά, τα λαχανικά όταν δεν βράζονται ή ψήνονται και τέτοια, ναι, κρατάνε πιο πολύ τις βιταμίνες τους. Μάλιστα. Και κουνουπίδι και μπρόκολα, όλα ομά. Ναι, αυτό το ξέρω. Αλλά δεν ήξερα για το κολοκύθι ότι τρώγεται ομά. Πραγματικά δεν το ήξερα. Ωραία, λοιπόν, δεν ήταν. Κοίταξε, θα καθαρίσουμε, ναι, το κολοκύθι. Όπου έκανα τρύπα. Αλλά το κολοκύθι δεν θα το αφαιρέσουμε όλο, να έχει λίγο φαγητό μέσα. Άρα δεν θα το κάνουμε ΣΥΡΙΖΑ, ναι, με την φλούδα. Ναι, δεν πειράζει. Να έχει και λίγο ψαχνό. Όχι, περίμενε, μην το βάζεις ακόμη. Το βλέπετε, να δείξω εδώ λίγο κολλητά, πώς το λέει, τέτα. Παίρνει αέρα. Παίρνει αέρα. Αφήνετε λίγο στα τυχώματα. Αφήνετε λίγο. Δεν το κόβετε τελώς. Ακουστικά. Που κάναμε μια τρύπα, λέω, και πήρε αέρα. Περίμενε, να έχουμε δεύτερο τέτοιο εργαλείο. Για να καθαρίσουμε το α, περίμενε, περίμενε. Περίμενε. Ένα κουταλάκι δώστε. Να. Ένα μικρό, ένα μικρό, ένα μικρό. Εδώ, μπροστά σου. Ένα μικρό. Για open. Μπράβο. Open. Για να ανοίχτε. Τα αγγλικά μου είναι το μεταξύ τέλεια. Μια χαρά είναι. Ε, μιλάω όλες τις ξένες γλώσσες εδώ μεταξύ. Έχω κόψει τα ο, τα ή, τα και. Και μιλάω όλες τις γλώσσες. Λοιπόν, εδώ το έκανα καλύτερα. Δείτε το λίγο. Πού κοιτάμε. Ωραία. Δείχνει, συμφοβάσαι. Εδώ, εδώ. Εδώ, το στρίψα, να το βρήκα. Εντάξει. Και κοίταξε τι θα κάνω τώρα. Με αυτό το μαγικό το εργαλείο που πρέπει να το έχουμε όλες οι νοικοκυρές, θα ξύσουμε την επιφάνεια. Κοίταμε λίγο. Ναι, ναι, την επιφάνεια, γιατί κάνει ωραίο σχέδιο. Κοίτα. Για να καθαρίσουμε το κολοκύθι. Α, για το σχέδιο και μόνο. Καθαρίζει. Δεν χρειαζόταν να το κάνει αυτό για να φύγει. Ναι, φλούδα. Κοίταξε εδώ. Επειδή είναι πολύ ευαίσθητο το κολοκύθι, καθαρίζουμε το κολοκυθάκι, αλλά αντί να το κάνεις, αν δεν έχεις αυτό το εργαλείο και έχεις μόνο το κουτάλι, ναι, κάνεις με μαχαίρι, αλλά το γδέρνει περισσότερο. Ενώ, ωραία, αυτό το εργαλειάκι, κοίτα, το κάνεις αγρέ. Κοίτα τι ωραίο. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Εσύ οπότε θέλεις ακόμα και στη μαγειρική σου, θέλεις αισθητική. Είμαι σπαστικιά καθαρή. Α, ξέχασα την ποδιά μου. Περίμενε, δεν μπορώ έτσι εγώ να λειτουργήσω. Μισό λεπτάκι. Πάντως μια χαρά λειτουργεί. Μισό λεπτό, τώρα, μισό λεπτά. Ποδιά, Παιδιά, συγγνώμη, αλλά είναι μαγειρικά. Είναι από τότε που παντρεύτηκα. Α, για να μην χαλάσει το μανικιούρ, μου είχα φέρει και γάντια, τα ξέχασα. Συγγνώμη, έτσι μαγειρεύουμε, δεν είναι παιδιά. Πάντα. Κοίτα εδώ γάντι, για να βλέπει και το μανικιούρ μου, πάει χαμένο. Κοίτα. Βλέπεις. Το γάντι είναι. Εντάξει, είναι διάφανα γάντια. Πολύ ωραίο. Το κάνεις πιο καλά από μένα, νομίζω. Μου αρέσει που λες ότι δεν ξέρεις να μαγειρεύεις. Θέλει μεγάλο κουτάλι. Το μικρό θέλει είναι μεγάλο κουτάλι. Ναι. Θέλει μεγάλο κουτάλι, okay, γιατί μπαίνει. Πόσα έχουμε να καθαρίσουμε ακόμα. Το καθάρισα κι αυτό. Θες γάντι, γιατί μετά θα σου κολλάει το χέρι. Δεν καλά, είναι καθαρή. Φτάνει η καθαριότητα. Κοίταξε να δεις το κολοκύθι. Να φάμε, ναι, τώρα. Μετά το δέρμα το μαζεύει. Κατάλαβες πώς κάνει και το πρασινίζει. Για να μην χαλάζει λοιπόν τα χέρια σου, πρέπει να έχεις αυτό. Δεν βαριέσαι. Εγώ σπίτι έτσι μαγειρεύω. Λοιπόν, πάμε τώρα. Κάτσε να κόψω και το καπάκι. Να το καθαρίσουμε. Εδώ έκοψες καπάκι, όχι. Δεν έκοψα καπάκι. Κόψε άλλο ένα, κόψε άλλο ένα, δεν πειράζει, να βγει μικρότερο. Γιατί δεν σε παρακολούθαγα. Λοιπόν, τώρα το μείγμα αυτό, παιδιά, δεν θα το πετάξουμε. Τι το κάνουμε. Δεν θα το χρησιμοποιήσουμε εδώ. Εγώ δεν πετάω τίποτα. Είμαι πολύ νοικοκυρά και πολύ οικονόμα. Βέβαια. Και το τονίζω, γιατί θα το κάνουμε κολοκυθοκεφτέ. Θα το φυλάξουμε στο ψυγείο μας και θα φτιάξουμε κολοκυθοκεφτέ. Δεν θα το κάνουμε σήμερα, αλλά μπορώ να σας πω μέχρι να καθαρίσω το κολοκύθι μου μια πολύ ωραία συνταγή. Λοιπόν, αυτό θα το φυλάξουμε. Το μείγμα μας το φυλάμε. Δεν πετάμε τίποτα, κάνουμε οικονομία. Και προσθέτουμε φρυγανιά, ένα τριμμένη, ένα αυγό, λίγο παρμεζάνα, λίγο αλευράκι, αλευράκι μέχρι ξέρεις να πήξει. Ίσα, ίσα, ναι. Ωραία, αλάτι, πιπέρι, μαντανό, άνηθο. Και το τηγανίζεις, τελείως. Αλλά θέλει καυτό νερό, καυτό λάδι, καυτό λάδι στην αρχή και μετά το χαμηλώνεις για να μην σου αρπάξουν. Ελαιόλαδο, ναι. Τι, ηλιαλαιό. Οπότε δεν πετάμε τίποτα, γιατί κοίτα εδώ, τα κολοκύθια είναι και λίγο ακριβά, βλέπεις. Ωραιότατα. Και είναι καταπληκτικά. Λοιπόν, το ξυσές, το ξυσές. Ξύσα, ξύσα. Α, να το ξύσα. Με μαγαράκι θα το κάνω τώρα, γιατί δεν έχω. Μπορείς να μου κόψεις αυτό το σκουπιδάκι εδώ, παρακαλώ. Μισό λεπτάκι εδώ. Εκεί. Μπράβο. Ωραία, τέλεια. Κοίταξε, επειδή είναι ευαίσθητα, κοίτα. Χθες όλα τα κολοκύθια τα κάνετε τώρα. Ε, τα έχω κάνει, τα έχω προετοιμάσει. Μη στεναχωριέσαι. Δείχνουμε, ρε παιδί μου, πώς τα καθαρίζεις από μέσα και πώς τα ξεφλουδίζεις. Τι θες, φάες. Προλάβουμε. Καλή φάει εκεί πέρα. Εδώ είναι δύσκολα τα πράγματα. Όχι, δεν είναι δύσκολα, τα έχω προετοιμάσει όλα, είναι μια χαρά. Είναι κοίτα λίγο. Είμαι οργανωμένη. Α, είμαι πολύ οργανωμένη πάντα. Λοιπόν, και τα σκουπιδάκια μου τα έχω εδώ για να μην τρέχω στον κουβέδο. Βλέπεις. Πολύ ωραία. Είμαστε πολύ ωραίες νοικοκυρές και καθαρές. Τα έχουμε λοιπόν έτοιμα αυτά. Είμαστε έτοιμα. Τα έχουμε πλύνει τα κολοκύθια από πριν. Έτσι είμαστε έτοιμες, όλες εδώ. Μ' αρέσει. Τα καπάκια μας. Το σερβιρισμένο. Αυτό είναι σκουπιδάκι, αυτό είναι καθαρό. Το σερβις. Μισό λεπτάκι να τακτοποιηθούμε. Αυτό είναι σκουπιδάκι, βλέπεις που τα βάζω. Κοίταμε. Κοίτα. Κάτι έκανα. Είσαι πολύ καλή. Το ξεποπούλιασα. Ναι, αλλά πήγαινε πλύν τα χέρια σου. Γιατί ναι, θα τα πλύνω. Ξέρεις πώς θα γίνουνε, θα γεμίσουνε πράσινα. Έτσι, μπράβο. Και εγώ έχω τα σκουπιδάκια μου εδώ. Mm-hmm. Και προχωράμε.
Βάζουμε τον κυμάτωρα μέσα τέτα. Τρως πολύ. Πας να τα πλύνεις, να σου να κάνεις μια δουλειά. Έλα, κάνε μια δουλειά, μπράβο. Έλα, και θα παχύνεις, όχι τίποτα άλλο. Τα θες αυτά ξανά. Ναι. Τα θέλουμε, παιδί μου, τα θέλουμε. Τα χρειάζομαι. Τα θέλουμε. Βουγγάρι δεν... Έχω όλα εδώ, έχω όλα εδώ. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε τώρα τον κυμά μας. Εγώ σπίτι, παιδιά, βάζω μοσχαρίσιο κυμά μόνο. Ωραία. Επειδή έχω ανεμία, έτσι. Βάζω μόνο μοσχάρι. Εδώ βάλαμε. Καλό να τα ανακατέψουμε. Τώρα έχω βάλει και έχω δώσει συνταγή 750 γραμμάρια χοιρινό και 750 μοσχαρίσιο. Ωραία. Και ο λόγος είναι γιατί το μοσχάρι είναι πιο στεγνό, έτσι. Και το χοιρινό είναι πιο λιπαρό, πιο λιπαρό. Και υπό χασάπης να βάλουμε λίγο χοιρινό για να γίνει πιο νόστιμο. Ωραία. Οπότε έχουμε τον κυμά μας. Τον έχεις πλάσει, τον έχεις κάνει. Μεγάλη χάρη σου, τέτα, να έχουμε πλύνει από πριν. Τον έχουμε στραγγίξει στο τρυπητό μας. Και θα προσθέσουμε τα υλικά μας. Μεγάλη χάρη σου, τέτα. Ένα μεγάλο. Αχ, σε ευχαριστώ, βρε. Δεν έχω πλύνει ποτέ στο σπίτι. Εμένα θα έχεις εδώ πέρα και θα σε φροντίζω εγώ να σε τακτοποιήσω. Αγόρια, έχω πότε. Τα έχω βάλει σε τάξη. Θα σε φτιάξω εγώ. Λοιπόν, ένα μεγάλο κρεμμύδι της τάξης αυτού. Το έχουμε τρίψει στο μπλέντερ. Και επειδή ξέρω ότι δεν μπορείς τα κρεμμύδια, είδες, δεν σε βάζω. Γιατί, θα μπορούσα. Τον Κώστα. Α, τον Κώστα. Τον Κώστα, τον άκουσα προχθές. Δεν μπορεί τα κρεμμύδια. Είδες που σε φροντίζω. Ναι, αυτά δεν μπορώ όταν τσιγαρίζονται. Οπότε. Αυτά τα πολλά και συνταξιφέρει. Είναι από, ξέρεις, από τότε που παντρεύτηκα όλα αυτά. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, κοιτάξτε τι είναι. Είμαι μια νοικοκυρά. Λοιπόν, ωραία. Κοίταξε λίγο. Αυτό είναι σκουπιδάκι. Το έχουμε αλέσει καλά. Έχω βάλει και λίγο νεράκι μέσα στο μπλέντερ αυτό. Ωραία. Σου μυρίζει πολύ? Όχι. Είμαστε εντάξει. Και θα προσθέσουμε το ριζάκι μας, το οποίο το έχω πλύνει πάλι, το έχουμε καθαρίσει. Όσο ένα φλιτζανάκι. Όχι τόσο πολύ. Α, αυτό που λένε. Βάζουμε μέσα στη γέμιση. Τα ορφανά τι είναι, χωρίς κυμά ή χωρίς ρύζι? Τα ορφανά είναι χωρίς κυμά, εσύ λες τα γεμιστά. Τα γεμιστά, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, έχουμε το μαϊντανό μας ψιλοκόψει. Ναι. Μαϊντανό, Μαϊντανό. Θέλω για όχι, μαϊντανό. Να πάρα πω, πολύ. Επειδή τα δικά μου τα παιδιά δεν μπορούν το μαϊντανό. Δεν φαίνεται μέσα. Μοιράζει, θα σου πω τι θα κάνουμε. Θα σου πω τι θα κάνουμε. Ένα μυστικό γιατί και οι δικοί μου, άμα δουν πράσινα, δεν τα τρώνε. Δεν τα τρώνε. Ναι, και δεν παίρνουν και χαμπάρι. Θα σου πω ακριβώς. Λοιπόν, και προσθέτουμε και το δυόσμο μας. Τώρα, στο μπλέντερ μας, αυτό εδώ, θα βάλεις. Μπορείς να μου το ανοίξεις λιγάκι. Εγώ μπλέντερ. Λοιπόν, στο μπλέντερ μας τι θα κάνουμε για τα παιδιά, για να μην βλέπουνε. Για να μην βλέπουνε. Θα καταπολτοποιήσει. Έχουμε πολτοποιήσει το κρεμμύδι μας, το μαντανό και το δυόσμο μας. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ μέσα και δεν βλέπουνε τίποτα. Δείξε το κολοκύθι, φαίνεται τίποτα. Κοίτα τι έχω κάνει. Μέσα δεν έχει, όχι. Καλέ, πώς δεν έχει. Γεμάτο. Όχι, εννοώ δεν φαίνεται. Κοίταξε, φαίνεται τίποτα. Οπότε τα παιδιά παίρνουν όλα τα ιχνοστοιχεία, όλες τις βιταμίνες που περιέχει ο μαϊντανός. Έχεις βάλει εδώ μέσα μαϊντανό και ιδιώσμα. Και δεν φαίνεται τίποτα γιατί τα έχω αλέσει. Δεν τα έχω κάνει έτσι. Μπράβο. Αν θα το βάλεις μέσα εδώ τώρα. Τώρα το έχουμε κάνει. Όχι, εντάξει. Τώρα για να δει δεν προλαβαίνουμε. Ωραία. Και προσθέτουμε τώρα. Αυτό το παίρνω από δεν το θες. Όχι, απλώς για να το. Α, okay. Και προσθέτουμε το πιπέρι μας, που η δοσολογία πρέπει να έτσι μια χουφτίτσα. Ναι. Σ' αρέσει το πιπεράκι? Ναι, ναι, ναι. Μ' αρέσει. Βάλε λίγο ακόμα. Εγώ είμαι λίγο του πικάντικου. Και εμένα μου αρέσει. Και αλατάκι έτσι. Να το. Και το αλατάκι μας. Βέβαια, βέβαια. Και θα βάλουμε και από πάνω αλατάκι. Γι' αυτό τα έχω εδώ. Ωραία. Λοιπόν, το λάδι μας, τόσο. Εντάξει, ένα φλιτζανάκι του τσαγιού. Και τι άλλο έχουμε. Αχ, Γιζες μου. Θες να πάρεις αυτό πίσω. Ναι, ναι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, τα διώχνουμε. Περίμενε. Δεν τον έβαλε. Δεν πειράζει. Έβαλε. Α, τα πίσω. Φλίτα, καλέ. Φτάνει. Κλειτήριο που θα δεις εδώ. Στο τέλος. Έλα, Κώστα μου, πάρε. Πού είσαι? Κώστα, εδώ. Για να με αφήσετε να φάω λίγο. Όχι, θα φτιάξω εγώ. Έχουμε αλεύρι, γιανουλάκια. Έλα, καπούλα. Θα φτιάξω εγώ τώρα κολοκυθοκευτές. Λοιπόν, τα βάλαμε όλα τα υλικά μας και τώρα τα ανακατεύουμε. Θες να βάλεις γάτια, σου έχω εδώ. Σου έχω αυτά γιατί τα άλλα είναι πιο μικρά. Όποια θες βάζεις. Αυτά είναι για να φαίνεται ωραία τον ήχο. Κατάλαβες, όχι παίζουμε. Ξέρεις και το κολοκύθι, ξέρεις τι καλό που κάνει στην επιδερμίδα. Τι είναι στο πάρα πρόσωπο. Πάρα πολύ καλά, γιατί έχει μαγκάνιο, παιδί μου. Το μαγκάνιο είναι φοβερό. Όταν λοιπόν. Μήπως αντί να κάνουμε κολοκυθοκευτέδες με το από μέσα, να κάνουμε καμιά κρέμα. Σας συμβουλή, ακούστε με λίγο. Όταν κάνετε εξετάσεις αίματος, θα κάνετε και ίχνοστοιχεία. Δεν το λένε οι γιατροί. Γιατί μπορεί να λείπει ένα μαγκάνιο, ένα κάλιο. Λίγο νάτριο, οτιδήποτε από τον οργανισμό. Και να το πάρει από το φαγητό. Μπλοκάρει ο οργανισμός και μπορείς να το πάρεις από το φαγητό. Λοιπόν, τα ανακατεύουμε αυτά. Και αρχίζουμε να προσθέτουμε μέσα τα κολοκύθια για τη γεύση. Γιατί το ανακατεύεις εσύ? Γιατί τα φτιάξω κολοκυθοκευτέδες εγώ. Δεν έχουμε τα υλικά όλα. Έχεις φέτα, έχεις τυριά. Δεν έχει εδώ. Έχει, όλα έχει. Καλά, πες λοιπόν, γεμίζουμε το κολοκύθι. Και όμως, ξέρεις τι, θέλει ξύστρι και θέλει έτσι. Για να μην γίνει νιανιά. Γιατί θα σου λέω στο τηγάνι. Εσείς το δοκιμάζετε τον κυμά ομό? Γιατί εγώ τον δοκιμάζω τον κυμά ομό. Για δες το αλάτι να μου πεις. Θα σου πω αμέσως. Για να δοκιμάσουμε λιγάκι. Υπέροχο. Είναι ωραίο, αλάτι, είναι καλό. Όλα τέλεια. Μήπως θέλει λίγο ακόμα. Όχι. Αλατάκι. Όχι.
Λοιπόν, επειδή θες να κάνεις δουλειά, έλα εδώ, εγώ σου βρήκα, μη στεναχωριέσαι, έλα. Θα στύψω. Άστο, γιατί δεν έχουμε τέλικα. Έλα, πάμε. Πάμε, Κώστα μου. Τι κάνω εδώ. Έλα, γόρι μου, εσύ, έλα εδώ. Έλα εδώ, κανακάρι μου, έλα. Εδώ, μήπως πρέπει να σου βάλω ήδη λίγο λαδάκι να καίγεται. Λίγο νεράκι να βάλουμε και άρχισε να την ανάψω. Ζεσταίνεις λιγάκι, ναι. Μπορώ αυτό, έτσι. Ναι, με. Δύο πορτοκαλάκια μου. Το από πάνω που είναι. Βάλω. Ποιο παιδί μου. Το από πάνω που μπαίνει. Α, χειροποίητο θα το κάνεις εδώ, δεν έχει τέτοια. Έτσι, κάνει και γυμναστική κάνει. Είμαι και λίγο αυστηρούλα, ξέρεις. Όταν δουλεύω εγώ. Για πάμε. Λοιπόν. Έλα, δώσε. Κλειστράνε τα χέρια μου. Έλα, μαλλιά. Γεμίζουμε τα κολοκύθια με το κιμά, όπως βλέπετε. Και βάζουμε. Βάλτε κιμά μπόλικο μέσα. Βάζουμε, βάζουμε. Κοιτάξτε, επειδή έχει το ριζάκι, θα φουσκώσει. Και είναι μια χαρά. Βάλτε, βάλτε μέσα. Ορίστε. Μα φάνηκε λίγο. Επειδή του λέω να κάνει τώρα, μου λέει και εμένα, κατάλαβε. Όχι, γιατί αυτό που έφαγα εγώ, έφαγα ένα κολοκυθάκι εγώ που ήταν λίγο. Το καπάκι το λε, το βάζουμε έτσι. Και το σπρώχνει, ζάτο. Εκεί, τέλεια. Βάλ το μέσα. Μια ντρογλυφίδα. Α, τέλεια, αρχίζει και βράζει κι αυτό. Το βάλα στο booster γι' αυτό. Πάρα αυτό. Τι είναι το booster. Είναι από αυτό που επιταχύνει την είναι... αυτή. Έτσι λέγεται. Ο Μπούστερ. Μη χειρότερα, Παναγία μου. Ωραίο όνομα έχει. Ναι. Και πού είστε. Έλα, σταμάτα. Και πού είστε, και πού είστε, λέω. Το μυαλό σα. Τι είναι αυτό το πράγμα, όλοι οι άντρες. Εσύ το μυαλό σα. Εγώ, μωρέ, είπα. Όλο το μυαλό τη τέτα μου εκεί. Εγώ είπα και πού είστε. Στη συνταγή, σε ποιο σημείο είμαστε. Άλλο εννοεί τώρα, ξέρω. Προχωράμε. Άντε πρωί-πρωί. Λοιπόν, πάμε. Προχωράμε. Πιέζουμε, κοίτα. Το κολοκυθάκι μα. Εντάξει, ευχαριστημένο. Μάλιστα. Τα υλικά τα κατάλαβες. Τα κατάλαβα. Εύκολη συνταγούλα. Είναι εύκολο. Α, καταρχήν είναι διαιτητικό, παιδιά. Όσο εγώ νόμιζα ότι είναι δύσκολο. Όχι, καλέ. Δεν είναι δύσκολο. Τέτα ωραία μυρίζει. Τι μυρίζει. Κοίταξε λίγο, πάρε την πετσέτα του Χριστουγεννιάτικη που έχω φέρει. Ένα λεμόνι θα στείλει, ένα θα σκουπίσει το χέρι σου. Ε, είσαι πόσο έτσι. Εσύ. Να σου πω κάτι, Τέτα. Και ο κόσμος στο σπίτι δεν κάνει τέτοια, νομίζω. Όλοι με χάντια μαγειρεύουν και. Δεν χωράνε όλα στον πάτο. Πρέπει να τα βάζουμε και από καλά, πάνω. Τώρα δεν τα κάνουμε. Ναι, δεύτερη σειρά, αφού είναι κατσαρόλα. Α, βάζει. Βάλε. Το ότι τα έχουμε έτσι βάλει με τόσο πολύ ρύζι, το ρύζι δεν θα φουσκώσει και θα μα βγει απ' έξω όλη η γέμιση. Όχι, μια χαρά είναι. Το νερό να προσθέσουμε, παιδιά. Το νερό θα για το προσθέσουμε νερό. Πολύ. Να σκεπάσει τα κολοκύθια το νερό. Η πρώτη σειρά τουλάχιστον πρέπει να σκεπαστεί οπωσδήποτε. Η πρώτη, γιατί δεύτερη δεν μπορεί να σκεπαστεί. Ναι, μια χαρά. Η δεύτερη θα σκεπαστεί. Κοίταξε, εγώ έφτιαξα τα κολοκυθάκια και στη δική μου κατσαρόλα και θα έκανα μία σειρά. Και αν σας περισσέψει, ναι, αν σας περισσέψει η κοιμάς... Δεν έχουμε καπάκια. Τα καπάκια είναι εδώ, να πένα, να πένα. Και εγώ έχω πάρες κατσαρόλες. Δεν πειράζει. Έχεις, άρα μαγειρεύεις. Ναι, μαγειρεύω, και όταν μαγειρεύω, μαγειρεύω. Τώρα αυτό μόνος μου, δεν είσαι σίγουρο ότι είσαι, δεν ξέρω. Μόνος μου, μόνος. Μόνος, άρα μαγειρεύεις. Και καλύτερα, παιδιά, εμείς δεν πρέπει να δουλεύουμε, κορίτσι μου. Πρέπει να μαγειρεύουμε. Να μαγειρεύουμε, ρε, τρώμε όλα απ' έξω. Τι θα τρώμε, άμα δεν δουλεύουμε, ρε, τέτα. Ναι, ρε, παιδί μου, έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά και αυτό το φεμινισμό, τι τον θέλαμε. Ας εμείς. Ναι, αλλά να σου όλα τα κάνουμε. Άμα δεν δουλέψουμε, πώς θα μαγειρεύσουμε. Να δουλεύουν οι άντρες. Μα συγχωρείτε. Τι θα κάνουμε, να μαγειρεύουν οι άντρες. Αλλά... Εμείς θα μαγειρεύουμε. Εσείς θα παίρνετε. Εμείς θα φέρουμε παλιά εποχή έτσι γινόταν. Τα παλιά τα χρόνια βγαίνετε από τη σπηλιά, κυνηγάγατε και παίρνατε το φαΐ στη σπηλιά. Εντάξει, αυτό που έχουν Εμείς καθόμαστε και μεγαλώναμε τα παιδιά. Μεγαλώναμε τα παιδιά. Πώς θα το ρίξω αυτό τώρα, έλα. Ναι, μην βιάζεις, έξι λεμόνια. Τώρα και μεγαλώνουμε τα παιδιά. Έξι λεμόνια. Και δουλεύουμε και από όλα κάνουμε. Έξι λεμόνια, να γίνει ωραίο. Θα τα βάλω στο μπλέντερ τα λεμόνια, και με τις φλίδες όλα μαζί. Τα κάνω ζωμό. Τέτρα δεν χωράει άλλο. Λοιπόν, δεν πειράζει, θα γεμίσουμε και αυτό έτσι ένα επειδή το έχουμε. Έτσι λέω, είσαι τρελή. Και όποιο θέλει, κοίταξε να δεις, τώρα περίσεψε αυτό, ανάλογα την κατσαρόλα. Αυτό άμα σα μείνει, το κάνετε ένα ωραίο μπιφτεκάκι, ναι, και το προσθέτετε από πάνω. Α, έτσι σκέτο μόνο του. Να το κάνουμε γιουβαρλάκι, λες, είναι η ίδια... Α, γιουβαρλάκι, ναι, και το γιουβαρλάκι ναι. Αυτό έχει. Κοίταξε τώρα όμως, εμένα ας πούμε ο γιος μου, ο μεγάλος ειδικά, δεν θα το έτρωγε τώρα αυτό. Ω, ούτε εμένα. Οπότε το έχω αλέσει και δεν φαίνεται τίποτα. Φώναζε σε εμένα και θα το έτρωγα εγώ. Ναι, ναι, ναι. Να φάνε τα παιδιά. Κοίταξε, να μεγαλώσουν. Αν σας περισσέψει, το κάνετε και μία έτσι. Αυτό θα ψηθεί. Εάν σας περισσέψει, εντάξει. Τελειώσαμε από αυτό. Προσθέτουμε νερό. Μπορείς να βάλεις νερό. Ναι. Κάτσε, περίμενε. Θα πετάμε τώρα. Είμαστε έτοιμοι. Να προσθέσουμε το νερό. Για να πάω να φτιάξουμε το αυγολέμονο. Δεν χωράει. Δεν χωράει, εντάξει, δεν πειράζει, μας περίσσεψε. Αντί κατσαρολάκια είναι αυτά που έχουμε εδώ. Εσύ τι θα μαγειρεύεις κάθε μέρα. Προσπαθώ να μαγειρεύω κάθε μέρα, παιδιά. Τι? Κάθε μέρα. Τι λεμονάδα, με έχει βάλει να στύψω τα 800 λεμόνια. Καλά στο παλικάρι και καλό. Λες και δουλεύω στο. Έτσι. Δεν μπορώ να πω και τη μάρκα του χειμώνα τώρα. Βάλαμε το νερό μέχρι να σκεπαστεί λίγο το κολοκύθι. Εντάξει, τα πάνω πάνω επειδή είναι πόση δύο σειρές, δεν μας πειράζει. Θέλει μία ώρα. Αφού θα τα σκεπάσουμε κιόλας. Α, έτρες τέλεια, τι λες συνέχεια. Α, θέλει μία ώρα. Κοιτάξτε με λιγάκι. Τι
κάνει, Στίβε, μια χαρά τα πάει. Στίβε, Στίβε. Σε ματιάζουν, είδες. Λοιπόν, το κλείνω. Έλα μέσα, ρε, και Στίβε, να σε δω. Περίμενε. Μισκρά τα χέρια. Βάλε εδώ την πετσέτα να σου δείξω. Έλα εδώ. Τι να μου δείξεις. Έλα εδώ. Κοίτα με λίγο. Watch her. Κάνεις αυτό έτσι και σκουπίζεις λίγο το χέρι σου. Και δεν γλιστράς. Ναι. Κατάλαβες. Κάνεις εδώ. Περίμενε, μωρέ, αυτό έχει τελειώσει. Να το. Το κάνεις μία έτσι και ολογκρίνα είσαι. Ολογκρίνα είσαι. Πάμε παρακάτω, έχεις κι άλλο ένα. Πάμε. Κι άλλο ένα. Βέβαια. Κουράστηκε. Λοιπόν, τα πίνουμε μία ώρα στο βράδυ. Άνοιξε, δεν τελειώσαμε. Α. Προσθέτουμε λίγο αλατάκι. Κι άλλο λεμόνι έχει εδώ. Λίγο αλατάκι. Κρύπω, λεμόνια, όλα. Χρειάζεται γιατί τραβάει. Και θα προσθέσουμε και το υπόλοιπο λάδι μας. Εντάξει. Γιατί το βάζεις το λάδι. Μισό μέσα, μισό από πάνω. Για να γίνει ωραίο. Α, θέλω να πω γιατί δεν έβαλες το λάδι. Μέσα, όχι, χρειάζεται και λίγο. Έτσι μου πει η μαμά μου, τι να σου πω τώρα. Α, σωστό, απλά. Ό,τι μου λέει η μαμά μου. Με βλέπει τώρα. Μαμά, τέτα βλέπει. Έτσι δεν είναι. Και πάμε τώρα που βράζει. Ναι, βράζει αυτό. Ωραία. Έχει κι άλλο ένα. Έξι λεμόνια. Όχι, αυτό ήταν το ντεκόρ. Άστο το ντεκόρ. Αυτά είναι τα ντεκόρ μου. Τόση ώρα τα φτιάχνω. Είδες που σου αρέσει. Να βάλεις και το βάζο μέσα να το στύψεις. Τώρα τι πω, εδώ και το γενουλάκι θα βάλω να στύψεις. Κώστα, έχει να βγάλει χυμό. Να σου κάνω μια παρατήρηση. Εκεί είχε κουβαδάκι. Μου τα στόλισες εδώ, τι ωραία. Το κουβαδάκι. Εκεί, το κουβά. Ωραία, τα στύβουμε λοιπόν τα λιμονάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ νοικοκύρης. Λοιπόν, πάρε και αυτό. Μάλιστα. Τίναξε το εκεί καλά. Πήγαινε ξεβγάλε το πίσω και σε μια χαρά. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Τώρα είμαι πολύ ευχαριστημένη. Αρχίζει και δεν μ' αρέσει η κουζίνα. Έλα εδώ, έλα εδώ. Το λέω, ε. Εργένης, δεν είσαι. Έλα, πάμε. Προχώρα. Τι κάνουμε τώρα. Τα αυγά μας. Έλα να σπάσει τα αυγά. Έλα να σπάσει. Άσε να σπάσω εγώ τα αυγά. Ναι, γιατί θα μου πει καμιά κουβέντα στο τέλος. Πάμε. Αν και το αρέσει να σπάει αυγά. Λοιπόν, περίμενε. Τα σκουπιδάκια μας που είναι. Κάτσε, εδώ είχα τα σκουπίδια μου. Περίμενε. Έλα. Εγώ πάντα όταν μαγειρεύω έχω ένα σακουλάκι. Και κάνω τσάκα τσούκα για να μην κάνω αυτό το πράγμα συνέχεια. Σωστά. Τέσσερα αυγά. Τέσσερα αυγά, ναι, γιατί είναι πολύ φάγητο. Και μας άφησε τα κολοκύθια. Αυτά είναι ντεκόρ. Πάει αυτό. Μου χαλάτε το ντεκόρ μου. Άλλο. Λοιπόν. Χτυπάω εγώ και ρίχνεις εσύ το λεμόνι. Πολύ μιλάς σήμερα, ε. Ξέρεις τι μου έκανε τώρα, μου χρησιμοποίησε το μπλέντερ. Έλα εδώ εσύ, έλα εδώ, γιατί μου χάσει το φίλο. Όχι, δεν πέτει άλλο. Μα μου χάλασε εδώ το μπλέντερ. Δεν το βγάλω αυτό. Ωραία. Μα είδες τι έκανε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, χειροποίητο. Λοιπόν, τέσσερα αυγά. Εγώ τα βάζω στο μπλέντερ. Παίρνει μια καρέκλα. Αλλά ο καλός ο νοικοκύρης ξέρει κι άλλο δρόμο. Κατάλαβες. Θα κάτσω να φάω. Κουράστηκα. Για δες, είναι ωραία τώρα να μου πείτε. Ελάτε να φάτε, γιατί έλα, δεν ξέρω, είναι ωραία. Χρήστο, για δες. Το πάει στο Χρήστο Νέζο. Γιατί... Μια εβδομάδα κολοκύθια βλέπεις. Εδώ πέρα. Έλα Χρήστο Νέζο. Για πάμε να δούμε. Έλα, σέρτε κάποιος να δοκιμάσει να μας πει. Το θέλεις. Πού είναι η Αγγελική. Το θέλεις, το θέλεις πολύ. Ναι, παιδί μου, το θέλω. Έλα, Νέζο. Πάμε για το αυγολέμονο. Να το ξεβγάλουμε λίγο ακόμα. Κι άλλο ακόμα. Πού είναι καλέ. Ανάπτυξε. Ένα καλέ θα σου δώσω. Ντορέτα, έφαγες λίγο. Έφαγα, πώς δεν έφαγα. Λοιπόν. Το φούτυξε και έφυγε. Πού τον έφυγε. Έλα. Λοιπόν, το βάζω εγώ στο μπλέντερ. Τώρα το έχω κάνει, το μισό κάνει. Έτσι, βάλε. Ωραία, πάμε. Να το χτυπήσω. Ναι. Εκεί είναι, στην πρίζα είναι έτοιμο. Τέλεια. Έτσι. Καταπληκτικά, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Μην μου φεύγεις, έχεις δουλειά να κάνεις. Τέλεια. Καλά. Ναι, καλά. Νομίζω ότι θα το χτυπάω. Λίγο. Να το φέρω λίγο. Ναι. Ωραία. Προσθέτουμε αμέσως αυτό. Λεμονάκι. Τελείωσε η βαρδιά σου. Χτυπάμε. Ναι, χτύπα το γρήγορα. Δοκιμάζω. Και τώρα υποτίθεται. Κοίτα λίγο, υποτίθεται τώρα, έχει ψηθεί, έτσι. Πώς θα το πάρω. Εντάξει, τώρα. Περιμένουμε να ψηθεί όμως, δεν είναι σωστή η ώρα. Περιμένουμε μια ώρα. Βέβαια μια ώρα. Και μετά κάνουμε το αυγολέμονο. Έχουμε μαζέψει το ζουμάκι μας, έτσι. Εγώ το βάζω τώρα πρόχειρα εδώ. Κοίταξε, έχει το λαδάκι του. Ωραία. Έχει το ζουμάκι του. Κάνε. Κι άλλο. Βέβαια. Θα σου κόψει άμα σταματά. Εγώ έχω το βασίλη μου και για να μην κόψει, κάνω και ένα. Το ξέρει. Όχι. Α, ναι, το ξέρει. Θα κάνω τέτοιο. Το αυγολέμονο έτσι. Κάντε ένα εδώ. Ζουνάκια μου θα φάτε κολοκυθάκια γεμιστά. Έτσι, μπράβο, τέλεια. Θα φάτε. Τα βλέπεις τρελαμένα για κολοκυθάκια είναι όλα. Λίγο ζουμάκι, όσο πάρει, για κάνε λίγο, χτύπα. Κάτσε, να χτυπήσω, περίμενε. Πάρα πολύ ωραίο, μισό λεπτάκι. Να σου πω κάτι, δεν χωράει άλλο ζουμάκι, γιατί μας ξεχυλίζει το μίξερ. Βάλτε το. 4-10-130. Κέρδισα και πολύ ωραίο. Πρέπει να το χτυπήσουμε με το χέρι. Τώρα να κατέβουμε. Μέρα μου είναι σήμερα. Περίμενε. Βγάλ το από το μάτι μόνο. Έχω δύο γυναικάρες. Γιατί το αυγό δεν κάνει. Να το βγάλω. Ναι, βγάλ το στο πλάι.
το καθαρίσουμε. Υποτίθεται έχει ψηθεί τώρα, ε. Υποτίθεται, έχει ψηθεί. Τώρα είσαι ψημένο. Έτσι. Ποιος είμαι, φασάνσιμο. Κώστα είναι ψημένο τώρα, εντάξει, τελειώσαμε. Τρομερό είναι. Είμαι εδώ, κάθομαι, στην κουζίνα. Ναι. Έχω δύο γυναικάρες, φτιάχνουν ωραίο φαγητό. Όχι, πες, έχω φτιάξει λιμόνια, έχω καθαρίσει, έχω πλύνει. Όσο αυτό που τρώω δεν πρόλαβα να τα κάνω εγώ. Το έχει κάνει ο άντρας σου. Έχω στον άντρα σου, άσε. Άσπανε, μωρέ. Οπότε, υποτίθεται ότι αυτό έχει ψηθεί μία ώρα μέσα στην κατσαρόλα. Παίρνετε ζουμάκι λίγο-λίγο και το βάζετε μέσα στο αυγολέμονο. Έτσι, μπράβο, αλλά το έχουμε τραβήξει από τη φωτιά για να μην μας κόψει το αυγολέμονο. Ακριβώς. Και τώρα το περιχύνουμε. Και κουνάμε την κατσαρόλα. Και γενικώς κουνάμε την κατσαρόλα. Την ανουρίζουμε αυτή. Δεν χωράει άλλο. Για να πάει δεν χωράει άλλο. Όσο χωράει. Εντάξει. Και το κάνουμε λίγο έτσι και είναι έτοιμο. Μπορείτε να φάτε. Αυτό ήταν. Άμα το κάνετε δηλαδή αυτό έτσι σωστά, θα γίνει έτσι όπως έγινε αυτό. Έτσι. Και είναι και πεντανόστιμο. Και μετά θα γίνει έτσι. Και μετά θα πάει μέσα στο στομάχι. Λοιπόν, για ελάτε να φάτε τώρα. Τώρα ευχαριστούμε πολύ. Δεν φεύγεις γιατί έχεις να μας δείξεις και τα υπάρχει αυθενίσματα. Θυμηθείτε να παίρνετε τηλέφωνο στο 901-901-43-43 να πληκτρολογήσετε πολύ γρήγορα. Διαφημίσεις και γυρνάμε με την τέτα. Θες να βάλεις γάλα αμυγδάλου. Α, κοίτα το ωραίο αυτό που έχει και την κάνουλα. Απλά δεν μας βοηθάει να κοιθεί καλά. Κώστα, δικό σου. Και μετά τα κολοκυθάκια. Μετά τα κολοκυθάκια είναι ό,τι πρέπει. Πόση ώρα έχει ακόμα εκπομπή. Προλαβαίνει. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Λίγο πάγω, ε. Παιδιά, μου αρέσει πολύ αυτό το μίξερ. Έχει και κάνουλα. Και εγώ το θέλω αυτό, παθαίνω. Πολύ ωραίο είναι για σμούθι. Και πλένεις μόνο. Ποιος άλλος θα πει το ρέντα εσύ. Εγώ θα πιω σίγουρα, ναι. Άντε στην υγειά σας. Την Γκραν. Θέλω αυτό της Κέντ. Κέντ τι είναι αυτό. Η γεύση μπορεί να μην είναι. Όχι, είναι πολύ ωραίο. Ό,τι ιδανικότερο. Πολύ ωραίο είναι. Άμα, βάλεις, άμα το βάλει λίγο στο ψυγείο να κρυώσει. Λίγο κρύο θα το κάνω. Ξέρεις γιατί το έκανε το ζεστό. Εξαιτίας ότι θα φτιάξαμε το τσάι και έμεινε ζεστό. Ήθελα να είναι λίγο παγωμένο. Το σμούδι πίνεται παγωμένο με λίγο πάγο μέσα. Μπορείς να βάλεις, ξέρεις τι, άμα βάλεις και πάγο μέσα, ναι, γίνεται και πιο υδαρές. Είναι πολύ πιο φάζει στη γεύση. Είναι ρουλό μετά. Πολύ ωραία. Διονύση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Να πάμε σε διαφημίσεις. Βλέπω ήδη τον Παναγιώτη που Γιούρι εδώ. Βασανίζεται ο Μανώλης Κοπελίτη. Φαντάζομαι. Άλλοι βγάζουν μέρες και αυτοί προσθέτουν μέρες. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και είναι ωραίο που το κάνετε μεσημέρι τις Κυριακές για να μπορεί να έρχεται ο κόσμος ξέρει που δουλεύει τη Δευτέρα μια χαρά. Είναι πάρα πολύ διαδεδομένη πια η Κυριακή έτσι. Πολύ, ναι, πολύ. Η Κυριακή νωρίς όντως. Είναι και πολύ. Ναι, έχει γίνει της μόδας τα τελευταία χρόνια. Και τελειώνεις νωρίς και είναι και ξεκούραστο αυτό. Διασκεδάζεις αυτό. Ναι, παιδί μου, και πα σπίτι σου, πα στη δουλειά σου Δευτέρα. Ωραίο. Θα έρθει και η Σοφία μετά και θα τραγουδήσουμε και θα πούμε. Από πίσω. Ακούγεται. Πιστεύω ότι αυτός που την τράκαρε είχε απόλυτο δίκιο. Αφού την τράκαρε από πίσω. Γιατί. Κι εγώ. Τι καλά. Ανάλογα πώς το εννοείς. Μαριέλα. Πες όμως ποια ήτανε. Γιατί ξέρουμε ποια ήτανε. Η αγαπημένη ενδυματολόγος μου. Τρακάρε μεταξύ μου. Πολύ αγάπη το αντιμετωπίσαμε. Φιλική δήλωση. Και απλά τουλάχιστον πείτε μας τι ώρες φεύγετε και εσύ κοιμήκα. Για να φεύγουμε άλλη ώρα. Λοιπόν, να παίξουμε. Ναι, να παίξουμε. Θέλετε. Θα βγάλουμε τηλεθεάτριες οι οποίες θα διαλέξουν. Ο κόσμος θέλει παιχνίδι. Δεν θέλει παιχνίδι, δεν θέλει δώρο ο κόσμος. Για να ξεκινήσω. Για να ξέρω πώς θα παίξω. Ωραία, τότε να ξεκινήσω εγώ. Μην μου βάλεις δύσκολο. Αυτό. Ποιο. Αυτό. Μην κοιτάξει. Σήκωσε την ακράταση εδώ πέρα στο σχολείο. Σιγά πια λες και. Ποιο. Κανείς δεν θα ξεκινήσει. Μα όταν η μαγάπη μου στην αυλή του παραδείσου κάπου ανάμεσα στα αστέρια τη φωλιά τα δυο σου χέρια και γουρνιά. Βάζω σαν σπουργίτη, τίποτα άλλο δεν μου λείπει, τίποτα άλλο δεν ζητάω, Θεέ μου πόσο σ' αγαπάω. Και θέλω. Τίποτα άλλο δεν ζητάω, θέλω πόσο σ' αγαπάω. Και τα χέρια μου ανοίγω και προσεύχομαι να μείνω. Μη συνεχίζει γιατί πάντα πνέω. Και προσεύχομαι να μείνω. Για πάντα εδώ. Πολύ ωραία, άντε το έχουμε. Μπράβο. Μαριέλα, η σειρά σου. Άντε. Να μείνουμε στη Δέσποινα. Να μείνουμε στη Δέσποινα. Εντάξει, δηλαδή πιο εύκολο δεν γίνεται. Ναι, εγώ θα κρίνω, αν είναι εύκολο για μένα. Το ξέρω. Καρδιά μου, σ' άρθω να μπήκα μου, στάδωσα όλα. Όχι, περίμενε. Καρδιά μου, στάδωσα όλα και μείνα στο να ζω. Έτσι θέλησα να σου εκφράσω.
πώς θα φύγεις, περίμενε. Πώς, πώς. Για ξαναπέσω την φορά. Καρδιά μου στα δώσα όλα και μείνα στο να σώ. Έτσι θέλησα να σου εκφρασώ πώς. Την μέρα που θα φύγεις. Να καταστραφώ. Αυτό δεν είναι. Αλλά τώρα κοπέρι. Περίμενε, περίμενε. Έχεις λίγο ακόμα. Αισθάνωσα όλα μέσα από την καρδιά μου. Πράγματα και συναισθήματά μου. Δεν το βρήκε, παιδιά. Δε. Παιδιά δεν είναι δίκιο. Ναι. Όχι, δεν το βρήκε. Χάθηκα. Ένα μηδέν, λοιπόν. Είναι πολύ χαμηλός ο τόνος σου. Συγγνώμη που με κοιτάξεις. Λοιπόν, και είσαι χιάτρα. Α, είσαι χιάτρας, άκουσε τι είπε. Αφού είναι, προχωράμε στο επόμενο. Προχωράμε στο επόμενο. Οι στίχοι μας νοιάζουν, δεν μας νοιάζουν οι νότες. Πάμε. Κάστο, είστε δικό σου. Πάμε το άλλο. Μην μου βάλετε δύσκολο τώρα εμένα. Πολύ εύκολο. Να ξέρεις όλη τη ζωή μου δίνω σώμα και ψυχή. Φτάνει πάλι να είμαστε μαζί. Σε θέλω, δεν νοιάζει που πηγαίνω ούτε που θα βγει. Είσαι εσύ το τέλος μου και αρχή. Το βρήκε. Για τώρα, 2-0. 2-0. Τώρα 2-0. Πρέπει να το βρεις οπωσδήποτε. Αλλιώς δεν τα καταφέρω και συγγνώμη. Όχι, οπωσδήποτε το βρεις για να συνεχίσουμε να είμαστε μέσα στο παιχνίδι με την Ιωάννα. Αυτό που κάπου εδώ είναι, να το βρήκα. Λοιπόν, χασάπικο, πεκιζίνα. Επειδή έχω ακούσει τέτοια χασάπικα, καλά κάνετε. Και τι ακούει, Μαρική, δεν θα σου πω τώρα. Καϊάννα Ρόδε, δεν σου πω πρώτα. Εντε, βάλτε κάποιον άλλο που ξέρει χασάπικα. Τέτοια ακούει αυτή. Βάλτε κάποια άλλο που ξέρει χασάπικα. Εκεί που ακούει Καϊάννα Ρόδε, δεν ακούει. Τι να κάνω, Κώστα, έλα, sorry, να απολογηθώ. Αναβίση, να ακούμε, να σου πω ένα αναβίση. Να παίξουμε ένα ξένο. Άμα παίξουμε ξένο, πειράζει. Ξένα δεν έχουμε κάνει και πρόβες. Α, εντάξει, ωραία, πάμε. Πολύ, πάμε, πάμε, αναβίσει, αναβίσει. Έλα, να πες. Έλα, τραγούδα. Έτσι, εγώ θα σου να δεις. Γιατί δεν λέτε αυτό που κατακανονίσει. Άμα το βρείτε, βρείτε. Έλα, τραγούδα, τραγούδι. Έλα, αυτό που έχουμε πει εδώ. Θα σχάσει. Έχεις την αγάπη μας. Έχει σύννεφα απόψε. Δεν μπορώ να. Δεν το ξέρω. Αχ, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, συγγνώμη, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Άζη, κέρδισες. Γιατί τώρα και να το βρω και να μην το βρω, είμαστε 2-0. Και τι και... Τι θέλετε να πούμε. Να κάτι χαρούμενο, να πάμε σε break. Τι. Πάμε το... Αυτό. Τέλει. Α, ναι. Τέλει. Κάτι και δουλειά. Σε μαθάει τέλει. Δεν με ρίχνεις πια. Σε μαθάει τέλει. Δεν με ρίχνεις πια. Λίγα έχεις μέλη. Κι αδική καρδιά. Φέρτε μου ένα σερδικό τσιγαρό. Να φουμαρώ. Το χαρώ. Να δώσω ρουφιξιά. Φέρτε μου κρασί για να ξυπνήσω. Πώς μου βαλά η φίλη μου καρδιά. Τέλει, κάτι και δουλειά. Με κάνεις κουρέλι, δεν σ' αντέχω πια. Με κάνεις κουρέλι, δεν σ' αντέχω πια. Τούτη γη σου θέλει, σπίτο και φωτιά. Τους παραμέρισαν, καταλαβαίνεις όμως. Σε ένα μπαρ τόσο συγκεκριμένο, αυτό που γίνεται στις ταινίες που ξαφνικά μπαίνει στην άκρη, κοίτα, συνεχίζεται. Πώς έτσι πάτησε τα μαλλιά. Ρίξτε το μαλλί αυτό της κυρίας Πατούλη. Είναι σαν κορμό. Είναι και αδιάβροχο. Σαν γοργόνο. Ακόμα χειρότερο. Ραπουζέ. Είναι αδιάβροχο. Αντέχει και στη θάλασσα. Αντέχει παντού. Αφού δεν το βρέχει, μας είπες χθες. Ναι, αλλά δεν έχει σημασία η Αλμύρα. Η Αλμύρα έρχεται βίντεο και το ανέβασε. Πώς έγινε, ανέβηκε αυτό. Και φλάς, κοίτα, φαντάζομαι πως ναι. Α, βγαίνουν και φλάς. Όχι, νομίζω ότι είναι προβολές από το μακριά. Φτιάχνει την διάθεση. Έτσι, ναι. Έτσι, και, μπράβο. Και, η Ελίνα πολύ και, ωραία. Η λοιπόν, και Φιλίπη, έχουμε τώρα ένα προσκλητήριο. Το είχαν πει από πριν ότι θέλανε να είναι η πρώτη. Από 18 Γενάρη. Ναι, όχι. Αλλά τώρα από τις 18 Ιανουαρίου ξεκινάνε να υπογράφονται πια τα σύμφωνα συμβίωσης. Άρα αυτό που είχε ψηφιστεί. Με ιδιαίτερη εκτίμηση. Σας καλούμε.
Η αγάπη μας. Α, το πάνω λέτε εσείς, το κάτω διαβάζω. Ναι, λίγο, γιατί κανείς δεν βλέπει, από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Η αγάπη μας κλείνει ραντεβού. Κλείνει ραντεβού στην επαρχιακή. Πώς θα έπρεπε. Ότι είναι, είναι αποδεκτή και επίσημα. Αυτό. Βέβαια. Δηλαδή, και είναι τραγικό να το λέμε αυτό, το ότι κάποιος άνθρωπος στείλει ένα χαρτί για να θεωρήσει τον εαυτό του ότι είμαι αποδεκτός από την κοινωνία. Δεν είναι τραγικό. Είναι ωραίο. Αλλά, για να λύσεις κάποια πρακτικά ζητήματα. Αυτό έπρεπε όμως να γίνει. Όχι, το θεωρώ τραγικό από την άποψη ότι δεν μπορεί τώρα ένα χαρτί να πει αγαπιόμαστε εμείς ή ένα είναι ακριβώς έτσι. Όσο και να μας αρέσει να βάζουμε τα γκλίτ. Έχουν τους περισσότερους followers. Μιλάμε για ξένους celebrities. Έχουν εκατομμύρια, όχι μόνο χιλιάδες. Εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε. Δεν είμαστε ο Justin Bieber. Τι θα κάνουμε τώρα. Αυτός έχει κάτι. Τι έχει ο Πίπερ πάνω από σένα. Δεν κατάλαβα. Ποιος είναι πρώτος, έχεις βρει τον πρώτο. Η Κοντούλα. Ναι. Η Κόρτη που ήταν παντρεμένη με τον Σκοτ Ντίζελ. Και έχει τρία παιδιά. Παιδιά, πόσες είναι οι Καρντάσιαν. Πολλές. Βαγγέλη μου. Τρεις οι Καρντάσιαν και δύο οι μικρές. Βαγγέλη μου, πόσους followers έχεις εσύ στο. Κολλάς το. Όχι, το κολλάς εδώ κάπου έχει μπει. Είναι κολλάκι. Μεγαφωνάκι. Το οποίο. Περίμενε. Ακριβώς. Για να ακούει το καλώδιο. Ναι. Είναι ενσωματωμένο με καρφάκι. Γιατί άμα το μπαίνει το ηχείο στον κόλπο. Μπαίνει το ηχείο στον κόλπο τη γυναίκα, φτάνει μέχρι τη μήτρα. Κοίτα τη καλώδιο, βγαίνει απ' έξω. Κοίτα τη συσκευή, είναι το ηχείο, έχει το καλώδιο, συνδέεται. Συγγνώμη, μπορώ να κάνω. Πάντω. Για ούτω ή άλλω το ακούω, παίρνει τη δονήση. Ναι, αλλά τώρα με το βάλει και εκεί να πει. Η μέγιστη είναι μια που έβαζε μουσική στα παιδιά σου. Να ακούνε μουσική, το έχει αυτό. Έβαζα μουσική στο χώρο, όχι. Και... άμα βάλεις το αυτό το μηχανηματάκι πίσω, πώς θα λέγει τη μουσική που ακούγεται. Τι είπε πίσω. Αχ, Παναγή. Πού πίσω. Τι είπε. Κόλλα μουσική. Όχι, όχι. Η μουσική του Κόλλου εννοείται. Τι είπε. Καλημερούδια. Καλημερούδια. Ξέχνα το. Μα μου παίζετε τέτοια θέματα. Θέλω τις πρώτες. Νητιά ή πια. Άνοιξε, πες πά. Λοιπόν, πάμε. Μην ανοίγεις εσύ. Πέτρος και πράγματα. Μην λες διαφημίσεις. Μην μου λες τέτοια. Διαφημίσεις. Καλησπέρα μέρα, κυρίες και κύριοι. Με έφαγε ο Έλβις Πρίσλι, βλέπει. Να χάσει τα λόγια. Δεν πρόλαβα ούτε καλημέρα να πω. Πού την έχουμε τη Σελήνη. Την έχουμε. Τον Έλβις Πρίσλι. Την Κυριακή θα την έχουμε. Είδα τον Κουτόπουλο. Καλώς ήρθες. Καλημέρα. Τι γίνεται, ρε Λεωνίδα. Εδώ φιλιόμαστε. Αγκαλιαζόμαστε. Έτσι είναι το σπίτι. Ωραίο αυτό. Έτσι, του Νόας Μπέτερ. Τον Κώστα γνωρίζετε. Α, δεν έχετε ξαναστεί. Όχι. Αυτά που θα φτιάξει ο Λεωνίδας είναι η αγαπημένη μου τροφή. Θα μπορούσα να τρώω τέτοια. Όλη η μέρα. Τέτοια. Τα τυριά, κρέατα, κάτι μπέικον βλέπω εκεί. Αυτά, αυγά, όλα αυτά. Χολυστερίνη, 500 μετά. Δεν γίνεται αυτό. Θα φτιάξουμε λοιπόν κάτι που είναι σαν πρωινό, ε. Ναι, μπραντς. Τώρα είναι η καινούργια. Είναι η καινούργια αυτή η έκταση. Ναι. Ένα πρωινό τύπο. Είναι ένα όμως, πιο είναι μεσημεριανό πρωινό. Είναι δηλαδή, το κολατσιό. Μπράβο. Ξυπνήσαμε μετά το ξενύχτη. Έτσι. Και κατά τις 12 μία ξεκινάμε και τρώμε. Μπράβο, αυτό θα φτιάξουμε λοιπόν αυτό. Εν τω μεταξύ, εσείς τηλεφωνείτε όμως το 901-901-4343 για να είσαστε ο ή πιο γρήγορος γρήγορη και να κερδίσετε τα δύο αυτά καταπληκτικά σκεύη της AMC. Την υπέροχη παλιέρα και το υπέροχο Green Deal 24 παρακαλώ εκατοστών. Δύο σκεύη τα οποία δεν είναι πάρα πολύ χρήσιμα, Λεωνίδα, αυτά για την κουζίνα. Βοηθάνε πάρα πολύ. Για κάθε κουζίνα. Βοηθάνε πάρα πολύ. Έτσι, μπράβο. Μέχρι τη 1:45 που είναι, θα κλείσουν οι γραμμές, τηλεφωνείτε από σταθερό ή κινητό. Πάμε να πούμε, Λεωνίδα, τι θα φτιάξουμε. Ωραία, θα φτιάξουμε. Γιατί έχω πολλά πράγματα εδώ, πολλά και διαφορετικά. Ναι, αλλά μην τρομάξουμε τον κόσμο. Είναι και διαφορετικά πράγματα και είναι πάρα πολύ απλά. Ωραία. Δηλαδή, έχουμε 15 λεπτά και θα βγάλουμε 2-3 πραγματάκια πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα. Πάρα πολύ ωραία. Με τι θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το μπέργκερ. Μπέργκερ. Θα φτιάξουμε ένα μπέργκερ. Έχουμε πάρει κάποια μπριοσάκια. Ωραία. Να δούμε την κάρτα με τα υλικά μας πρώτα, Λεωνίδα. Βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, μοσχαρίσιος κοιμάς 1 κιλό. Ξερό κρεμμύδι 80 γραμμάρια. 2 γραμμάρια σκόρδο. Λίγο πάπρικα, λίγο ρίγανη, 60 γραμμάρια μπέικον, αλάτι πιπέρι, μαϊντανό και θυμάρι. Πάρα πολύ. Για τη μαγιονέζα, 2 κρόκους αυγό, ένα ολόκληρο αυγό, 250 ηλιέλαιο, 8 μουστάρδα, ένα κουτάλι της σούπας μιλόξιδο, αλάτι και πιπέρι. Πάρα πολύ. Και για τις πίκλες. Για τις πίκλες, 100 νερό, 100 ζάχαρη, 100 ριζόξιδο, μία σκελίδα σκόρδο και λίγο θυμάρι. Ριζόξιδο, τι είναι το ριζόξιδο? Ξύδι από ρύζι. Τι άλλο, θα το ριζόξιδο. Ξύδι από ρύζι. Απλά δεν το έχω δοκιμάσει. Είναι το ξύδι που χρησιμοποιούμε και στο σούσι για τα. Το ξέρω το ριζόξιδο, διότι ως γνωστό έχω φτιάξει σούσι σπίτι μου. Α, το ήξερες αυτό?
Έχω φτιάξει σούσι, μάλιστα. Έχω φτιάξει σούσι μόνη μου. Το ρύζι από την αρχή, τα ψάρια, τα έχω τη λήξη, όλα. Και ήταν και πάρα πολύ ωραίο. Μία φορά το έκανα, γιατί θέλει πάρα πολύ ώρα το ριζόξυπο για να έρθει το ρύζι και να γίνει. Εντάξει, θέλει μια διαδικασία συγκεκριμένη. Μάλιστα. Και λοιπόν, πέρασαν και μέρες για να το ξεπεράσουν οι άνθρωποι που το φάγανε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ωραία. Θα κόψουμε το ψωμάκι. Ωραία. Εμείς στην κατσαρόλα, για να προχωράμε, έχουμε βάλει ήδη κομμένες τις πατάτες για τις μπράβας. Ναι. Τις κόβουμε σε χοντρά κομμάτια. Ναι. Ωραία. Και μέσα στο νερό βάζουμε πάπρικα. Ναι. Μία σκελίδα σκόρδο και λίγο θυμάρι. Α, έριξες πάπρικα μέσα στο νεράκι, ναι. Δεν έχεις βάλει λάδι. Δεν έχω βάλει καθόλου λάδι. Θυμάρι, πάπρικα και σκόρδο. Ναι, για να αρωματιστούν λίγο οι πατάτες. Ωραία. Μετά θα τις σουρώσουμε, ναι, τις πατατούλες, και θα δείξουμε και λίγο στο σουρωτήρι. Θα τις χτυπήσουμε λίγο, και εκεί που η πατάτα σπάει, όταν, ναι, τη γανίζεται, τη βοηθάει για να γίνει πιο κρίσπη. Α, μπαίνει μέσα το λάδι δηλαδή. Μπαίνει μέσα το λάδι. Ωραία. Λοιπόν, κόβουμε τα μπριοσάκια, λοιπόν. Κόβουμε τα μπριοσάκια για τα μπέργκερ σε ένα κατσαρολάκι μικρό. Κατσαρολάκι μικρό. Α, δίπλα από εκεί. Ωραία. Σε ένα κατσαρολάκι μικρό. Φέρε μου. Ωραία. Πού να το πρωτοβάλουμε αυτό. Αυτό να το βγάλω από εδώ. Ναι, ναι, ναι. Δεν μας χρειάζεται τώρα άμεσα. Ωραία. Ωραία. Θα βάλουμε 100 νερό. 100 γραμμάρια νερό. Ναι, ναι. Θα βάλω εγώ από εδώ. Βάλε εσύ με το μάτι πόσα ξέρεις ότι είναι 100 γραμμάρια, για να μην σου βάλουμε λιγότερο ή παραπάνω. Ωραία. Και αυτή η μουσική μου κάνει λίγο μπράντ. Το να βγούμε. Ναι, 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 ναι. Και τζάχαρη. Σε τι. Σε μέσα ταχύτητα. Θέλουμε μόνο να λιώσει η ζάχαρη. Βάλε έξι. Βάλε και λίγο μπουστάνι, ανοίγει γρήγορα. Ωραία. Ωραία. Αυτό τώρα το σιρόπι, αυτό γιατί το φτιάχνει. Αυτό το σιρόπι θα το φτιάξουμε για να φτιάξουμε τις πίκλες. Α, θα μάλιστα. Κάνουμε τη βάση για το ζωμό για τις πίκλες και μετά ό,τι λαχανικό βάλουμε μέσα. Αγγούρι, καρότο, ρέβα, ό,τι θέλουμε. Ναι. Το αφήνουμε στο ψυγείο και γίνεται πίκλα. Α. Και το κρατάμε και έχουμε και τρώμε. Εμείς τα βάλουμε μέσα στο μπέργκερ μετά. Ωραία. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον κιμά για τα μπέργκερ. Ναι. Εμείς τον έχουμε πλάσει ήδη, έχουμε δώσει τη συνταγή, δεν θέλει τίποτα. Όλα τα υλικά, ναι, ζύμωμα, στο ψυγείο 2 ώρες. Άρα όλα τα υλικά που μας είπες πριν, λοιπόν, για τον κιμά, mm-hmm, τα βάζεις όλα μαζί, τα πλάθεις. Τα ζυμώνουμε τα κανονικά, ζυμώνεις. Τα αφήνουμε 2 ώρες στο ψυγείο να σφίξει λίγο ο κιμάς. Τα αφήνεις 2 ώρες στο ψυγείο και μετά. Και έχουμε τα μπέργκερ έτοιμα. Τα πλάθουμε σε μερίδες 240 γραμμάρια. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Εμείς και να έχουμε στην κατάπτυξη μπέργκερ έτοιμα μπουφτέκια. Και βγάζουμε και τρώμε. Βγάζουμε και τρώμε. Ωραία. Είμαστε μια χαρά. Ωραία. Να βάλουμε ένα τηγάνι να τηγανίσουμε τον μπέργκερ. Φέρε το τηγάνι. Αυτό που δεν είναι γκρίντλ, αλλά δεν πειράζει. Γκρίντλ θα έχετε εσείς αν πάρετε τηλέφωνο. Ωραία. Να τον άψω. Ναι. Πόσο, έτσι, 6-7. Στο 6 θα είμαστε καλά. Πολύ ωραία. Και αυτά. Να και τον μπούστι, γιατί. Λοιπόν, τώρα θα ρίξουμε τη μαγιονέζα. Περίμενε, γιατί τα δείχνει ένα-ένα και μην μπερδευτούμε. Λοιπόν, έχουμε εδώ το σιρόπι για να κάνουμε τις πίκλες. Ωραία, ένα. Έχουμε βάλει στο τηγάνι το λάδι για τα μπιφτέκια. Για τα μπιφτέκια. Για τον κιμά. Ωραία. Και προχωράνε οι πατάτες. Οι πατάτες βράζουν φυσικά με την πάπρικα, το σκόρδο και το θυμάρι. Και το θυμάρι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ τώρα στην κανάτα αυτή που χρειάζεται να είναι ένα στενό σκεύος, έχουμε βάλει τους 2 κρόκους και το 1 αυγό. Ολόκληρο. Ολόκληρο. Θα προσθέσουμε 250 ηλιέλαιο. Τρομερά αυτά τα σακουλάκια που θέλει κάτι μέσα, αυτό, ναι. Έχει ένα εργαλείο, λέει, στο μαγαζί που βγάζει όλο τον αέρα και τα έχει όλα μέσα, έτσι. Ναι. Ωραία. Ναι. Εμείς μαγειρεύουμε και μέσα στις σακούλες. Α, τα βάζεις έτσι όπως είναι, με στο φούρνο, ας πούμε, με τις σακούλες. Στίμερ. Α, μάλιστα. Οπότε. Τι ηλιέλαιο και όχι ελαιόλαδο. Γιατί το ελαιόλαδο είναι πολύ πιο βαρύ. Πολύ πιο βαρύ. Πιο νόστιμο όμως. Θα σου πω, μπορείς να αφαιρέσεις από εδώ πέρα 50 γραμμάρια ηλιέλαιο και να προσθέσεις ελαιόλαδο. Λίγο ελαιόλαδο. Ωραία. Αυτό είπαμε είναι για τη μαγιονέζα, ε. Αυτή είναι για τη μαγιονέζα και θα δείξουμε τώρα πώς θα την κάνουμε σε 1 λεπτό. Πιπεράκι. Ναι. Λίγο μουστάρδα. Δύο κρόκους. Δύο κρόκι δηλαδή. Και ένα αυγό. Δύο κρόκι, ένα αυγό. Ναι. Ναι, ναι. Ναι, αυτό είπες. Δύο κρόκι. Α, το είπες με άλλη σειρά και μπερδεύτηκα. Θέλεις κουταλάκι εδώ. Ένα κουταλάκι. Πιπέρι, μουστάρδα. Και λίγο ξύδι. Λίγο ξύδι και είναι μαγιονέζα. Ναι. Είναι μαγιονέζα. Λίγο μουστάρδα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα πώς φτιάχνει τη μαγιονέζα. Ναι, συνήθως ήταν λίγο. Δεν ήξερα να φτιάξει. Μη μας κόψει και μη μας κόψει, αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο τώρα. Εδώ πέρα. Να φτιάξω τη μαγιονέζα με τη μουστάρδα, να φτιάξει την κίτρινη σως ή την pink sauce. Άμα ανακατεύεις. Αν είσαι έτοιμη για να ανακατεύσεις. Εντάξει, αυτό είναι η βάση της μαγιονέζας. Και μετά εδώ μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις. Και το χτυπάς. Οπότε ναι, εδώ θέλουμε να κάνουμε το εξής τώρα.
πρέπει να πατάει τον μπίμερ στον πάτο. Ναι. Έτσι. Και χτυπάμε χωρίς να σταματήσουμε. Όταν ξεκινήσει και ασπρίζει κάτω. Δεν το κουνάμε. Καθόλου. Ωραία. Όταν ξεκινήσει και ασπρίζει. Ναι. Σηκώνουμε σιγά σιγά. Για να πάει και από πιο πάνω, ε. Να πάρει και το ηλιέλαιο. Όλο το ηλιέλαιο, ναι. Ναι. Κοίτα πόσο εύκολα γίνεται η μαγιονέζα, ε. Οπότε σε ένα λεπτό έχουμε μαγιονέζα, ναι. Απίστευτο. Ποιες φορές θα φτιάχνετε στο σπίτι σας σπιτική μαγιονέζα από το να παίρνουμε τις έτοιμες που είναι φούλσα συντηρητικά? Ναι. Γιατί όχι, τη δική μας. Με ένα βαζάκι στο ψυγείο μετά, δεν σε. Συντηρείται πάρα πολύ καιρό. Ωραία. Επίσης, όποιος φοβάται με τα αυγά κτλ. Παίρνει βιολογικά. Αλλιώς θα βάζει ένα μπεν μαρί 82 βαθμούς. Παστεριώνεται και τελειώσαμε. Α. Οπότε σε ένα λεπτό έχουμε μαγιονέζα. Μπορώ να τη δοκιμάσω. Μπορούμε. Θα τη διορθώσουμε βέβαια λίγο με αλάτια κτλ. Θέλει λίγο αλάτι, ναι. Θέλει. Αυτή είναι η βάση. Ωραία. Τώρα εδώ. Και αλάτι θέλει. Να χαμηλώσουμε λίγο το τηγάνι. Αυτό. Ναι. Ωραία. Ωραία. Τώρα σε αυτό εδώ πέρα που είναι η βάση, εμείς μπορούμε να βάλουμε, άμα κάνουμε ένα μπέργκερ με μπακαλιάρο, να βάλουμε μελάνη σουφιάς και να κάνουμε μια μαγιονέζα αμαύρη. Μπορούμε να βάλουμε κάπαρι και να κάνουμε μαγιονέζα κάπαρι. Κάπαρι, μου αρέσει πολύ στη μαγιονέζα. Μπορούμε να μην βάλουμε αλάτια. Ναι. Και να βάλουμε μια πάστα κεράσι και να κάνουμε μαγιονέζα κεράσι. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε γιατί αυτό είναι μια βάση. Μαγιονέζα κεράσι. Ναι, ναι. Γλυκό πράγμα. Ναι. Απλά θέλω να πω ότι αυτό είναι μια βάση. Οπότε ό,τι βάλουμε το αρωματίζουμε και κάνουμε μαγιονέζα από τα πάντα. Αν είχε τώρα λίγη κάπαρη, πολύ θα μου άρεσε. Θα μου βάλει την πίκλα βέβαια. Που θα βάλουμε γιατί στη μαγιονέζα θα φτιάξουμε την ταρτά. Να τι κάπαρη. Έχουμε φέρει. Έχει και κάπαρη. Ναι. Ωραία. Οπότε συνεχίζω. Τι έχω πάθει τώρα, θέλω όλα αυτά τα ξινά ξαφνικά. Δεν ξέρω. Για συνέχιση. Λοιπόν, θα βάλουμε τον μπέργκερ να προχωράει. Ναι. Τηγανάκι. Θα το βάλεις τώρα, θα τσουτσούρεις. Πρόσεχε, θα γίνει έκρηξη, ε. Ναι, θα το βγάλουμε από τη φωτιά. Τώρα θα τσουτσουρίσει τώρα. Θα τσουτσουρίσει. Ωραία. Βάλαμε το πιτεκάκι μας στο τηγάνι. Πόση ώρα θέλει αυτό για να γίνει? Τώρα, συνήθως και στα μοσχάρια παίρνουμε και βαθμούς ψησίματος. Άμα είναι για να το πάμε μέτριο, δηλαδή να είναι λίγο ζουμερό μέσα. Να είναι λίγο, ναι. Σε 4 λεπτά θα είναι έτοιμο. Τέλεια. Ωραία. Εν τω μεταξύ, εμείς τι κάνουμε, Λεωνίδα μου? Εγώ εν τω μεταξύ, επειδή μου αρέσουν τα βούτυρα και τα λιπαρά και τα λοιπά, εδώ θα βάλω και λίγο βούτυρο. Το πιπέκι. Ναι. Α, και με ζύνει το λάδι και βούτυρο. Και θα το κάνουμε, ναι. Και θα το κάνουμε μπόμπα. Θα το κάνουμε μπόμπα. Ναι, μπόμπα θα το κάνουμε. Πάει αυτό. Έχω φάει την κάπαρη, παιδιά. Τι μου σημαίνει? Λοιπόν, μπέργκερ κάνουμε τώρα, εντάξει, λέμε να σκεφτείς το βούτυρο. Ταυτόχρονα, σε ένα κατσαρολάκι. Ναι, μικρό άλλο κατσαρολάκι από εκεί. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τα αυγά. Πάρα πολλά πράγματα μου ξεκινάς ταυτόχρονα και θα πάμε μην μπερδευτεί η φίλη μου στο σπίτι. Να το στρίψω. Δεν θα μπερδευτεί, γιατί άμα είμαστε μπερδευτεί. Οργανωμένοι και καθαρά. Ένα, ναι. Θα τα βγάλουμε όλα ωραία. Συγχρονισμένα. Ωραία. Εδώ ο Κώστας, ναι. Να το στρίψω το μπιφτέκι και από την άλλη μεριά. Όχι, περίμενε. Βάλτε εδώ. Το κρέας κανονικά το γυρνάς μία φορά, Το γυρνάμε μία, ναι. Κανονικά αυτό, το σιρόπι μήπως πρέπει να σταματήσουμε να το βράζουμε. Δεν μας πειράζει, θα το βγάλουμε μετά στην πορεία. Ωραία. Δεν χάνει κάτι. Κάτι τίποτα. Εδώ δεν χωράει αυτή η κατσαρόλα και μου κλείνει στην κουζίνα. Οι πατάτες βράσανε ή όχι? Τις πατάτες θα τις βγάλουμε σε λίγο, ναι. Βγάζω τώρα τις πατάτες για να κάνουμε άλλο, γιατί δεν χωράμε όλοι εδώ. Εδώ πέρα γυρνάμε το μπιφτέκι, έχει πάρει χρώμα. Ναι, περίμενε μου. Λίγο γιατί. Κομμάτια. Σε τι ταχύτητα το θέλαμε? Τα αυγά. Όχι, το μπιφτέκι. Α, στο 4. Ωραία. Ναι, συνέχισε εσύ. Πολύ ωραία. Εδώ στο κατσαρολάκι θα κάνουμε τα σκράμπλ. Πόσο θες εδώ? 4. Ωραία, να δούμε λίγο την κάρτα για τα σκράμπλ για να καταλάβουμε πώς θα γίνουν. Σκράμπλ τέξ. Ωραία. Λοιπόν, 4 αυγά, 100 κρέμα, τσάιμπ, σύγκρινο, αλάτι και πιπέρι. Αυτό θέλουμε μόνο. Ναι. Α, πολύ ωραία. Για πάμε. Το κλείστε με το σιρόπι. Ωραία. Μέσα στην κατσαρόλα τα αυγά. Ναι. Πόσο βάζεις? Θα βάλουμε 4 αυγά. Άρα τα κάνεις στην κατσαρόλα τα σκράμπλντε. Εγώ τα είχα για τηγάνι η φάση που θα γινόντουσαν. Και τα ανακατεύεις πολύ και τα κάνεις... Γίνονται και στο τηγάνι. Ναι. Απλά πρέπει να προσέχουμε για να μην στεγνώσουμε. Α, μάλιστα. Γι' αυτό θα βάλουμε και λίγο. Θα βάζεις την κατσαρόλα την οποία την έχεις ζεστάνει και μου γίνονται λίγο εδώ πέρα σαν τηγανιτά μου γίνονται. Δεν θα προλάβουν, γιατί θα βάλουμε την κρέμα. Ωραία. Τι κρέμα είναι αυτή? Κρέμα γάλακτος. Α, μάλιστα. Θετική. Λίγο κρέμα. Α, θέλει κρέμα γάλακτος στο σκάμπ, το ήξερες εσύ? Ή κρέμα ή αυγό. Τι αυγό? Ή βούτυρο, συγγνώμη. Α. Λοιπόν, και με τη σπάτουλα τα δουλεύουμε. Ναι.
Τα χτυπάμε. Ναι. Και αποσύρουμε και από τη φωτιά. Και τα βγάζει από τη φωτιά για να μην γίνουν τηγανιτά. Ναι. Και στεγνώσουνε. Πάρα πολύ ωραία τα scrambled eggs, παιδιά. Αυτό είναι ένα πρωινό τύπου το τρως και μετά ξανατρως την άλλη μέρα. Γιατί έχει εντάξει για όλη την ημέρα. Μπέργκερ. Και ξανά έξω. Να το γυρίσουμε το μπιφτεκάκι. Το μπιφτεκάκι θα το βγάλουμε. Είμαστε έτσι. Α, το βγάλουμε τώρα. Πού να το βάλω. Να μπήσουμε λίγο. Έχουμε ένα φτεκάκι. Να γίνουμε το μία. Κάντε εσύ, εσύ ξέρει καλύτερα. Πάρε ένα πιατάκι. Ωραία. Οπότε εδώ είμαστε έτοιμοι. Το βάλουμε αυτό στη λάτζα. Λεωνίδα, πάρα πολύ γρήγορα τα έβγαλε αυγά, έτσι, τόσο νερουλάτα θέλει. Ναι. Έχει ξαναβάλει το μάτι πάνω. Τα βάλουμε, τα δουλεύουμε και. Λίγο και τα δουλεύει. Μέσα έξω, ναι. Είναι κλειστό το μάτι, βέβαια. Και έχει βάλει το λάδι. Δεν έχει βάλει βούτυρο καθόλου. Μόνο κρέμα και τα αυγά, τίποτα άλλο. Δεν θε βούτυρο γενικά, δεν θε. Όχι, όχι. Βάλαμε την κρέμα. Okay. Οπότε αυτό προχωράει μόνο του. Ωραία. Να το κάνω εγώ λίγο έτσι, όση ώρα θα κάνει εσύ τα υπόλοιπα. Ναι. Για να προλάβουμε να τα δείξουμε όλα. Θα ψιλοκόψουμε το σύγκλινο. Αυτό θα το φάω σίγουρα, παιδιά, να ξέρετε. Τι είναι αυτό, σύγκλινο? Ναι, το σύγκλινο είναι παστό χοιρινό. Ωραία. Το ψιλοκόβεις. Ναι. Αυτό είναι ψημένο, τώρα τρώγεται έτσι. Ναι, δεν το έχεις κλείσει το μάτι. Όχι, όχι. Όχι. Α, ωραία. Τώρα τα τραβάμε έξω τα αυγά και τελειώσαμε. Γιατί μου στεγνώνουν και δεν θέλω. Ρίχνεις και το σύγκλινο μέσα. Σύγκλινο. Θες κι άλλο σύγκλινο. Και γίνεται εδώ πέρα. Εσύ θες άλλο σύγκλινο. Του σκράμπλ. Έχει αρκετό. Έχει, οπότε έχει. Να βάλω. Πολύ λίγο ακόμα, έτσι, δύο φετούλες. Έχει, έχει, ναι, βάλει λίγο ακόμα. Λίγο, λίγο. Ωραία, βάζουμε και το άλλο σύγκλινο και πώς προχωράμε, Λεωνίδα μου. Σκέτο. Και μας μένει μόνο να τηγανίσουμε τις πατάτες. Ωραία, τις έχουμε ήδη βράσει, τις έχουμε κάνει όλα αυτό. Έχουμε βράσει. Εκεί πίσω. Ωραία. Ωραία. Σε ποιο τηγάνι, αυτό. Θα βάλουμε αυτό το τηγάνι. Να σουρώσουμε τις πατάτες. Θέλουμε να σουρώσουμε τις πατάτες. Στο μπέργκερ μέσα τι βάζουμε, ό,τι θέλουμε. Στο μπέργκερ μέσα θα βάλουμε τη μαγιονέζα. Ωραία. Ντομάτα. Ωραία. Μαρούλι. Ναι. Και εμείς τώρα έχουμε φέρει εδώ πέρα και τσένταρ, τις πίκλες από το αγγούρι. Αυτό σχεδιάζουμε, ό,τι θέλει ο καθένας. Το σχεδιάζουμε και βάζουμε ό,τι θέλουμε. Ωραία. Αυτό το σιρόπι μου ξαναεξηγείς λίγο τι θα το κάνουμε. Βέβαια. Αυτό το σιρόπι είναι ριζόξιδο, ζάχαρη και νερό. Ωραία. Και τι το κάνουμε. Κρυώνουμε. Ναι. Το κρυώνουμε. Ναι. Και μέσα βάζουμε ό,τι λαχανικό θέλουμε και φτιάχνουμε πίκλες. Απλά επειδή πρέπει να κρυώσει πρώτα. Εσύ απλά μας έδειξες πως κάνουμε το σιρόπι. Το σιρόπι. Έχει ήδη κάνει αυτό. Και εδώ βγάζουμε, ναι. Το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ. Οκ, okay, κατάλαβα. Και μπορούμε να βάλουμε και ό,τι λαχανικό θέλουμε, το έχουμε στο ψυγείο. Έτσι εδώ. Πρέπει να βάλουμε ηλιέλαιο. Α, άλλο το ξαναφύνω εδώ. You come and go. Ηλιέλαιο και στις πατάτες βάζεις, έτσι. Ναι. Τα αυγά είναι έτοιμα. Δεν θέλω να φάω τίποτα, γιατί θέλω να τα σερβίρεις λίγο πολύ ωραία και μετά. Θα τα σερβίρω. Αν τα σερβίρω εδώ τα βουλάκια. Τα σκράμπλ είναι για να τα βάζουμε στο μπολάκι. Στο μπολάκι. Πού είναι το μπολάκι? Για νουλάκια μου είναι μπολάκι. Α, είμαι σε αυτό το μπολάκι, λες. Όχι, σε αυτό. Όχι, έχω φέρει από εδώ. Α, έχει φέρει εσύ μπολάκι. Ναι, ναι. Τα βάζω όλα μέσα εδώ. Ναι, βάζουμε. Ωραία. Τα σκράμπλ. Αυτό κάτσε να το ανοίξω λίγο. Παιδιά, είναι τέλεια τα αυγά. Πόπο, γιατί μου αρέσουν τόσο πολύ τα αυγά, ρε Στέλιο. Γιατί μου αρέσουν πολύ τα αυγά. Πω, και αυτά ειδικά έτσι όπως είναι και τυράκι λίγο μπορούσαμε να ρίξουμε μέσα εδώ, έχουμε υλικά να τώρα. Να λιώνει μέσα. Δεν το λιώσαμε ακόμα και εγώ από αυτούς είμαι. Α, μπράβο. Ωραία. Πολύ ωραία. Εγώ την μπιφτέκα θέλω να φάω τώρα. I love it with this if you can't go. Λάδι εδώ. Να το γλυκό. Λάδι ψήρι, θέλατε. Όπα, λόγω τέρμα εδώ. Είναι γρήγορα. Ωραία. Ωραία. Κόβεις και τυράκι λοιπόν. Επειδή με προκαλέσατε. Να βάλουμε και αλατάκι. Και πιπεράκι. Θα βάλουμε. Μπράβο. Ωραία. Εγώ την έκανα την αμαρτία. Σιγά με την άφηνες. Όντως. Με ένα μικρό κομματάκι να δοκιμάσω το πιστέκι. Ωραία είναι. Ωραίο, Πιπέρια. Πιπέρια και αλάτια. Και αλάτια. Και πολύ ζουμερό, Δεν είναι ζουμερό. Γιατί δεν το άφησες να βγει κάρβουνο. Όχι, όχι. Προχωράει και μόνο του εδώ πέρα όση ώρα κάθεται. Προχωράει όση ώρα κάθεται. Το ψήσιμο του προχωράει, είναι ζεστό. Οπότε... Θα ρίχνω, τσουρτσουρίζει αυτό εδώ. Ναι, εδώ απλά μόνο να πούμε ότι όταν σουρώνουμε τις πατάτες, ναι. Στο σουρωτήρι τις χτυπάμε λίγο για να κάνουν γωνίες, οπότε να γίνουν. Τώρα είναι, δεν είναι. Είναι μια χαρά. Έκανα, έδωσα έτσι. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά, Λεωνίδα μου, πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Τι θα κάνουμε, ξέρεις τι θα ήταν ωραίο μαζί με όλα αυτά, Τι. Να είχαμε και ένα γλυκάκι. Γλυκό. Ένα γλυκάκι δεν θα θέλαμε τώρα να είχαμε. Να φάμε όλα αυτά και μετά φας και ένα γλυκάκι. Ναι. Και μετά να φας σε τρεις μέρες. Κάτι θα προλάβουμε. Θα προλάβουμε. Στη Θεσσαλονίκη τρώω τέτοιο πρωινό, χωρίς μπέργκερ. Γενικά στα ξενοδοχεία είναι ωραίο να τρως τέτοιο πρωινό. Θα προλάβουμε. Scrambled eggs με λουκανικάκια μικρά. Έτσι.
Μπέικον. Διατροφή κάνουμε εδώ, πολύ βαριά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι βάζεις μέσα? Λοιπόν, εδώ βάζουμε το μπιφτέκι, τη μαγιονέζα που έχουμε φτιάξει, την οποία έχουμε βάλει μέσα κάπαρι και πίκλες από το αγγούρι. Ναι. Θα βάλουμε από πάνω. Συγγνώμη, αυτή η μαγιονέζα είναι η έτοιμη. Αυτή είναι από η μαγιονέζα που φτιάξαμε φτιάξει. Η βάση μαζί με, με κάπαρι και πίκλες από τα αγγούρια. Και πώς άσπρισε έτσι τόσο πολύ, ενώ η άλλη πιο κίτρινη. Είναι μια κάτσι. Α, όσο κάθεται ασπρίζει. Ναι, ναι, ναι. Α, ωραία. Και παίρνει και πίκλες. Βάζει και μια πίκλα. Φέρουν μια πίκλα. Τρεις πίκλες βάλει. Κάτι μου συμβαίνει σήμερα με αυτά τα ξινά. Τι? Δεν σε ρωτάω, να ξέρει, τυχερή. Ωραία. Έχει κάτι περίεργο ωραίο έξι ξαφνικά. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα. Τσένταρ. Τσένταράκι. Το τσένταρ καλό είναι να μπει. Πάνω από το μπιφτεκάκι να λιώσει. Πάνω από το μπιφτεκάκι να λιώσει. Μπράβο. Δεν πειράζει όμως, μου βάζει και έτσι θα το φάμε οπωσδήποτε. Ωραία. Ένα φίλο μαρουλάκι. Ξέρεις πώς μπορεί να γίνει τώρα, ε. Πάρε κάτω λίγο αυτό το ρέτα. Όντως. Θα το βάλει από κάτω. Κοίτα εδώ. Σκληρό. Ε, δυνατό. Ωριακό. Ωραία, βάζεις και το μαρουλάκι. Πω, Παναγία μου, τι γεύση ωραία είναι. Το κλείνεις και είσαι έτοιμος. Πού θα το βάλεις το μπεργκεράκι σου? Θα το βάλουμε. Ντορέτα μου, φάει τα αυγά εσύ. Θα φάω τα αυγά εγώ, ναι. Προχωράμε. Φάω τον μπέργκερ εγώ. Ναι. Ντοματούλα δεν έβαλες. Έβαλες, όχι. Ντοματούλα όχι, δεν βάζω. Ωραία. Και σου αλάτι έχεις μαζί σου, αλάτι εκεί. Θα προλάβω από εδώ, όχι. Δεν πειράζει, έχω εδώ. Λοιπόν, έχουμε ένα σύρμα. Σύρμα. Χειρός. Γενικά σύρμα τέτοιο. Σύρμα, ναι, ναι. Μήπως προλάβουμε να κάνουμε και ένα γλυκό που είπε εδώ η Εδώ είναι τα... Να το. Αχρουχρου, εδώ είναι, μπράβο. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε το γλυκό. Πώς θέλει να μας κάνει ο Λεωνίδας. Πείτε μου. Λεωνίδα, έχουμε ένα λεπτό. Προλαβαίνεις. Θα προλάβω σε ένα λεπτό. Σε ένα λεπτό θα μας κάνεις γλυκό. Με τρελαίνεις τώρα. Λοιπόν. Πόση ώρα τηγανίζονται οι πατάτες για να ξέρουν οι φίλες μας? Θέλουμε μέχρι να ροδοκοκκινήσουν και θα είμαστε έτοιμοι. Και είναι έτοιμες. Και τις βγάζεις με μια κουτάλα τρυπητή για να φύγει το πορελάδι στο μπέργκερ. Στο μπέργκερ λοιπόν, και το μπέργκερ και οι πατατούλες και τα scrambled eggs. Πάρα πολύ γρήγορα και ωραία. Τα αφήνουμε από αυτά να γίνουν για να δες φάμε εδώ, μετά. Δες εδώ. Και εσύ τι έχεις κάνει εδώ για γλυκό? Εδώ θα χτυπήσουμε μία σαντιγί. Ωραία, πώς, με τι έβαλες μέσα? Σαντιγί και ζάχαρη. Κρέμα και ζάχαρη. Κρέμα, γάλακτος και ζάχαρη. Ωραία. Το μπριοσάκι. Μπριοσάκι. Και έχουμε πάρει και κάποια μπέρις. Το μπριοσάκι που βάλει στο μπέργκερ λέμε τώρα. Ναι, είναι το ίδιο. Το ωραία. Είναι γλυκό. Α, θα το ποτίσεις, τι θα το κάνεις? Θα το ποτίσουμε. Ναι. Και θα βάλουμε πάνω τα μπέρις. Α, και είναι έτοιμο. Έτοιμο. Άρα μπριοσάκι με σαντιγί. Όσος είναι πανέτοιμο. Τα μπέρις από πάνω, ο Μαρτάκης τρώει, όλα καλά και όλα ωραία. Εγώ θα φάω τα μπουλάκια μου. Mm. Λεωνίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Θα το φάμε αυτό μόλις είναι έτοιμο. Όχι, θα το κάνω και θα το φάμε. Οι πατάτες τηγανίζονται, αγαπημένη μου Αγγελική, μόλις είπαμε, τηγανίζονται και σε ένα τεταρτάκι που θα είναι έτοιμες, τις βγάζεις με μια τρυπητή κουτάλα και τις βάζεις εδώ, που θα είναι το μπέρκερ που θα έχει ήδη φάει ο Μαρτάκης, οπότε θα τρως μόνο πατάτες. Θα πας πατάτες, λοιπόν, Αγγελική. Πάμε σε διαφημίσεις, πριν από αυτό θα δούμε σωρουχά και τριζωλή καταπληκτικά. Είναι καρδάρνης, είναι η αρσενική φίλη μας εδώ, ναι. Αλλά ο λόγος που ήρθαμε σήμερα είναι, όπως είπες Δωρέτα μου, γιατί γεννήθηκε ένα πανέκρι από μένα προς το κοιτάξτε, στα τρία... με τα πίσω πόδια, ε. Ακριβώς, ακριβώς. Α, δεν το ξέρω. Δεν θυσιάσουμε. Δεν σε κοιτάζει. Έρχεται με την όπισθεν για να σου δώσει την ζέστη. Χριστό, οι ζέβρες κοιμούνται όλο. Όρθια κοιμούνται. Καλά, κοιμούνται. Από εκεί βγαίνει και η έκφραση κοιμάμαι όρθια. Και πολλοί άνθρωποι κοιμόμαστε όρθιοι. Και σωστό και αυτό. Οι άνθρωποι κοιμάμαι, αλλά μπορεί να έχει πολύ γάλα. Δεν παίζει ρόλο αυτό, παίζει. Να πάει να βάλει. Δεν έχει πολύ γάλα. Πάει να βάλει. Έμα έχει μικρό στήθος, τι είναι αγελάδα να έχει μεγάλο στήθος. Ναι, παιδί μου, εντάξει, περιμένεις ότι είναι μεγάλο. Η συγκεκριμένη. Έχει ξαναγεννήσει. Τη Σάρα. Αυτή είναι η. Αυτή, ποια είναι αυτή? Η Μάρα. Αυτή, όχι, η Σάρα, καλέ είναι. Μάρα, κοιτάξτε, να δείτε τι συμβαίνει. Δεν είναι πολύ ψηλή, Χρήστο. Τι είπες, Κώστα? Δεν είναι πολύ ψηλή σαν αλογάκι. Όχι, είναι τη συγκεκριμένη ράτσα. Μοιάζει περισσότερο με γάιδαρο, έχω τον εντύπωση. Αυτό. Αλλά μοιάζει περισσότερο με γάιδαρο, λόγω καημένα λιοντάρια.
θα ήταν παράλογο. Σαν καμουφλάζ. Ναι, ότι είναι σαν καμουφλάζ. Όμως η κάθε τιμή με το λιοντάρι. Τι, δεν βλέπει τα χρώματα. Το λιοντάρι, βέβαια. Αυτό το λιοντάρι, δεν βλέπει χρώματα. Δεν βλέπει χρώματα. Όμως άλλες έρευνες, οπότε μπορεί να μπερδεύεσαι. Μιζάρι λίγο στο μάτι. Ναι, ζέμπρα. Γλώσσα τη τηλεόραση. Στην τηλεόραση μου φοράμε. Έχει, δηλαδή δεν κρυώνω καν εδώ πέρα που βρίσκομαι. Μπορούν να πάρουν οι φίλες μας τα παιδάκια τους και να έρθουν δηλαδή σήμερα. Να ρωτήσω κάτι. Θα φας κανένα κλώσσο. Θα σε κλωτσίσει και αυτός και η μάνα. Θέλεις να έχουμε άλλα, Χρήστο, κάτσε πρόνημα. Αλλά δεν είναι. Να πούμε να τα τραγουδήσουμε, γιατί ανυπομονούμε. Βεβαίως. Πάμε να τραγουδήσουμε. Ο καιρός να κάνω κάτι πια και εγώ. Πάμε. Τράβα λοιπόν άλλη μας στιγμή. Έλα στο πλοίο. Αγάπησα εσένα μόνο, δεν μετανιώνω. Πάμε, πάμε, δεν θέλω, πάντε να θέλω. Μες στη μοναξιά μου, μοιρά μου, δεν θέλω, κάντε να. Μες στη μοναξιά μου. Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα. Σ' όλο τον κόσμο θα το πω. Γιατί σε η αλήθεια με στη ψευδιά. Στα γκρίζα όνειρά μου έξα φλεριά. Και μάνα κι αδερφή μου κι αγάπη εσύ. Τι άλλο να ζητήσω απ' τη ζωή. Γιατί σε η αλήθεια με στη ψευδιά. Στα γκρίζα όνειρά μου έξα φλεριά. Και μάνα κι αδερφή μου κι αγάπη εσύ. Τι άλλο να ζητήσω απ' τη ζωή. Μέλη, γι' αυτό σε έκανε τόσο γλυκό. Αχ, καμιά όσο εγώ δεν σε θέλει. Αν σε χάσω θα πάθω κακό. Αν είναι να κολλαστώ. Αν θύσει χειμώνα καιρό. Ρε στο κορμί μου χορεύω διαβόλη. Που σου μοιάζουν μωρό μου γλυκό. Αν είναι να κολλαστώ. Αν είναι να κολλαστώ. Έλα τώρα τα να κολλαστούμε. Θέλω μόνο μαζί σου. Πάμε κορίτσια. Αν είναι να κολλαστώ. Αν είναι να κολλαστώ. Θα μπορούσα στα σύννεφα. Πίνεις τσιγάρο στο τσιγάρο. Πες μας την πίνεις. Στο πάτωμα καρφιά. Πάμε όλοι μαζί. Πες μου συννεφιά. Hey!
πολύ.